καλέσαμε. Πριν καλέσουμε τον κύριο Καραβάκη, τον επόμενο μάρτυρα, να ενημερώσω ότι η πρόταση, επειδή αύριο υπάρχει όντως δυσχέρεια στις κοινοβουλευτικές ομάδες λόγω φορτωμένου προγράμματος, η πρόταση είναι την επόμενη Τρίτη το πρωί, πριν ξεκινήσουμε την κατάθεση μάρτυρα, να έχουμε όλο το χρόνο να κάνουμε τη συζήτησή μας αναφορικά με τη λίστα μάρτυρων, για να υπάρχει άνεση. Παρακαλώ, κυρία Αποστολάκη. Θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον κύριο Τσαβδαρίδη να βάλει την δεύτερη ανάγνωση των κωδίκων μετά τις 12:00 το μεσημέρι. Την Τρίτη, λέτε. Την Τρίτη έχουμε τη δεύτερη ανάγνωση. Ξαναπέστε μου για να το σημειώσω, να τον ενημερώσω. Την Τρίτη έχουμε τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, δηλαδή την τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ωραία. Την έχει ανακοινώσει ο κ. Τσαβδαρίδης. Θα πρέπει να του πείτε να την βάλει μετά τη 1:00 το μεσημέρι ή 12:00. Γιατί Ωραία. Νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση. Αν και ο κ. Τσαβδαρίδης θα λείπει την Τρίτη, θα ενημερώσουμε την Επιτροπή να μπει μετά τις 12:00. Ωραία, ναι. Αυτό να το σημειώσουμε για να το ετηθούμε. Ας μπει 1:00 να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Άρα συζητάμε τον κατάλογο μαρτύρων την Τρίτη με την έναρξη της. 10 το πρωί. Της διαδικασίας. Ναι, 10 και διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Τρίτης θα πάει στη 1:00. Θα πάει στη 1:00 και στη μετά. Μία. Ωραία, ναι, βεβαίως. Θα πάει μετά τις 1:00, γιατί πιθανότατα είναι και η τελευταία μέρα της συνεδρίας η Τρίτη. Θα το δούμε, δεν μπορώ να σας το αυτό. Αυτό που λέει η κυρία Αποστολάκη να διασφαλιστεί. Είναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια σημαντική συζήτηση, είναι μια εκκρεμότητα και εμείς θέλουμε, επειδή αύριο δεν υπάρχει ευχέρεια, να το. Γιατί είχα μια εναλλακτική πρόταση για τη Δευτέρα. Απλά επειδή πάρα πολλοί από εσάς μπορεί να είναι στην περιφέρεια, στα γραφεία τους και ή να μην προλάβουν να έρθουν τη Δευτέρα το πρωί, είπαμε να το κάνουμε την Τρίτη. Έχουμε έναν μάρτυρα, τον κύριο Πλεύρη. Επομένως, μπορούμε να συζητήσουμε με μια άνεση χρόνου, γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο θα τοποθετηθούν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα, από τη γραμματεία, παρακαλώ να γίνει επικοινωνία με το Γραφείο Προέδρου, να δούμε για να πάει μετά τη 1:00 το μεσημέρι την Τρίτη. Η όλη διαδικασία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε 10 το πρωί εμείς τη δική μας υπόθεση. Παρακαλώ να προσέλθει ο κύριος Σπυρίδων Καραβάκης. Ναι, και βέβαια επαναλαμβάνω ότι κατά τη 1:00, ό,τι ώρα μας ενημερώσουν, θα διακόψουμε τη ροή για να πάμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Προέδρου, του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν είμαι εδώ, μετά την κυρία Αποστολάκη. Γιατί... Θα πάρουμε τη σειρά, ναι, όπως ναι. Πάντα. Ναι. Παρακαλώ να εισέλθουν οι φωτογράφοι. Εμείς ευχαριστούμε. Ο νεαρός, ο φοιτητής, ο επιζών. Μας έχει ο ίδιος συζητήσει τη συγκεκριμένη μέρα. Έχουμε συνεδρίαση αύριο. Έχουμε συνεδρίαση αύριο κανονικά στις 10 το πρωί. Για αυτόν τον μάρτυρα. Θα σταλεί σε λίγο πρόσκληση. Για αυτόν τον μάρτυρα. Για αυτόν τον μάρτυρα θα είμαστε μάλιστα, επειδή υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις και κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και προγραμματισμένες εδώ και καιρό στην αίθουσα 223 εδώ που είμαστε. Όπως σας είχα πει στην προηγούμενη συνεδρίαση, θα γίνει η συνεδρίαση μας στην αίθουσα 150. Κύριε Μάρτυρα, καλησπέρα. Παρακαλώ το ονοματεπώνυμό σας, όνομα Πατρός Μητρός, ημερομηνία τόπο γέννησης και τη σημερινή σας επαγγελματική ιδιότητα. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Καραβάκη Σπύρος του Δημητρίου και της Μαρίας. Ας ορκιστεί πρώτα, παρακαλώ. Γεννήθηκα τις 11 Τετάρτου του 1963 στην Αθήνα. Είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά και είμαι πολιτικός μηχανικός. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Δηλώνω. Ευχαριστώ. Δέστε λίγο το τεχνικό ζήτημα για να προχωρήσουμε. Εσείς, κύριε Φωτήλα, έχετε μικρόφωνο για να συνεχίσουμε? Εμείς σταματάμε τη διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μάρτυρα, θα ήθελα ένα βιογραφικό σας λίγο συνοπτικό, 2-3 λεπτά, να μου πείτε, πέραν της επαγγελματικής σημερινής δραστηριότητας, πώς έχετε ασχοληθεί στο χώρο και βέβαια για την σχέση σας με την κοινοπραξία Alstom Tomy.
Μάλιστα. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας πάνω απ' όλα την οδύνη μου για τα θύματα αυτής της τραγωδίας. Εγώ, επειδή χρησιμοποιούσα πολύ τακτικά το τρένο στα πλαίσια των συγκεκριμένων έργων που είχα στην ευθύνη μου και μάλιστα καθόμουνα στις θέσεις του κηλικίου, εκεί έβλεπα πάρα πολλούς νέους φοιτητές ως επιτοπλίστων να διασκεδάζουν στην πορεία της διαδρομής. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή έχω και δύο κόρες με αντίστοιχη ηλικία, την οδύνη μου, τη θλίψη μου και τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς, τους γονείς όλων των θυμάτων. Όπως γνωρίζετε, βρίσκομαι στη λίστα των ενδυνάμει κατηγορουμένων από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Παρόλα αυτά, θα συμμετέχω κανονικά στη διαδικασία. Επιφυλάσσομαι, βέβαια, αν προκύψει κάποιο θέμα, που δεν νομίζω θα προκύψει, για να ασκήσω το κατοχυρωμένο δικαίωμά μου βάσει το άρθρο 223, παράγραφος 4 του Κώδικα Παιδικής Δικονομίας, να μεταφέρω όλα τα ζητήματα στους φυσικούς μου δικαστές όταν προκύψει. Και όπως είπε και ο κύριος Καραθανασόπουλος το πρωί, που έτυχε και άκουγα, ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, οπότε είμαι στη διάθεσή σας. Να ξεκινήσω λοιπόν με ένα σύντομο βιογραφικό, όσο μπορώ σύντομο. Λοιπόν, εγώ είμαι από το 1989 στα έργα, ξεκίνησα στο ΆΚΑ με τα Ολυμπιακά έργα, με τον Άκτορα. Μετά από το 1999 ως το 2002 ήμουνα στην Αττική Οδό, κατά σύμπτωση στην κατασκευή της Αττικής Οδού. Κατά σύμπτωση ήμουνα στα έργα που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, δηλαδή στο ΣΚΑ, στο Α7 ΣΚΑ, που έπρεπε να φτιάξουμε τις γραμμές, τις νέες γραμμές για να περάσει από κάτω η Αττική Οδός. Και μάλιστα στη διαδικασία εκείνη είχα εμπλοκή με πολλά στελέχη του ΟΣΕ, που στην πορεία της επαγγελματικής μου διαδρομής του συνάντησα. Από το 2002 έως το 2008 συμμετείχα στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ του προαστιακού σιδηροδρόμου 264, από το ΣΚΑ μέχρι το αεροδρόμιο. Μετά το 5 ήμουν εργοταξιάρχης στην κοινοπραξία Ζήμες Άκτο Τέρνα για την κατασκευή του έργου Πειραιάς Αθήνα. Από το 7 έως το 10 την εργολαβία του εικονίου. Έχω τόσες κοινοπραξίες που έχω συμμετάσχει, το Θριάσιο 2, την Όρθρη από το 11 έως το 14 και από το 13 έως το 20 την εργολαβία τη Θωρέα Δομοκός, ήμουν διευθυντής. Σε όλες αυτές τις τελευταίες ήμουν διευθυντής κοινοπραξιών. Όπως και από το 15 έως το 19 με την εργολαβία 751 που είχε την β' φάση Πειραιάς Αθήνα και βέβαια την γνωστή 717 από το 14 έως το 20. Να ξεκινήσω μετά το βιογραφικό να πω κάποια πράγματα που νομίζω ότι έχουν σχέση πολύ σοβαρή με την υπόθεση. Μπορεί να είναι σε προγενέστερη περίοδο από την επίμαχη εργολαβία, αλλά νομίζω ότι έχουν σημασία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το σώμα, αν θέλετε να ρωτήσετε μήπως και αν δεν καλυφθείτε. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να του δώσουμε τον χρόνο να πει αυτά που, εφόσον σχετίζονται πάντα με την υπόθεση που μας αφορά, και μπορεί και να μας βοηθήσουν και να ίσως να απαντήσουν και σε κάποιες ερωτήσεις που ήδη τις έχουμε ετοιμάσει και να γλιτώσουμε και χρόνο. Να του δώσουμε τον χρόνο 5 λεπτά που θέλει ο άνθρωπος να πει κάποια πράγματα σχετικά με την υπόθεση πάντα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία και τους χρόνους, μπορεί να μας γλιτώσει από κάποιες ερωτήσεις που είχαμε σκοπό να κάνουμε και τις γλιτώσουμε. Λοιπόν, πολύ, πολύ συνοπτικά. Ναι, βεβαίως. Δεν το επικαλείται όμως, είπε ότι θα απαντήσει σε όλα ο άνθρωπος. Ευρωπαία Εισαγγελέας. Είναι στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, στην κυρία Παπανδρέου. Λοιπόν, κύριε Μάρτυρα, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά, παρακαλώ, για να μπορέσουν να ρωτήσουν και οι συνάδελφοι, γιατί πρέπει να ρωτήσουν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Διευκολύνετε μας. Και διαφωτίσατε μας. Βεβαίως. Υποχρέωσή μου. Σας είπα ότι η πρώτη μου εμπλοκή ήταν κατά τη φάση κατασκευής Αττικής Οδού με τις εμπλοκές με τον υφιστάμενη γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης. Εκεί γνώρισα αρκετά στελέχη του ΟΣΕ. Όπως επίσης και από το 2005
που ξεκίνησε εργολαβία Πειραιάς Τρεις Γέφυρες. Είχα την εμπειρία τότε να ακούσω για κάποιο όνομα το οποίο έμεσα μας ακολούθησε σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Το Μάνο τον Παναγιώτου είναι ουσιαστικά αυτός που είναι πίσω από όλες τις καταγγελίες, να πω, τις απερωτήσεις μάλλον, του κυρίου Νικολόπουλου, γνωστού σε εσάς φαντάζομαι, μπορεί να μην είναι βουλευτής τώρα, που από το 2005 δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μας φέρνει συνέχεια μπροστά σε διαδικασίες νομικές. Βέβαια όλες αυτές και... Ο Μάνος, θα σας εξηγήσω. Ο Μάνος Παναγιώτου στα μεσαμεσονύκτιες εκπομπές κάποιων καναλιών περιβόητων, όχι βασικών, κυκλοφορούσε σαν τίτλο διευθυντής, αν θυμάμαι καλά, του κόμματος που είχε ο κύριος Νικολόπουλος. Και αναφερόταν συνέχεια στα σκάνδαλα. Σκάνδαλα. Μας πήγε δύο φορές σε δικαστήρια και στα δύο αθώθηκαν τα στελέχη των κοινοπραξιών που εκτελούσαν τα έργα και του Άκτορα, μάλιστα με πρόταση του εισαγγελέα, και σας καταλαβαίνετε που είστε πιο πολύ νομικοί από εδώ τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Παναγιώτου λοιπόν, με ένα ιστορικό πολύ βαρύ, που γνωρίζουν άπαντες που είναι στον ΟΣΕ, ειδικά στα συστήματα, ένας συγκεκριμένος τέλεχος που καφιότανε ότι θα γίνει μετά το 2004 που βγει η Νέα Δημοκρατία διευθύνων σύμβουλος στην ΕργοΣΕ, ένας τέλεχος που πήγε στο νοσοκομείο υφιστάμενό του, αξιόλογο μηχανικό του ΟΣΕ, που απειλούσε στελέχη της ΕργοΣΕ ότι όταν έρθει θα δούνε που θα πάνε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε το θράσος να βγαίνει τιμητής των πάντων. Βέβαια δεν κοίταξε ποτέ τα έργα και οι μέρες του δικού του συστήματος κατασκευής έργων και αναθέσεων ως επιτοπλίστων όταν ήταν διευθυντής συστημάτων. Όταν το 2005 απειλάγει τον καθηκόντο του, πάφθηκε τέλος πάντων, εγώ ο ίδιος τον άκουσα στα γραφεία της Κωνσταντινούπολης που ήταν τότε η έδρα των τεχνικών υπηρεσιών του ΟΣΕ, να φωνάζει, να ορίεται. Δεν τον ήξερα καλά-καλά. Είχα ακούσει διάφορα, δεν τον ήξερα. Και ρώτησα κάποιον αδέλφο, λέω, ποιος είναι αυτός που φωνάζει? Είναι ο Παναγιώτου. Φώναζε λοιπόν ότι εγώ είμαι η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι είναι αυτοί? Θα τους διώξω όλους, θα τους φάω, θα τους κάνω, θα τους δείξω. Είχε συνηθίσει ένα τελώς αυταρχικό στυλ. Να πω χαρακτηριστικά ότι και σήμερα ακόμα, μετά από 15 χρόνια που είχε φύγει από τον ΟΣΕ, υπάρχουν στελέχη συστημάτων στον ΟΣΕ, γενικά αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι αν τους πεις ότι ξέρεις είναι ο Παναγιώτης στο απέναντι πεζοδρόμιο, μπορεί να τρέχουν να κρυφτούν. Γιατί υπήρχε ένα καθεστώς λειτουργίας, το λιγότερο που θα μπορούσα να πω, η πιο ευμενής έκφραση είναι τρομοκρατίας. Αυτό τα λέω εισαγωγικά. Γιατί σχέση έχει με τα υπόλοιπα, με τα θέματα μας τώρα, για να μην σας καθυστερώ παραπάνω. Λοιπόν, για την επίμαχη εργολαβία 2017. Η 717 άρχισε να, όπως σας εξήγησαν και οι προηγούμενοι στελέχοι του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ, άρχισε να ζυμώνεται, ας το πούμε έτσι, να γίνεται καταγραφή με διάφορες επιτροπές της ΕργοΣΕ από το 2010-2012, από ό,τι γνωρίζω. Στην αυτή την επιτροπή, λοιπόν, ήταν ο κύριος Κατζιούλης. Και όχι μόνο αυτός. Αλλά αυτός επειδή γνώριζε, λόγω της ιστορίας που είχε. Ο μπαμπάς ή ο γιος? Ο ιός. Ο ιός. Καταγγέλων. Ευχαριστώ. Ο ιός. Αλλά ήξερε, λόγω, εντάξει, δεν είναι κακό να ξέρεις, να έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι θεμητό. Λοιπόν, το κακό είναι ότι γνώριζε και δεν ανέφερε στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και στην διαδικασία που είχε από την ΕργοΣΕ τα προβλήματα που είχε η κατασκευή, η προηγούμενη κατασκευή, τα οποία φάνηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ποια ήταν αυτά, με τη σειρά και κωδικοποιημένα? Πρώτον, η πραγματική κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Θα μου πεις, φταίει ο Κατσιούλης που ήταν η εποχή των μνημονιακών δεσμεύσεων που το προσωπικό είχε μείνει στο 1/4, 1/3 στον ΟΣΕ και δεν μπορούσαν να ελεγχθούν καταστάσεις?
Φταίει όμως, εννοώ σε σχέση με τις κλοπές και τους βαδαλισμούς, φταίει όμως για το γεγονός ότι δεν βρήκαμε, όταν ζητήσαμε το 2014, πρώτη κουβέντα, ζητήσαμε τα πιστοποιητικά ασφαλείας των συστημάτων που είχαν υλοποιηθεί. Μας δόθηκαν με τα χίλια ζόρια μόνο για το τμήμα Sky Noi. Για το υπόλοιπο τμήμα δεν δόθηκε τίποτα. Οι συσκευές δεν κυκλοφορούσαν στο εμπόριο. Η ίδια η Bombardier, και πιο πριν έχουμε και αλληλογραφία με την εταιρεία που είχε την ευθύνη, η ABB, με οποία μετά εξαγοράστηκε. Ποιος την εκπροσωπούσε στην Ελλάδα την Bombardier? Την περίοδο εκείνη, εγώ τουλάχιστον γνώριζα από την άλλη κοινοπραξία που τον είχαν υπεργολάβω, τον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτόν τουλάχιστον γνώριζα σαν εκπρόσωπο της Bombardier. Δεν ξέρω πόση σχέση έχει με το. Πιο κοντά στο μικρόφωνο σας. Λοιπόν, υπήρχε στέλεχος της οικογένειας, άνθρωπος της οικογένειας Κατσιούλη στην Bombardier? Δεν μπορώ να ξέρω ότι. Δεν το ξέρω. Εκείνη την περίοδο, αν είχε ενεργή σχέση, ξέρω ότι είχε κατασκευάσει ο πατήρ Κατσιούλη και είχε συμμετοχή και ο γιος κάποια τμήματα των αναθέσεων. Δεν μπορώ να ξέρω τα και λεπτομέρειες. Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν. Τα υλικά αμφίβολα αν υπάρχουν στο εμπόριο. Αν η ίδια η Bombardier. Η μητρική Bombardier μπορούσε να τα διαθέσει. Η δεσμεύση του προφορικά ήταν ότι βεβαίως θα σας βοηθήσω, θα σας κάνω να τα βρούμε τα υλικά αυτά. Όταν είδαμε και από είδαμε και η ίδια η Εργοσέ έστειλε γράμμα, όπως σας έχει αναφερθεί, στη μητρική Bombardier, η οποία είπε ότι πλέον τα υλικά αυτά δεν υποστηρίζονται. Τότε έπρεπε να βρεθεί μια λύση για τη διαχείρισή μας. Εγώ δεν σας είπα ότι ανήκω στην κατασκευαστική μηχανή της Actor, ανήκα μάλλον, και κάτω από την καθοδήγηση του Δημήτριου Κούτρα με όλη την ιστορία του 50 χρόνια στις κατασκευές, μόνιμη εντολή που είχα, κατεύθυνση που είχα πάντα όλα αυτά τα χρόνια είναι τα έργα να τα τελειώνουμε. Ποτέ δεν είχε αφήσει ο Άκτορας το έργο που να μην το έχει τελειώσει. Αυτό το λέω για να το έχουμε καθαρό. Εκεί μπήκαμε σε ένα ιδιόμορφο έργο για να το τελειώσουμε όσο μπορούμε νωρίτερα. Γιατί κάθε καθυστέρηση είναι εις βάρος του εργολάβου. Άλλα θέματα που είχαμε, εκτός από τις ελλείψεις σε εξοπλισμό, της μη υποστήριξης, της ελλιπούς καταγραφής, τα προβλήματα, τα βασικότερα, ήταν μέσα από την Εργοσέ. Δεν μου έχει ξανατύχει, έχω πάρα πολλά έργα που είμαι διευθυντής, μέσα σε διάστημα δύο χρόνων, από το 16 έως το 18, να αλλάζει τέσσερις φορές διευθύνουσα υπηρεσία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει. Στην Εργοσέ δεν υπάρχει. Αν υπάρχει σε άλλο τμήμα του δημοσίου, στις κατασκευές, να αλλάξει διευθύνουσα υπηρεσία από το Α ή το Ω στα έργα. Τέσσερις φορές και κάποιοι επιβλέποντες, δεν νομίζω να υπάρχει. Αυτό λέει πολλά. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια λύση σύμφωνα με την νομοθεσία. Εμείς το έργο αυτό εκτελείται με τον νόμο 3669 και αυτό είναι το Ευαγγέλιο και των δύο μερών των αντισυμβαλλόμενων, και του αναδόχου και του κυρίου του έργου. Με ποια νομοθεσία εκτελείται ένα έργο? Στην υποκειμένη περίπτωση λοιπόν η κοινοπραξία τομή Αλστόμ με 75% τομή και 25% Αλστόμ, αυτό είναι η συμμετοχή των μερών της κοινοπραξίας στο σύνολο του έργου, έπρεπε να εκτελέσει ένα έργο που ήταν έργο που είχε σηματοδότηση με δύο διαφορετικούς τύπους σηματοδότησης, ηλεκτρονικό σύστημα και σύστημα με ρελέ, που λένε διαφορετικά. Μην πάμε σε τόσες λεπτομέρειες, κύριε Μάρτυρα, γιατί πολλά από τα πράγματα θα ερωτηθούν. Εγώ θα ήθελα λίγο να βάλετε τους βασικούς άξονες, δεν ξέρω με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος.
Επειδή πολλά θα ερωτηθούν, μην τα πούμε και τα πούμε ξανά. Βάλτε ένα, μην πάμε σε τόσες λεπτομέρειες. Η ουσία, κύριε Πρόεδρε. Θέλω την ουσία για να ξεκινήσουμε. Η ουσία είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε για να τελειώσουμε το έργο το συντομότερο δυνατόν. Δεν είχαμε καμία διάθεση για καμία καθυστέρηση. Υπήρχαν τα γνωστά προβλήματα το, για ποιο λόγο πήγαν οι παρατάσεις. Οι παρατάσεις ουσιαστικά δεν ήταν κάτι το θέλαμε εμείς. Υποχρεωτικά θα πηγαίναμε σε παράταση. Εκτός αν οδηγούμαστε σε άλλου τύπου λύσεις, με διάλυση εργολαβίων κλπ. Αλλά δεν ήταν αυτή η κατεύθυνση που είχαμε. Κατανοητό. Ευχαρίστω να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φωτήλας, ως ηγητής Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Μαρτής. Πείτε μου καταρχάς, πότε ανέλαβε η εταιρεία σας την υλοποίηση της 717? Εγώ ήρθα εδώ ως διευθυντής της κοινοπραξίας, αλλά θα σας απαντήσω και αυτό. Η κοινοπραξία ξεκίνησε το 2014, νομίζω Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία. Το Σεπτέμβριο του 2014. Μάλιστα. Πότε θα έπρεπε αρχικά να έχει ολοκληρωθεί? Μετά από 2 χρόνια. Άρα στα μέσα του 2016 δηλαδή. Μάλιστα. Για ποιο λόγο είπατε ότι δόθηκαν παρατάσεις, για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σας δόθηκαν αυτές οι παρατάσεις και αν υπήρξαν αντικειμενικές ή άλλες ευθύνες για τις καθυστερήσεις? Γιατί προφανώς οι παρατάσεις δίνονται γιατί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Υπάρχουν ευθύνες αντικειμενικές ή όχι για αυτές τις καθυστερήσεις και για ποιο λόγο δόθηκαν αυτές οι παρατάσεις? Βεβαίως. Εκτός της πρώτης παράτασης που δόθηκε οίκοθεν, είναι μια διαδικασία που όταν ο κύριος του έργου βλέπει ότι το έργο θα τραβήξει σε μήκος, συμβασιοποιεί την ιωριακή προθεσμία. Όλες οι υπόλοιπες παρατάσεις, πρώτη εμείς είχαμε ξεκινήσει από την πρώτη μέρα να δουλεύουμε. Δουλειά σε ένα έργο δεν είναι μόνο το να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο να κάνεις κάποια δουλειά ή να αστρώνεις γραμμές γιατί έχει και αντικείμενο τέτοιο. Είναι από την προετοιμασία του έργου, την επίσκεψη στους χώρους, μελέτες, προμήθεια υλικών, τα πάντα. Και έτσι ξεκινήσαμε, να σας πω και επειδή λέτε τι εννοείτε κάναμε. Εννοείται ότι πριν δούμε ένα εργοτάξιο ήδη έχει αρχίσει η δουλειά από πριν. Βέβαια. Και πριν υπογράψεις σύμβαση κάνεις προεργασία. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ δυνατά και το πρώτο διάστημα το 2015 παραδόθηκαν ο σταθμός του Παλαιού Φαρσάλου και το τμήμα από πλατή έως το ταύχη ένα, είναι ο πρώτος υποσταθμό, ας το πούμε έτσι, τμήμα του σταθμού της Θεσσαλονίκης. Το τμήμα Sky Noi παραδόθηκε το 2016. Τα λέω παραδόθηκε, εννοώ με πράξεις διοικητικής παραλαβής προς χρήστη μεταξύ του αναδόχου, της Εργοσέ και του ΟΣΕ. Παραδόθηκε σε χρήση. Το Σεπτέμβριο του 2016 παραδόθηκε ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αυλώνα και το Νοέμβριο του 2016 ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Ινόη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε καταγραφή από την πρώτη μέρα. Καταγραφή πώς γίνεται? Πάει πρώτα, παίρνει άδεια ο ανάδοχος από τον ΟΣΕ για να μπει στο δίκτυο, γιατί δεν μπορεί να μπει έτσι στο δίκτυο. Το δίκτυο κυκλοφορεί με ταχύτητες, με 25.000 βολτ πάνω του κεφάλι σου. Πρέπει να έχεις ταυτόχρονα παρουσία ενός τελέχους του ΟΣΕ. Και αφού την κάναμε εμείς την καταγραφή, την υποβάλαμε στην Εργοσέ και έγινε επόμενη επίσκεψη παρουσία και στελεχών της Εργοσέ, η οποία επιβεβαίωσε την αρχική μας καταγραφή. Δεν τίθεται το τέτοιο θέμα. Καθυστερήσεις υπήρχαν πάντως, προφανώς, έτσι. Πού οφείλονταν αυτές τις καθυστερήσεις? Οι καθυστερήσεις, μην ξεχνάμε ότι είμαστε. Υπήρχαν ευθύνες για αυτές τις καθυστερήσεις. Ευθύνες δεν εννοώ, μπορεί να είναι αντικειμενικές. Δηλαδή, για να κάνει τη δουλειά του, ο διαχειριστής πρέπει να παραδώσει κάποια κομμάτια. Αν δεν τα παραδίδει, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Άρα αυτό δεν είναι κάτι που φταίει εκείνος που δεν κάνει τη δουλειά του. Μπορεί να φταίει εκείνος που δεν την παραδίδει. Αλλά και εκείνος που δεν το παραδίδει, αν το παραδώσει, θα μπορεί εκείνος να κάνει. Αυτό εννοώ αντικειμενικό. Υπήρχαν λοιπόν. Θα σας πω, υπήρχε αντικειμενικό. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν το 2014-2015 στο φουλ των μνημονιακών διαδικασιών, που τις ξέρετε καλύτερα και από μένα, με προσωπικό του ΟΣΕ, έμπειρο προσωπικό. Ξέρω πολλούς μηχανικούς που είχαν πάει, βρήκανε δουλειά σε Αραβίες, σε Ινδίες, σε Βαλκάνια. Επιλέξανε αυτό το δρόμο. Πολλά στελέχη από κλειδούχους, που είναι βασικό, από τεχνίτες συστημάτων στον ΟΣΕ και απλούς υπαλλήλους του ΟΣΕ
μετατέθηκαν σε άλλους, σε άλλα τμήματα του δημοσίου. Ήταν ο περιορισμός του προσωπικού που έπρεπε να υλοποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις δεσμεύσεις. Και φυσικά υπήρχε μετά και η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, η Τρενοσέ και η ΕΙΣΤΙΕ, που παραδόθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, βασικά στους Ιταλούς, τη Φεροβιάρε. Θα μου πεις, έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση και αυτό. Γιατί όλα πλέον, όλες οι αιτήσεις που κάναμε για παράδοση τμήματων ή για δέσμευση χώρων, έπρεπε να ακολουθήσουν τη λογική ότι πλέον πρέπει να μην καθυστερήσουμε το έργο της Φεροβιάρε, γιατί, της Τρενοσέτλος, πάντα μην την ξαναλέω έτσι, γιατί θα πληρώσουμε ρήτρες, θα κάνουμε αυτό. Δεν είναι απόλυτα λογικό αυτό το σύστημα που άρχισε να δουλεύει στον ΟΣΕ, το τμήμα κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Αυτό έχει να κάνει με τον ΟΣΕ. Με την ΕργοΣΕ, αυτό που εκτός της, όχι έκπληξης, θα πω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε όσον αφορά την καταγραφή των υλικών και των εργασιών που έπρεπε να κάνουμε, οπότε και αυτές έπρεπε να ακολουθήσουμε στη διαδικασία της δουλειάς, φάνηκε από τις πρώτες μέρες, από τους μήνες, ότι πλέον χρειάζεται να γίνει, σύμφωνα με την νομοθεσία, ανακεφαλωτικός πίνακας εργασιών και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Αυτό ουδείς το αμφισβήτησε από το πρώτο διάστημα. Όλες οι διευθύνουσες υπηρεσίες που αλλάξανε και οι τέσσερις καταλήξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Όλοι οι επιβλέποντες καταλήξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα βέβαια έπρεπε να μετουσιωθεί σε κάποια διαδικασία συμβασιοποίησης. Γιατί για να δουλέψουμε πρέπει να είμαστε συμβατοί με την νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να έχει σύμβαση και να έχει εγκεκριμένο ΑΠΕ, και αν πρόκειται να κάνεις κάτι για αντικείμενο για τη συμπληρωματική σύμβαση, την να είναι εγκεκριμένη και η συμπληρωματική σύμβαση και να έχει υπογραφή. Αυτό όσον αφορά τις διαδικασίες το 36-69, τις ακολουθήσαμε κατά γράμμα. Κατά γράμμα. Πείτε μας κάτι. Πείτε μας δύο λόγια, όσο πιο σύντομα μπορείτε, για να μην γλιτώνουμε και τον χρόνο, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Γι' αυτό το πόρισμα της ΕΔΕΛ. Το ζήτημα με τις μελέτες, το ζήτημα που προέκυψε με τη δάνεια εμπειρία. Μιλήστε μας λίγο. Το πόρισμα της ΕΔΕΛ. Να βάλω κάποιους χρόνους οι οποίοι θα πούν πολλά πράγματα χωρίς εγώ να μην πω τίποτα. Ο ΑΠΕ και η συμπληρωματική σύμβαση πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ το Δεκέμβριο του 2017. Ήρθε το θετικό πόρισμα του Ελεκτικού Συνεδρίου τον Ιούλιο του 2018. Κανονικά θα έπρεπε από την επόμενη μέρα, για μια διοίκηση που θέλει να τελειώνει το συντομότερο δυνατόν, που έχει γίνει αυτό σε άλλα έργα, όταν βιάζονται και σου λέει ήρθε το ηλεκτρικό συνέδριο, σε μια εβδομάδα σε προκάψει σύμβαση. Έγιναν κάποιες διαδικασίες. Ήρθε, παρότι ήταν Αύγουστος, ήρθε και τέλη Αυγούστου και θετικό πόρισμα από τη διαχειριστική αρχή για την αναγκαιότητα υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης. Και ξαφνικά συγγύσαν όλα. Πήγε και στο τμήμα συμβάσεων της ΕργοΣΕ, αν θυμάμαι καλά, 30 Αυγούστου τα παρακολουθούσα, γιατί επειδή είχα το ενδιαφέρον να ξεκινήσω κάποιες εργασίες το καλημέρα, έτρεχα καθημερινά, λέω τι έγινε. Ήρθε, δηλαδή μας λέτε ότι από το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά δεν υπήρχε λόγος να μην έχει υπογραφεί. Ακριβώς. Από το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά ξαφνικά σιγή ισχύω, σαν κάτι να περιμέναμε. Έχετε κάποια ερμηνεία γι' αυτό? Είπα. Νομίζω τα λέει όλα. Μάλιστα. Το Οκτώβριο που ήρθε η ΕΔΕΛ, ασχολήθηκε με το θέμα πάροχος εμπειρίας. Αυτό είναι σε όποιον έχει σχέση με τα δημόσια έργα. Με τον 36-69, τα καθήκοντα του παρόχου εμπειρίας, μπορώ να σας εξηγήσω και σε πολλά σημεία μετά, αν με ρωτήσετε, για να μην σας καθυστερώ. Θα σας ρωτήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο πάροχος εμπειρίας, λοιπόν, από το πόρισμα της ΕΔΕΛ είχε κάποια, μας κοινοποιήθηκε σε εμάς, είχε κάποια θέματα που η άποψή μου και η άποψη της ΕργοΣΕ,
Όχι η άποψη δική μου. Όπως η Εργοσέ έχει προσφύγει στο λεκτικό συνέδριο εναντίον του πορίσματος. Εναντίον του πορίσματος. Ουσιαστικά λέει αυτές τις θέσεις που είχε την πρώτη μέρα ο ανάδοχος του έργου. Ότι σύμφωνα με την νομοθεσία έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ο πάροχος εμπειρίας, τις οποίες αρμοδιότητες τις υλοποίησε στο έργο. Όπως μας το απάντησε και ο ίδιος, όπως και εγώ μπορώ να το βεβαιώσω. Απλώς να πω και κάτι άλλο. Απλώς δεν ξέρω ότι μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Ή μπορεί να σημαίνει και πολλά. 3 Ιανουαρίου του 19 παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Εργοσέ. 11 Ιανουαρίου ήρθε το πόρισμα. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Για πείτε μας κάτι. Είχατε κάνει κάποιο διαχωρισμό του έργου ανακατασκευαστική εταιρεία σε αυτή την κοινοπραξία? Δηλαδή ένα κομμάτι εγώ, ένα κομμάτι εσύ. Προσέξτε, η κοινοπραξία... Πρέπει να κατέβουμε. Πρέπει να διακόψουμε λίγο την εξέταση. Αφήνω το χρόνο σας. Έχει τα άλλα 4 λεπτά. Θα χρειαστείτε. Διακόπτουμε λίγο να κατέβουμε στην Ολομέλη και θα κατόπιν θα... Ορίστε. Γιατί να διακόψουμε. Προχωράμε. Θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα. Λοιπόν, από εκεί που το αφήσαμε, κύριε Φωτήλα, έχετε 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα σας δώσω 5 και μετά το πρόσθετο χρόνο που θα χρειαστεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, στην αρχή της κατάθεσής σας μας μιλήσατε για τον κύριο Κατσιούλη. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς κατά την εκτέλεση του έργου συνεργαστήκατε με τον κύριο Κατσιούλη? Ήταν υποχρέωσή μας να συνεργαστούμε. Ο κύριος Κατσιούλης ήταν βοηθός επιβλέπων στο Sky Noi. Τον είχα και επιβλέποντας στην Τηθωρέα Δομοκό. Οπότε είχα μια άμεση σχέση με τη λειτουργία της κοινοπραξίας σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Κατσιούλης προσφέρθηκε μάλιστα στην αρχή του έργου, επειδή ήξερε τη διαδικασία της Bombardier, να μας συστήσει τέστερς από την πού την ήξερε? Από την προηγούμενη σχέση του με την Bombardier, είτε τη δικιά του είτε του πατέρα του. Ποια σχέση ήταν αυτή, για πείτε μας λίγο. Από ό,τι ξέρω, ήταν μηχανικός κατασκευής στην Bombardier. Ο ίδιος. Ο πατέρας του ήταν πιο ψηλά. Και υπήρξε και στέλεχος του Εργοσέ. Και μετά πήγε στην Εργοσέ. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, να έχω μια εικόνα. Το κακό ήταν αυτό, άλλα είναι τα κακά. Ο κ. Κατσιούλης λοιπόν στην αρχή του έργου, για εμάς τουλάχιστον, επειδή ρωτήσατε για τη σχέση με εμάς, με την κοινοπραξία, άρχισε να μας συστήνει μελετητές από Αγγλία, τέστερς από Αγγλία. Απευθύνθηκαμε σαφώς, δεν είχαμε καμιά διάθεση. Τα νούμερα ήταν αστρονομικά, βέβαια, δεν το συζητάω. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: οι τέστερς που μας ζητήσαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο τέστερ από Αγγλία που βρήκαμε εμείς, την κάναμε τη δουλειά με κάτω από 200.000 ευρώ. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν υπονοώ κάτι. Είναι άλλη φιλοσοφία που δούλευε η Bombardier, άλλα τα μεγέθη, άλλα τα budget των έργων που διαχειριζόταν, άλλες οι τιμές μονάδος που διαχειριζόταν. Και έχω, άμα θέλετε, σε αυτό έχω και την άποψη του προηγουμένου που με ρωτήσατε ποιο ήταν ο Έλληνας εκπρόσωπος της Bombardier στην Ελλάδα, όταν έγινε. Στην Εργοσέ, πρωτού γίνουν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, όταν γίνονταν διαγωνισμοί με φακέλους, υπήρχε επιτροπή, όπως γίνεται συνήθως, και ανοίγει τους φακέλους. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε συναδελφικά ο εκπρόσωπος του Bombardier και το ρωτάω εγώ, γιατί δεν συμμετείχατε στον διαγωνισμό? Και μου απάντησε πολύ ευγενικά, μου λέει, με αυτές τις τιμές που να δουλέψουμε. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η εταιρεία που εγκατέθεσε, που ήξερε τα πάντα, δεν ήθελα να δουλέψει ούτε καν μηδενική έκπτωση να δώσει για το συγκεκριμένο έργο. Έτσι για να βάζουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, ο κ. Κατσιούλης είχε εμπλοκή με κάποια εταιρεία συστημάτων στο παρελθόν?
Πλην της Μπομπαρδιέ δεν ξέρω. Μάλιστα. Άλλη, δεν... Άρα είχε σίγουρα με την Μπομπαρδιέ και δεν ξέρουμε αν είχε με κάποια άλλη. Μάλλον με την Μπομπαρδιέ είναι δεδομένο. Δεν νομίζω να έχει άλλη. Ωραία. Προσπάθησε να προωθήσει κάποια εταιρικά συμφέροντα από τη θέση που είχε. Ήταν παράλληλα, αν θυμάμαι καλά, κάποια εποχή ήταν και προϊστάμενος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του συστήματος TCS. Μάλιστα. Εδώ τώρα είναι πολλαπλές, θέλω να πω, οι ιδιότητες. Αποκτάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι. Γιατί το TCS είναι το περιβόητη επιστολή παρέτηση που έκανε και έχει γίνει ο γενικός αναβρασμός. Το TCS λοιπόν, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Επειδή από χτες έχουμε λάβει το mail του κυρίου Κατσιούλη και επειδή βλέπω το μάρτυρα έτσι με ιδιαίτερη θέρμη να αναφέρεται στον κύριο Κατσιούλη, θεωρώ αδιανόητο να μην κληθεί ο κύριος Κατσιούλης ως μάρτυρας. Κύριε Φωτήλα, συνεχίστε. Λοιπόν, για συνεχίστε. Σας ρώτησα αν προκύπτει... Για το TCS, είναι σαφές. Ναι, και αν υπάρχει, αν είχε ο κύριος Κατσούλης, κατά τη γνώμη σας, προωθούσε κάποια εταιρικά συμφέροντα. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Μάλιστα. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να πω κάτι τέτοιο. Αυτό που ήταν, και μπορώ να το πω με σιγουριά, το θέμα του είναι μην αλλάξει ο σχεδιασμός που είχε υλοποιήσει η Bombardier, ο πατέρας του, δεν ξέρω ποιος, ή ο ίδιος. Τα πω συγκεκριμένα λοιπόν. Είχε ζητήσει ο ΟΣΕ και ιδιαίτερα για το τμήμα Sky Noi να αλλάξει ένα, τώρα να στο πω, overlap λέγεται, είναι ένας χρονισμός τέλος πάντων, μια βελτίωση, χωρίς να σημαίνει κάτι ότι ήταν ανασφαλές το προηγούμενο που λειτουργούσε, να ξεκαθαρίσουμε αυτό, μια βελτίωση του συστήματος χρονισμού για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα κάποια τμήματα, κάποια blocks γραμμής, όπως το καταλαβαίνω και εγώ, γιατί μηχανικός πολιτικός είμαι, δεν είμαι σηματοδότης πλέον ειδικός, αν και πλέον γινόμαστε. Αυτό λοιπόν η επιμονή του κυρίου Κατσιούλη να μην αλλάξει. Να μην αλλάξει. Εμείς παραδώσαμε τους πρώτους σταθμούς στο τμήμα Sky Noi, είχαν παραδείγμα από το 16. Ναι, το 16. Μπορούσε να κάνει δοκιμές η TCS, αυτός που τόσο πολύ νοιαζόταν για την ασφάλεια, από το 17 ας πούμε, μέχρι το 21. Δεν έκανε αν δεν αλλάζαμε το overlap, αυτό που σας εξήγησα. Έγιναν ειδικά γράμματα στον ΟΣΕ, ο οποίος επέμεινε ότι έπρεπε να διατηρήσουμε την αρχή πρόβλεψη που υλοποιήσαμε στη μελέτη. Λοιπόν, και ο Κατσιούλης ανένδοτος, φταίει και ο Εργοσέ βέβαια που δεν τον πίεζε, να το πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν μετά το 20 που το αντικείμενο αυτό το ανέλαβε η Alstom, πιθανόν θεωρούσε ότι θα του γίνει το χατήρι με το TCS. Η Alstom που είναι σοβαρή εταιρεία, μελέτησε τα πρότυπα, τις υποχρεώσεις που είχαμε συμβατικές και φυσικά διατήρησε τον ίδιο σχεδιασμό. Προσπάθησε ο κύριος Κατσιούλης ο ίδιος ή ο πατέρας του να συνεργαστεί με την εταιρεία? Όχι, δεν έχω τέτοιες αποδείξεις. Λοιπόν, την επόμενη, είπατε? Τις επόμενες μέρες έκανε τη γενναία έξοδο ο κύριος Κατσιούλης που θυμήθηκε την ασφάλεια. Εκεί που από το 17 έως το 21 δεν έκανε δοκιμές του TCS, θυμήθηκε το TCS και την ασφάλεια των τρένων. Αυτό το λέω με πάση, ας πούμε, επίγνωση των λεγόμενων μου. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κατσιούλης... θέλετε κάτι, κύριε Πρόεδρε? Λίγο δεν το κατάλαβα. Δηλαδή... από όλα αυτά που βλέπουμε στον τύπο, τα μέλη, στις επερωτήσεις, όλα αυτά που γινόντουσαν τότε, εκείνη την περίοδο και τώρα. Πριν είχατε αναφερθεί στον κύριο Νικολόπουλο που είχε κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Ναι. Συνδυάζεται περίπου μια τέτοιου τύπου τάση? Πώς θα συνδυάζεται? Είναι σαφές. Εννοώ δηλαδή με την έννοια κάποιοι να κάνουν κάποιους λιονταρισμούς έχοντας στο μυαλό άλλα πράγματα εκτός από αυτό το οποίο λένε και ασφάλεια. Ήθιστε αυτό γενικά στο χώρο σας? Δεν μην το προσωποποιώ. Δεν νομίζω ότι ήταν λόγοι που πάνε κάπου αλλού τις σκέψεις. Ο κ. Νικολόπουλος έκανε αυτό που έκανε. Το συνήθισε. Βέβαια, επειδή μου είπατε για τον κ. Νικολόπουλο, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι ο κ. Νικολόπουλος που τόσο αγαπούσε τα έργα τα σιδηροδρομικά, ποτέ δεν έκανε επερώτηση
για μια εταιρεία που έχει παρατήσει 4 έργα σιδηροδρομικά. Ποια εταιρεία είναι αυτή? Μηχανική. Ήταν από συγκεκριμένα, από τα θυμάμαι απ' έξω. Τα έργα στο Ξυλόκαστρο που ανατέθηκαν μετά. Μήπως δεν είχε πληροφορία ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν είχε πληροφορία, ακριβώς συμφωνώ. Μήπως δεν είχε πληροφορία γι' αυτό. Πιθανόν να μην είχε. Πιθανόν. Αν και νομίζω ότι. Ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Πολλά κοινά είχε με τον κύριο Φιατζόγλου, Χριστιανό. Ένας. Και ζητώ συγγνώμη και θα πάρει και οι υπόλοιποι το λόγο. Ένας βουλευτής, ο οποίος κάνει κάποιες ερωτήσεις με έτσι ένα βαθμό εξειδίκευσης και γνώσης. Δεν είναι σχετικά εύκολο να έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση και γνώση και για κάτι άλλο. Το λέω γιατί. Δεν θα σας πω, δεν μπορώ να πω εγώ πώς λειτουργεί ο βουλευτής. Εγώ ξέρω ότι ο Μάνος ο Παναγιώτου ήταν στα κανάλια. Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας. Διευθυντής συστημάτων. Διευθυντής του κόμματος του κυρίου Νικολόπουλου. Υπονοείται ότι υπάρχουν κατευθυνόμενες επιχειρηματικά ερωτήσεις. Αφήνεται κάποιο υπονοούμενο, υπάρχει κάτι τέτοιο? Ότι υπάρχουν κάποιες κοινοβουλευτικές κατευθυνόμενες από συμφέροντα επιχειρηματικά ή άλλα ερωτήσεις? Εσείς το είπατε. Εγώ δεν μπορώ να πω. Όχι, εγώ ρωτώ. Σας είπα για την ιστορία του Εμφιετζόγλου. Τρία έργα της Εργοσέ στο όνομα της δικιάς του εταιρείας. Το 35 εκατομμύρια πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για την προβληματική σύραγγα στο Στήρφακα, πριν τη Λάρισα, ακόμα δεν έχει τελειώσει ο Ε65 εκεί. 35 εκατομμύρια ήταν η δαπάνη του δημοσίου. Συνδικαλιστές. Το cut at cover, συγγνώμη, να τελειώσει και αυτό, γιατί τα θυμάμαι απ' έξω. Το cut at cover στο Πολύκαστρο και τώρα τελευταία με την άλλη ομπρέλα του κυρίου Φιατζόγλου, με τους Ιταλούς, βγαίνει η διάλυση της εργολαβίας στο Ρίο και είναι παρατημένα τα έργα στο Ρίο εδώ και 3-4 χρόνια. Από την εμπειρία σας και ολοκληρώνω, το συγγνώμη, επειδή ήταν η θεματική, συνδικαλιστές πέραν πολιτικών, αφήνεται έτσι κάποια άχλη μυστηρίου, εντάξει, καταγράφεται. Συνδικαλιστές συνηθίζουν να στέλνουν επιστολές και να λένε, να θέτουν γενικά, δεν μιλάω ειδικά, θέματα ασφαλείας, έχοντας ενδεχομένως μια αντίστοιχη συλλογιστική με αυτή που περιγράψατε για πολιτικά πρόσωπα. Εγώ δεν μπορώ να πω. Ίσως και επαφές με εταιρείες. Προσέξτε να είτε. Εγώ σέβομαι το συνδικαλισμό με την καλή έννοια. Γιατί ξέρω Προφανώς. Ότι υπάρχουν και έτσι πρέπει να είναι. Συμφωνώ, έχετε δίκιο σε αυτό. Αγνοί συνδικαλιστές και μην τους μηδενίζουμε όλους, τους βάζουμε όλους. Σωστό, απόλυτα σωστό. Λέω γενικά, δεν μιλάω. Και θα ήθελα να μην λειτουργήσω σε αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, να σας πω, παλιά υπήρχε επί Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε η σχέση 2-1 στους διευθυντές του ΟΣΕ. Δηλαδή, όταν είναι το Πασόκ, θα έχει δύο διευθυντές και έναν η Νέα Δημοκρατία. Όταν έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, εσείς ήταν 2%. Υπήρχε μια άτυπη τέτοια. Κατανοείται. Μετά από κάποια χρόνια, βέβαια. Ο κύριος Φωτήλας, να συνεχίσει, σας ζητώ συγγνώμη. Καταρχάς, για να το ξεκαθαρίσουμε, το συνδικαλιστικά όργανα είναι ένα κατάκτημα της δημοκρατίας. Άρα, λοιπόν, κάποιοι ελάχιστοι μπορεί να αμαυρώνουν το θεσμό που είναι πραγματικά σημαντικός και, ξαναλέω, δόθηκαν αγώνες για να τον κατακτήσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο κύριος Κατσιούλης έχει καταθέσει ένα πίνακα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, σύμφωνα με τον οποίο επικαλείται διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Την ίδια ώρα, όμως, η κατασκευάστρια εταιρεία έχει δηλώσει ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, αλλά έχει παρέλθει η γενιά τους, η τεχνολογία τους. Δεν μπορούν καν να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Αυτό πώς το εξμηνεύεται? Δηλαδή, από τη μία να καταθέτει πίνακα για ανταλλακτικά, μιλάμε πάντα για έναν άνθρωπο που είναι μέλος μιας εταιρείας και είναι και επικεφαλής του συστήματος παρακολούθησης του συστήματος ACTS. Και βλέπουμε ότι καταθέτει ένα πίνακα όπου λέει ότι υπάρχουν ανταλλακτικά, την ίδια ώρα που η εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι υποχρέωση της εισαγγελέας ή της ανακριτού αργότερα να μάθει να ρωτήσει τι ισχύει από τα δύο. Τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να καταλήξω στο ερώτημα. Υπήρξε, και θέλω μια ειλικρινή απάντηση κατά τη γνώμη σας, κάποιος ιδιωτελής σκοπός από τη μεριά του κυρίου Κατσιούλη που δημιούργησε από το 16 ζητήματα στην πρόοδο της σύμβασης? Είναι ξεκάθαρη η ερώτησή μου. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος πέραν της αιμονής του, της προσωπικής αιμονής του σε κάποια δεδομένα. Πιθανόν να τον πιέζανε οι σχέσεις τον κύριο Παναγιώτου. Ο κύριος Παναγιώτου δεν είναι εύκολος άνθρωπος. Σας είπα συγκεκριμένα γεγονότα. Γιατί οι θέσεις ήταν τέτοιες που υπήρχαν και κάποια αντικρουόμενα θέματα.
Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι υπεύθυνος για την παρακολούθηση ενός συστήματος και πρέπει μετά να εξυπηρετεί συμφέροντα της εταιρείας η οποία έχει να κάνει με τη σύμβαση και με τα συστήματα. Κάτι δεν πάει, δεν ακούγεται πολύ καλά και ορθόδοξο. Είναι ευθύνη των διοικήσεων της Εργοσέ. Από τότε που ξεκινήσαν οι επερωτήσεις, όλοι γνώριζαν, όλοι, όταν λέω όλοι εννοώ όλοι οι πάντες, ποιος δίνει τα στοιχεία για να φτιαχτούν οι επερωτήσεις. Όλοι, πραγματικά όλοι, που άφησαν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και θα πω και ένα τελευταίο, απευθυνόμενο στον κύριο Κατσιούλη, αφού μιλάτε για αυτόν. Θα ήθελα να του ζητήσω, πραγματικά, επειδή είμαι σίγουρος ότι μου παρακολουθεί, να ζητήσει συγγνώμη από τους συναδέλφους του, που τους έχει φέρει... Συγγνώμη, να με αφήσει να τελειώσω. Να ζητήσει συγγνώμη από τους συναδέλφους του, που τους έχει φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και να του πω μόνο ένα πράγμα. Θα τολμούσε να τα κάνει αυτά αν είχε προϊστάμενο το Μάνο τον Παναγιώτου. Αυτό. Και θα κλείσω τελευταία ερώτηση. Ο κ. Κατσιούλης έθετε συχνά διάφορα ζητήματα ασφάλειας. Αναφερόταν σε ζητήματα συμβατότητας του εξοπλισμού. Εσείς τι νομίζετε για όλα αυτά? Άμα θέλετε να μιλήσω του εξοπλισμού, μπορώ να σου πω, μιλήσω παραματικά πάρα πολύ ώρα. Αυτά είναι δικαιολογίες για να πουλήσει εντυπώσεις, για να μπορούν να το γράψουν εφημερίδες και να γίνουν επιερωτήσεις. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλη ερώτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φωτήλα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι για αστεία. Το επίθετό σας, θυμίστε μου. Καραβάκης λέγομαι. Καραβάκης. Θα θέλατε να ακούγετε το όνομά σας σε μια εξεταστική επιτροπή συνεχώς με ερωτήσεις και να μην έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε? Εσείς. Να απαντήσω. Ναι. Έχω δικαίωμα. Εγώ, επειδή δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να αντικρούσω και τον κύριο Κατσούλη και οποιονδήποτε. Σας το δηλώνω με όλη την ευθύτητα που διακατέχει το λόγο μου και τις πράξεις μου 35 χρόνια που εκτελώ έργα. Μάλιστα. Αυτό. Θα θέλατε όμως να ακούγεται το όνομά σας, να είμαι σε μια εξεταστική επιτροπή ως βουλευτής και να λέω, να ρωτάω για τον κύριο Κατσαβάκη και ο κύριος Κατσαβάκης να μην μπορεί. Καραβάκη, συγγνώμη. Για τον κύριο Καραβάκη και ο κύριος Καραβάκης να μην μπορεί να αντικρούσει τυχόν λάθη των ερωτήσεων ή ακόμα και σκοπιμότητες. Θα το θέλατε? Σίγουρα δεν θα ήθελα να τρέχω από εισαγγελία σε εισαγγελία και να βγαίνουν πορίσματα και να βγαίνουν κατηγορίες οι οποίες είναι εντελώς αβάσιμες. Σας ρωτώ, εσείς θα το θέλατε αυτό? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να ακούγεται ερήμην σας κάτι και να μην έχετε... Αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν μπορώ να αποφασίσω πώς. Άρα θα το θέλετε, δηλαδή σε οποιαδήποτε επιτροπή ή κάπου αλλού μπορώ εγώ να αναφέρομαι σε εσάς και εσείς να μην έχετε δικαίωμα να αντικρούσετε? Αυτό συμβαίνει τώρα και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η σκοπιμότητα, όχι από εσάς, από το Προεδρείο και από την πλειοψηφία. Διότι δεν τον καλούνε, κύριε Μάρτη, τον κύριο Κατσούλη. Εσείς πολύ σωστά λέτε, ακόμα και κατά την παράσταση, να καταλάβουμε κι εμείς. Μήπως θέλουν να τον απαξιώσουν επειδή είναι μάρτυρας στα Τέμπη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, ακούμε ερωτήσεις από τον κύριο Φωτήλα, από τον κύριο Πρόεδρο και σε άλλο μάρτυρα ότι Κατσούλης κερνάει, Κατσούλης πίνει, αλλά δεν τον φέρνουν εδώ. Εγώ να απαντήσω γι' αυτό είναι θέμα του Προεδρείου. Δεν νομίζω ότι εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Εγώ σας ρώτησα, έχετε αντιληφθεί αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να τον απαξιώσουν.
καλό θα είναι αυτή η προσπάθεια να γίνεται ενώπιον στο ενωπίο. Να είναι εδώ ο άνθρωπος, να το ρωτήσουμε κι εμείς. Να μάθουμε κι εμείς τι έχει γίνει με αυτές τις συμβάσεις. Να μάθουμε κι εμείς τι έχει γίνει με το ETCS. Το θεωρείτε ότι είναι παράλογο αυτό? Έτσι όπως το θέτετε δεν είναι παράλογο, αλλά μέχρι τώρα ο μονόλογος ήταν η άποψη του κύριου Κατσιούλη. Αυτό... Ποιος μονόλογος? Τον είδατε να έρχεται στην εξεταστική? Δεν μιλώ για την εξεταστική. Εννοώ για τα media, εννοώ για αυτός πηγαίνει και καταθέτει διάφορα πράγματα εντελώς αβάσιμα στις εισαγγελίες. Αυτό με μέσω αυτονού τις καταγγελίες, τις υποθέμενες καταγγελίες. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω το ότι αυτές δεν είναι καταγγελίες, αυτές είναι ουσιαστικά συκοφαντίες. Εντάξει, είστε κατηγορούμενος, έτσι? Είστε κατηγορούμενος, να πούμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Ο κατηγορούμενος, ξέρετε, έχει δικαίωμα να πει και ψέμα. Το ξέρετε αυτό? Αυτό δεν αφορά εμένα. Εγώ από την πρώτη στιγμή δήλωσα ήθελα εδώ να πω την αλήθεια. Ακούστε. Κάνετε λάθος. Δεν σας είπε ο δικηγόρος σας ότι έχετε δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας όπως θέλετε, ακόμη και κόντρα στην αλήθεια? Τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε απαξίωση όταν του γνωστοποιώ δικαίωμα από τον νόμο? Ή εσείς αυτό που κάνετε το χιδαίο είναι απόν? Κύριε Πρόεδρε, εσείς η χιδαιότητα που κάνετε να σπηλώνετε μάρτυρες χωρίς να έχετε το θάρρος να τους φέρετε εδώ, όπως τον κύριο Γενιδούνια, όπως τον κύριο Κατσούλη, να τους φέρετε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε, αυτό που κάνετε το έχει αντιληφθεί όλη η Ελλάδα. Προσπαθείτε να ρίξετε λάσπη χωρίς να έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι να αποδείξουν το αντίθετο. Αυτό κάνουν. Έχετε δικαίωμα ως κατηγορό. Αυτό είπα. Δεν είναι απαξίωση. Κύριε Πρόεδρε, μην αφήσετε τα ειρωνικά σχόλια. Έχει αντιληφθεί η κοινωνία και τον τρόπο που προεδρεύετε το έχει αντιληφθεί πλέον. Και τον τρόπο της συμπεριφοράς σας την έχει αντιληφθεί ότι ρίχνετε λάσπη και προσπαθείτε να απαξιώσετε. Αν θέλετε να το κάνετε, να το κάνετε ευθέως. Να φωνάξετε τους μάρτυρες και να κάνετε όχι 10, να κάνετε 1000 ερωτήσεις για όλα τα θέματα. Έτσι είναι η σωστή αντιμετώπιση των μαρτύρων και όχι να τους πετάτε λάσπη. Συνεχίζω. Είπατε ότι ο κύριος Κατσούλης δεν είχε ενημερώσει. Σωστά. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είχε ενημερώσει για την πορεία των έργων, είχατε πει πριν. Δεν είχε ενημερώσει για την πορεία των... Στη φάση της καταγραφής, εννοείται. Στις καταγραφής. Στις καταγραφής ήταν μέλος μιας επιτροπής, ήταν ίσως ο μοναδικός που ήξερε το σύστημα του Μπαρδιέ και δεν είχε ενημερώσει το αν υπάρχουν πιστοποιητικά ασφαλείας σε τμήματα της γραμμής, που είναι απαράδεκτο. Δεν είχε ενημερώσει αν τα συγκεκριμένα μηχανήματα που έπρεπε να αλλάξουμε υπάρχουν στην υπάρχει διαθεσιμότητα, υποστηρίζονται τεχνικά. Αυτά δεν είναι το βασικότερο. Ο κύριος Χριστόπουλος δούλευε μαζί του? Ήταν ένας από τους πολλούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή. Το ξέρω προσωπικά. Ποιοι ήταν οι άλλοι? Τη στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε? Πείτε μου άλλους δύο. Το Χριστόπουλο σας βεβαίωσα τώρα. Ναι. Θα σας πω για τον έναν, γιατί τώρα κάπου εδώ είναι γράμμα το όνομά του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω οτιδήποτε. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Και ο κύριος Μελισσινός ήταν. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Διότι αναφέρεστε μονίμως στον κύριο Κατσούλη, ενώ και ο κύριος Χριστόπουλος έκανε την ίδια δουλειά. Δεν ήταν μαζί, δεν ήταν. Όχι. Είδατε εδώ που λοιπόν πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Χριστόπουλος ήταν στην πρώτη φάση της επιτροπής. Στην πρώτη φάση. Επειδή δεν έρχομαι τυχαία εδώ, τα ψάχνω. Λοιπόν, στην πρώτη φάση της επιτροπής το 2010-11. Και διαφώνησε για το γεγονός, από ό,τι μου είπε ο ίδιος, ότι δεν μπορούσε να βεβαιώσει ποια συστήματα είναι σε επαφή. Δεν ήξερε καν τότε, από ό,τι μου είπε, το αν υποστηρίζονται από την Bombardier. Μάλιστα. Αλλά άμα δεν περπατείς, αν δεν βάλεις ρεύμα, το πω λίγο ομά, στην τηλεόραση, δεν μπορεί να ξέρεις αν είναι καμένη ή όχι. Και είπε αυτή την άποψη και διαχώρησε και έφυγε από την Επιτροπή από το 2011, από ό,τι μου είπε. Έχει υπογράψει ο κύριος Χριστόπουλος τα πιστοποιητικά δοκιμών? Δεν ξέρω, ρωτήστε τον ίδιο. Πού να ξέρω εγώ, δεν είμαι μπροστά. Μάλιστα. Είπε ο κύριος Βίνης, ξέρετε,
ότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά δοκιμών και έτσι αναγκάστηκε να αλλάξει το... Μισό λεπτό. Εγώ μίλησα για πιστοποιητικά ασφαλείας. Άλλο τα πιστοποιητικά δοκιμών και άλλο τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Σωστή παρατήρηση. Τα πιστοποιητικά δοκιμών γνωρίζετε είχαν... Δεν υπάρχει περίπτωση να παραλάβει ο ΟΣΕ ένα σύστημα όσο και... Θέματα να υπήρχαν με τον ίδιο τον ΟΣΕ. Στο Ινόητη έχουν... Θωρέα. Στο Ινόητη Θωρέα αναφέρομαι, σε αυτό το τμήμα. Το Ινόητη Θωρέα, το παλιό λέτε τώρα. Ναι. Α, το Ινόητη Θωρέα, πέστε μου το Ινόητη Θωρέα, τι θέλετε. Εάν είχαν εκδοθεί τα πιστοποιητικά, αν είχαν γίνει τα δοκιμών. Φαντάζομαι θα υπήρχαν. Την Μπομπαρντιέ λέτε, τα παλιά. Ναι. Εμάς δεν μας δόθηκαν ποτέ. Τα ζητήσαμε, ναι. Δεν μας δόθηκαν. Ο κ. Κατσιόλης έλεγε τα έχω σε ντουλάπα, θα πάω στην εταιρεία να τα βρω, δεν μας τα δώσανε. Μας έδωσε μόνο το Σκάινοι. Τα είχε υπογράψει αυτά και ο κ. Χριστόπουλος. Πιθανόν τα είχε υπογράψει, πού να ξέρω εγώ. Τι, μόνο τα κρατούσε ο κ. Κατσιόλη, δηλαδή. Ρωτήστε τον κ. Κατσιόλη, ήταν έρθει. Το θέμα, κύριε Μάρτης, είναι ότι αρνείται η πλειοψηφία να έρθουν ουσιαστικοί μάρτυρες και να κάνουν ερωτήσεις αυτές που θέλουν. Πώς θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Παροδία διαδικασία. Λοιπόν, συνεχίζω. Είχαν εταιρεία πατέρας με γιο Κατσούλη, γνωρίζετε? Όχι, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω αν είχαν εταιρεία. Γιατί ο κύριος Βίνης είπε ότι είχε εταιρεία και ο κύριος πρόεδρος είπε Κατσούλης κερνάει, Κατσούλης πίνει. Εσείς γνωρίζετε αν είχαν εταιρεία? Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Εσείς, είναι, η ειδικότητά σας είναι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός, μάλιστα. Είπατε και πριν, ασχοληθήκατε με τη σηματοδότηση. Είμαι διευθυντής, ήμουν διευθυντής της κοινοπραξίας. Όπως ήμουν διευθυντής της κοινοπραξίας και στο Τιθωρέα, ο Δομοκός, το μεγαλύτερο αστρονομικό έργο, που είχε και σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση και τα πάντα. Και τις ΙΕΣ. Μάλιστα. Και άλλες κοινοπραξίες. Δεν είναι παράλογο. Ο διευθυντής κοινοπραξίας δεν είναι προχωρητικό να ξέρει όλες τις ειδικότητες. Γι' αυτό υπάρχουν τα στελέχη που συμπληρώνουν το οργανόγραμμα της κοινοπραξίας. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω για το. Γιατί εδώ διερευνούμε το δυστύχημα. Οι κόντρες, τυχόν κόντρες που υπάρχουν, άλλοι προσπαθούν να τις αναδείξουν. Η δικιά σας, με τον κύριο Κατσούλη, του κύριου Κατσούλη, με τον κύριο Παναγιώτου, κύριο Παναγιώτου. Δεν μας απασχολεί, τουλάχιστον εμένα ως εισηγητή. Εμένα με απασχολεί μήπως ήταν προϊόν, όπως είπε η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ψευδών στοιχείων οι παρατάσεις και είχαμε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν κάναν κάποιοι καλά τη δουλειά τους. Οι αντιδικίες που έχετε μεταξύ σας δεν πρέπει να απασχολούν κανέναν, ούτε να αναδεικνύουμε. Μας ενδιαφέρει εάν αυτές οι συμβάσεις ήταν προϊόν. Βέβαια είστε, επαναλαμβάνω, κατηγορούμενος γι' αυτό. Μπορείτε να πείτε την άποψή σας. Θα πω την άποψή. Και εκτιμάτε ως κατηγορούμενος, γιατί μπαίνουμε στον πυρήνα πλέον της κατηγορίας που σας αφορά. Όσες φορές και να με ρωτήσετε, θα σας πω ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν έχει καμία σχέση με τα συστήματα τα οποία ήταν σε λειτουργία ή δεν ήταν σε λειτουργία. Σας το εξήγησε πολλάκις και ο κύριος Τερεζάκης τα συνεχόμενα λάθη που έγιναν. Υπάρχει ο κανονισμός κυκλοφορίας στο ΟΣΕ που ρυθμίζει τα πάντα. Και να σας πω ένα χαρτικό παράδειγμα. Εγώ που ερχόμουν το πρωί, έβρεχε και βρήκα φανάρια τα οποία αναβοσβήτηκαν το πορτοκαλί. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι αν συγκρουστούν κάποια αυτοκίνητα θα πάει η περιφέρεια μέσα? Ή θα πάει οι Ζήμες που τα έφτιαξε ή όποια εταιρεία τα φτιάχνει τώρα πλέον? Αυτό. Κύριε Μάρτης, ξέρετε τι είπατε τώρα? Είπατε το δυστύχημα στα Τέμπη. Ξέρω πολύ καλά τι είπα. Δεν έχει σχέση με τα συστήματα ασφαλείας. Ως κατηγορούμενος το λέτε, προφανώς. Διότι αν αποδειχτεί ότι είχε, εσείς θα τιμωρηθείτε. Εάν. Έτσι δεν είναι? Έχω επίγνωση του τι λέω. Ναι. Εάν αποδειχτεί ότι είχαν σχέση τα συστήματα ασφαλείας, εσείς, εάν αποδειχτεί. Δεν έχει καμία σχέση, θα το λέω, θα το επαναλαμβάνω όσες φορές. Αυτό στο φυσικό σας δικαστή, εκεί που θα κληθείτε να απολογηθείτε. Ακριβώς. Μιλάτε ξεκάθαρα ως κατηγορούμενος. Ευχαριστώ.
Κύριε Αποστολάκη. Ως εν δυνάμει κατηγορούμενος, νομίζω. Εσείς που είστε δικηγόροι, τα ξέρετε καλύτερα. Δεν μου είχε έρθει ακόμα κατηγορία. Βάση. Δεν το ξέρω καλά. Εγώ εν δυνάμει ξέρω, μου έχουν πει, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Παρακαλώ, κυρία Αποστολάκη. Κύριε Καραβάκη, είπατε στην αρχή ότι αναφέρατε την κατάσταση. Ακούγομαι. Αναφερθήκατε στην κατάσταση, την περιγράψατε με μελανά χρώματα του δικτύου γενικότερα, μέσα από την περικόπη των δαπανών, την περιπέτεια των μνημονίων. Περιγράψατε μια πολύ μελανή κατάσταση. Όμως, η κοινοπραξία στην οποία συμμετείχατε ως εκπρόσωπος μιας εκ των δύο εταιριών και της οποίας προείσταστο, συμμετείχε στο διαγωνισμό. Της κοινοπραξίας. Είμαι διευθυντής και μιλάω για το σύνολο της κοινοπραξίας. Συμμετείχατε στο διαγωνισμό αυτό και αποφασίσατε να αναλάβατε την υλοποίηση ενός έργου. Άρα θα σας έλεγα ότι η υπενθύμηση του τι παραλάβατε, τι βρήκατε, πώς ήταν η κατάσταση, αν είχαμε πτωχεύσει, αν το προσωπικό ήταν λίγο, δεν νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται. Εσείς ως ένας όμιλος κοινοπρακτικός μελετήσατε τα δεδομένα, ξέρατε τι έχετε απέναντί σας, μπήκατε στο διαγωνισμό και επιδιώξατε να συμμετάσχετε για την υλοποίηση της σύμβασης. Σωστά? Να απαντήσω. Βεβαίως. Ισχύει απόλυτα αυτό. Ωραία. Είχαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και ήμασταν σίγουροι ότι αν μας αφήνανε και αν λειτουργούσαν σωστά οι διοικήσεις. Ποιος. Καλά, θα τα πείτε αυτά. Θα το τελειώναμε μέχρι το τέλος του 18. Ωραία. Θα τα πείτε αυτά στη σειρά. Μέχρι το τέλος του 16 έπρεπε να το τελειώσετε, αλλά θα τα πούμε σειρά. Μπήκατε ως, από ό,τι μας είπατε, η συμμετοχή στην κοινοπραξία ήταν 75% το ΜΗ, η θυγατρική μιας άλλης εταιρείας της χώρας μας, και 25% Alstom. Άρα εσείς είστε ο leader της κοινοπραξίας, με βάση το ποσοστό σας. Είχε η τομή ανάλογη εμπειρία συμμετοχής σε συστήματα και ποια ήταν τα έργα συστημάτων, τα οποία πριν από την ανάληψη της 717 αυτή η κοινοπραξία είχε αναλάβει, ούτως ώστε με την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της να μπει με 75% και να ξέρει ότι μέχρι το 16 θα έχει ολοκληρώσει το έργο. Από ό,τι ξέρετε, φαντάζομαι, ότι το έργο ήταν κάτω από την ομπρέλα του νόμου 3669, ο οποίος ορίζει σαφέστατα τις εμπειρίες του καθενός, τη συμμετοχή των δανειοπαρόχων και όλη την υπόλοιπη σχέση. Εδώ να σας πω τώρα 2-3 παραδείγματα για να έχετε μια εικόνα. Αν δεν υπήρχαν δανειοπάροχοι, δεν θα μπορούσαν 3 μεγάλες ζήτα τάξης εταιρείες στην Ελλάδα να χτυπήσουν έργα μετρό. Και το κάνουν με απόλυτη επιτυχία και φθηνότερα από τους ξένους. Και μιλάω για τον Άκτορα, την Τέρνα και τον Άβακα. Δεν ξέρω αν έχει άλλη εταιρεία. Η τομή, κύριε Μάρτης, είχε εμπειρία σε συστήματα. Πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι. Πείτε μου αυτό. Είχε. Η τομή ή μάλλον το τμήμα σηματοδότησης της Άκτορ, γιατί υπήρχε τμήμα σηματοδότησης της Άκτορ, υλοποίησε τη γραμμή του εικονίου. Τη γραμμή του εικονίου. Με συνεργάτες και με την Alstom έκανε ένα σημαντικό κομμάτι. Τη γραμμή του εικονίου. Που ήμουν εγώ διευθυντής. Άρα μου απαντάτε ότι είχε. Είχε ό,τι χρειαζόταν για να υλοποιήσει το έργο. Είχε σε έργα, σε συστήμα, είχε εμπειρία σε συστήματα. Αυτό σας ρωτάω. Ήταν σας απάντησα προηγουμένως. Είχε 75% της κοινοπραξίας. Είχε αντίστοιχη εμπειρία. Λοιπόν, θα σας απαντήσω και σε αυτό πάλι. Το έργο και δεν σε ήταν αυτό, μόνο αυτό ρωτάω. Μα, ρωτάω αυτό θα σας απαντήσω, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το έργο ήταν 75-25. Αλλά δεν είχε μόνο σηματοδότηση. Είχε να φτιάξουμε γραμμές, να φτιάξουμε αλλαγές, να βάλουμε οπτικές ίνες, να κάνουμε τους καλωδιοφορείς. Αυτές είναι οι βασικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αν δεν σας αρέσει, πέστε το. Όχι. Ακούστε, καταρχήν θα σας... Εντάξει, συγγνώμη για το ύφος. Εντάξει, το πήρα πίσω. Χαίρομαι. Ωραία. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι στην ερώτηση εάν η τομή είχε εμπειρία σε συστήματα, η απάντηση είναι ότι δεν είχε εμπειρία σε συστήματα. Αλλά μέσα από το κοινοπρακτικό σχήμα, με την Alstom, που έστω μειοψηφικά ήταν μέσα στο σχήμα, ξεκινήσατε και θα υλοποιείτε το έργο αυτό. Σωστά καταλαβαίνω ότι η εμπειρία της τομής στα συστήματα δεν υπήρχε. Τι να σε απαντώ.
Αν το πάρετε σε αυτή τη διάσταση, ναι, το πλήττω σωστά. Σύμφωνοι. Να ρωτήσω κάτι. Οι δύο εταιρείες, η Τομή και η Alstom, είχαν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν? Η Τομή είναι τμήμα θυγατρική της Actor. Εγώ ήμουνα υπεύθυνος για τα έργα σιδηροδρομικά της Actor από το 2002 σχεδόν και μετά. Εγώ προσωπικά με την Alstom ήμουνα διευθυντής σε άλλες δύο κοινοπραξίες. Στο Θριάσιο, Actor Alstom, και στη Τιθωρέα Δομοκό, που η Alstom ήταν πάροχος εμπειρίας. Αντίστοιχα. Άρα υπήρχε συνεργασία. Τέλεια συνεργασία με τα στελέχη της Alstom. Ωραία. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, ήταν και στο συγκεκριμένο έργο η συνεργασία τέλεια? Όχι απλώς ήταν τέλεια, αλλά είχαμε εβδομαδιαίες συναντήσεις όπου συζητάκαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα ανακύπτανε. Άρα ήταν τέλεια η συνεργασία, ήταν ανέφελη. Δεν υπήρχαν προβλήματα στη συνεργασία ανάμεσα στην Alstom και την Τομή? Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που το ξέρετε, η Τομή δεν διέθετε την απαιτούμενη εμπειρία σε σιδηροδρομική σηματοδότηση και ήταν υποχρεωμένη η βάση της σύμβασης να χρησιμοποιεί την πάροχο δάνειας εμπειρίας. Θα επανέλθω σε αυτό το οποίο ακροθυγώς το αναφέραμε. Γιατί εσείς, ενώ με την Alstom έχετε τόσο τέλεια εμπειρία, όχι μόνο επ' αφορμή της 717, αλλά μέσα και από τη μακρά σταδιοδρομία σας, γιατί εσείς δεν απευθύνεστε προς την Alstom για τις μελέτες και απευθύνεστε σε μια εταιρεία η οποία λέγεται Comel και η οποία είναι άγνωστη και εκτός κοινοπραξίας και ενδεχομένως να δημιουργεί προβλήματα στην Alstom ως προς την αποδοχή της ποιότητας του παραγόμενου μελετητικού έργου? Να αναφερθούμε λοιπόν στην εταιρεία Comel. Εμείς σαν κοινοπραξία μιας ιταλικής και μιας γαλλικής και μιας ελληνικής εταιρείας, το αντικείμενο που είχε αναλάβει η ελληνική εταιρεία βάσει της νομοθεσίας πρέπει να εντολοποιήσει της ελληνικής νομοθεσίας εταιρεία που έχει, μελετική εταιρεία που έχει το αντίστοιχο πτυχίο ελληνική εταιρεία μελετική. Έτσι λέει η ελληνική νομοθεσία. Έτσι γίνονται τα δημόσια έργα. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Η εταιρεία Comel είχε αυτό το στοιχείο. Και βεβαίως είχε και μια πρόσθετη εμπειρία αυτοματισμού. Γιατί τι είναι σηματοδότηση, αυτοματισμή είναι, να έχουμε μια εικόνα. Μεγαλύτερη από τις Alstom. Μεγαλύτερη. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα, για ποιο λόγο επιλέξαμε? Έτσι θέλαμε, επιλέξαμε. Θα μας πείτε εσείς για ποιο λόγο επιλέξαμε τον Α ή τον Β, τι θα κάνετε? Να σας το σπόσορα. Εμείς θέλαμε να δουλέψουμε με κάποιον που θα τον βρίσκουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούστε. Δεν είναι μελετική εταιρεία. Ακούστε. Δεν θα ήθελα να μου ζητήσετε για δεύτερη φορά στη γνώμη, γιατί είστε έτοιμος. Οπότε σας ανακαλώ για να το προλάβουμε. Επίσης, το εδώ θα κάνετε το σπόνσορα, όχι σε εμένα. Και θα τολμούσα να πω όχι σε κανέναν από όσους είμαστε εδώ μέσα. Άρα δέχομαι τη δεύτερη συγγνώμη σας και σας παρακαλώ στις επόμενες απαντήσεις να απαντάτε με το πλαίσιο που είστε υποχρεωμένος. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένας τεχνικός και γεωγραφικός διαχωρισμός του έργου της 717. Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό, για το πώς αποφασίστηκε, για το τι συμφωνητικά υπάρχουν ανάμεσα στις δύο εταιρείες, για το αν η Εργοσέ τελούσε εις γνώση και για το αν και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών τελούσε εις γνώση αυτού του γεωγραφικού και τεχνικού διαχωρισμού. Ο μοναδικός διαχωρισμός που υπήρχε αφορούσε τη σχέση των δι και τις υποχρεώσεις των δύο κοινοπρακτούντων. Αυτό κατατέθηκε στην Εργοσέ και αυτό το διαφυλάξαμε κάθε μέρα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή λέτε τι έκανε το ΜΜΕ, τι έκανε η Alstom. Γεωγραφικός διαχωρισμός υπήρχε βόρειο-νότιο τμήμα? Όχι. Δεν υπήρχε γεωγραφικός διαχωρισμός. Υπήρχε διαχωρισμός φυσικού αντικειμένου. Το ηλεκτρονικό σύστημα της Alstom, μόνο η Alstom μπορούσε να, καλώς κακώς, να το επισκευάσει, να το ανατάξει, να το πούμε λίγο με τους όρους της σύμβασης, ανατάξει. Το άλλο σύστημα ήταν, ας το πούμε, προγενέστερης γενιάς, το σύστημα του Bombardier, το σύστημα των ηλεκτρονόμων, το οποίο με έναν πάροχο εμπειρίας μπορούσε κάλλιστα να το ανατάξεις. Αυτή είναι η εκτίμησή μας και αυτό αποδείξαμε
στην πορεία του έργου. Υπήρξε όμως ένας διαχωρισμός του έργου. Δεν υπήρχε διαχωρισμός, υπήρχε διαχωρισμός φυσικού αντικειμένου. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο νότιο κομμάτι. Έχω την αίσθηση. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Ναι, αλλά απεμβαίνεις τεχνικά θέματα. Ναι, ναι. Και βοηθήστε με να καταλάβω. Διαχωρισμός φυσικού αντικειμένου, για μένα αυτό σημαίνει υπήρχε ένας διαχωρισμός. Να σας πω το παράδειγμα που το καταλάβετε κατευθείαν. Φυσικού αντικειμένου. Όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Υπήρχε διαχωρισμός φυσικού αντικειμένου. Σωστά. Σε όλες τις συνωπραξίες συνεννοούνται. Δηλαδή στο μετρό που φτιάχνετε τώρα, που είναι ο Άβαξ, η Άλστομ και η Τζέλα. Αυτό... Τι φαντάζεστε, ότι δεν κάνει ο καθένας κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο? Δεν φαντάζομαι τίποτα, γιατί δεν ασχολούμαι με εργολαβίες και με διαγωνισμούς. Σας ρωτάω λοιπόν. Και μου λέτε ότι υπήρχε φυσικός διαχωρισμός του έργου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο φυσικός διαχωρισμός είχε και γεωγραφικό αποτύπωμα. Σωστά? Όχι. Όχι, δεν είχε γεωγραφικό αποτύπωμα. Όχι. Ωραία. Αυτά υπάρχουν συμφωνητικά ανάμεσα στην Άλστομ και στην τομή για αυτόν τον διαχωρισμό του φυσικού αντικειμένου? Υπάρχει το συμφωνητικό, το κοινοπρακτικό, που κατέθηκε επισήμως στην ΕργοΣΕ. Και αυτό μας δεσμεύει μέχρι τέλους. Και οι ευθύνες, με την ευθύνες υπογραφή μερών... της σύμβασης το 2014 εννοείται? Βεβαίως. Ή αργότερα με τις παρατάσεις? Το 2014, δεν έγινε άλλο. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει αρχικά από την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον εργοσέ και στην εργοσέ και την κοινοπραξία. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που προκύπτει μεταγενέστερα? Όσο ήμουν εγώ διευθυντής κοινοπραξίας δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ωραία. Τον Ιανουάριο του 2021... ο Υπουργός Μεταφορών καταβάλει αποζημίωση στην κοινοπραξία. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν εάν υπήρξε αίτημα της κοινοπραξίας για αυτή την αποζημίωση που εδράζεται στις θετικές ζημίες. Υπήρξε αίτημα προς την Σαφώς, πολιτική ηγεσία? Σαφώς, εγώ το υπέβαλα το αίτημα από τη συνεχιζόμενη αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών. Σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου 36-69, δεν κάναμε κάτι που δεν προβλέπεται στον νόμο. Μάλιστα. Άρα εσείς υποβάλατε ένα αίτημα, η πολιτική ηγεσία, όπως μας είπε, έκρινε ότι αν δεν το έκανε δεκτό θα πηγαίνατε στα δικαστήρια. Υπήρξε αυτή η απειλή, σε εισαγωγικά, εκ μέρους σας προς την πολιτική ηγεσία? Αυτή η υπόμνηση... ότι εάν δεν τα βρούμε αυτή τη στιγμή συνενετικά και διαπραγματευτικά, εμείς θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Υπήρξε αυτό? Ήταν σαφές στην πολιτική ηγεσία ότι αυτό θα είναι μια εξέλιξη? Προσέξτε να δείτε. Σύμφωνα με τον 36-69, που θα είμαι μονότονος, θα τον παραλαμβάνω συνέχεια, έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και τα δύο μέρη. Άμα θεωρούσε κοινοπραξία ή όποια κοινοπραξία ότι δεν την καλύπτει η απόφαση της υπηρεσίας του κυρίου του έργου, έχει δικαίωμα να προσφύγει. Αυτό δεν χρειάζεται να το υπενθυμίζεις. Είναι νόμος. Άρα δεν το υπενθυμίσατε εσείς? Δεν υπήρξε μια τέτοιου είδους νήξη στις διαπραγματεύσεις? Όσο ήμουνα εγώ μέχρι το μέχρι ουσιαστικά τέλος 19, αρχές του 20, δεν υπήρχε τέτοια διαδικασία. Ούτε είχε περάσει από τεχνικό συμβούλιο η έγκριση των claims ή των απαιτήσεων. Μάλιστα. Εγώ μόνο οχλήσεις, έκανα και οικονομικό αίτημα. Οχλήσεις προφορικές? Όχι, γραπτές. Η νομοθεσία λέει πως δίνονται τα... Ωραία. Συμμετείχατε σε συσκέψεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εσείς? Για ποιο θέμα? Για την 717, για ποιο θέμα? Σε συσκέψεις του Υπουργείου. Ως διευθυντής της κοινοπραξίας, σε όλα τα έργα, η πολιτική ηγεσία, στις επισκέψεις συνήθως που κάνει, έρχεται και επιβλέπει, φωνάζει και καλά κάνει, πιέζει. Η πολιτική ηγεσία σας επισκέπτεται, εσάς? Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Καταρχήν σας επισκέπτεται η πολιτική ηγεσία, έρχεται στο εργοτάξιο? Εγώ τελευταία φορά που είχα... σας κάνει εντύπωση ότι έχετε η πολιτική ηγεσία ή ο υπουργός? Καθόλου εντύπωση δεν μου κάνει. Πάρα πολλές φορές έχουν έρθει. Το photo opportunity είναι μέσα στη ζωή μας. Εγώ όμως δεν ρώτησα γι' αυτό. Εγώ ρώτησα για οργανωμένες συσκέψεις, προφανέστατα στο γραφείο του Υπουργού και όχι στα γραφεία της κοινοπραξίας. Όχι. Εάν έγιναν και αν συμμετείχατε. Όχι. Δεν έχει στο γραφείο του Υπουργού καμία οργανωμένη για την 717. Για με εμένα τουλάχιστον, όσο ήμουν διευθυντής κοινοπραξίας. Ωραία. Εσείς πότε αποχωρήσατε από την κοινοπραξία? Εγώ αποχώρησα... Όχι εσείς προσωπικά. Η τομή... πότε αποχωρεί από την κοινοπραξία? Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Δεν είχα φύγει εγώ από το αρχές του 20.
Τα υπόλοιπα ρωτήστε αυτούς. Γιατί αποχώρησε η τομή από την κοινοπραξία? Δεν αποχώρησε την κοινοπραξία. Να ξεκαθαρίσω ένα θέμα, ίσως δεν είναι σαφές. Και γνωρίζω πολύ καλά. Η τομή συμμετέχει στο σήμα, στο ανάδοχο, ακόμα και σήμερα. Το τι κατασκευάζει η τομή είναι ένα άλλο θέμα που οι διαχειριστές της κοινοπραξίας αποφάσισαν να το χειριστούν με συγκεκριμένο τρόπο. Για να καταλάβω, κύριε Καραβάκη, μας μιλήσατε για ένα κοινοπρακτικό σχήμα με συγκεκριμένη δομή. 75% τομή, 25% άλστομ. Αυτή η κοινοπρακτική δομή, σήμερα που μιλάμε, υφίσταται? Πάντα θα υφίσταται μέχρι να παραδοθεί οριστική παραλαβή του έργου. Άρα ισχύει αυτό το σχήμα? Τυπικά ισχύει αυτό το σχήμα. Βέβαια αυτό διέπει τις σχέσεις ουσιαστικά, αναδόχου. Ουσιαστικά ρωτήστε αυτούς που είναι τώρα στην κοινοπραξία, δεν είμαι εγώ. Μάλιστα. Τώρα, άκουσα αυτό το παράδειγμα που φέρατε με το τι θα μπορούσε να γίνει σήμερα αν βρέχει οδηγούσατε και περνούσατε το πορτοκαλί φανάρι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανόητοι ως έθνος να πληρώνουμε εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, εάν το παράδειγμα που μας φέρνει για να μας κάνει μία σύγκριση ένας τεχνικός, όπως εσείς, με τη δική σας εμπειρία, είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι το αφήγημα του κυρίου Τερεζάκη, το οποίο υιοθετείτε και επαναλαμβάνετε, αλλά φαντάζομαι υιοθετείτε επίσης ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δεν δίνονται έτσι για τον καημό, για την πλάκα μας. Είναι ένας πολύ ουσιαστικός, μια πολύ ουσιαστική ασφαλιστική δικλίδα που έρχεται να απενεργοποιήσει το ανθρώπινο λάθος. Αλλιώς πρέπει να είμαστε, δεν θέλω να πω βαρύτερη λέξη από το ανόητη, για να δίνουμε τόσα χρήματα. Έχετε άλλη εκτίμηση? Θα σας πω συγκεκριμένα. Σαφώς χρειάζονται έργα, εξυγχρονισμός των εργαλείων που έχει ο σιδηρόδρομος πεδημοκειμένο για να λειτουργήσει με ασφάλεια. Προσέξτε, η ασφάλεια του δικτύου έχει άμεση σχέση με τη χωρητικότητα και τις ταχύτητες. Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας, να το ξέρετε. Δεν είναι ότι είναι ανασφαλές το δίκτυο. Υπάρχει κανονισμός, ας το ακούτε 100 φορές, το έχετε ακούσει εδώ πέρα, φαντάζομαι. Κανονισμός κυκλοφορίας που λέει ότι αν έχω αυτό θα κάνω έτσι, αν έχω το άλλο θα κάνω. Αν πέσουν δέντρα και ρίξουν τα καλώδια θα γίνει αυτό. Αν κοπούν για χι λόγους, έρθουν κάποιοι κάνουν δουλειοφθαρά στα καλώδια, πώς θα κυκλοφορήσει συγκεκριμένο τμήμα? Είναι όλα βάση κανονισμού κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Νομίζω είναι σαφές αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω, θα τα πούμε βέβαια και την Τρίτη αυτά, ότι μετά τη σημερινή κατάθεση του μάρτυρα, θεωρώ εκ των όνων κάνευ συνθήκη έτσι κι αλλιώς, εδώ και τρεις μήνες το λέω αυτό, για την κλήση στην Επιτροπή του κύριου Κατσιούλη, αλλά και εκπροσώπου της Άλστον. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καραβάκη, είπατε ότι είστε μέχρι το τέλη 19, αρχές του 20 στην κοινοπραξία διευθυντής. Μάλιστα. Γιατί αποχωρήσατε? Σας είπα και προηγούμενα τη σχέση μου 30 χρόνια τώρα με τον κύριο Κούτρα που ήταν CEO, Διευθύνων Σύμβουλος του Άκτορα και ο οποίος αποχώρησε μετά τις εξελίξεις τον Ιούλιο του 2018 στο μετοχικό κεφάλαιο στην Ελάκτορ. Ανάλαβαν άλλα στελέχη επιχειρηματίας ως επιτοπλίστων. Μάλιστα. Παρέμεινα για κάποιο διάστημα για να στηρίξω τους συναδέλφους μηχανικούς που λειτουργούσαν κάτω από τη δικιά μου ομπρέλα, κάτω από τη δικιά μου, όχι προστασία, καθοδήγηση, όσο γινόταν. Η 717 έχει όντως ολοκληρωθεί και παραδοθεί, γνωρίζετε? Από ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, αλλά έχω ακούσει και δεν το αμφισβητώ, ότι έχει γίνει η διοικητική παράδοση προς κρίση. Αν έχετε και βέβαιος περάτος, νομίζω είπαν και βεβαίως περάτωση οι κύριοι της της ΕργοΣΕ. Για να δούμε λίγο την 717 λοιπόν. Αυτή μετά από αρκετά χρόνια μελέτης υπογράφηκε το 2014
Και προκύπτει ότι λίγο διάστημα μετά, χωρίς να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά οι εργασίες υλοποίησης, η ανάδοχος κοινοπραξία, δηλαδή το μη Άλστρομ, έγινε μια σειρά ζητήματα. Ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο για μια σειρά λόγους. Πόσο είναι λογικό αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έχει υπογραφεί μια σύμβαση, λογικά θα έχετε μελετήσει το φάκελο, το τι περιέχει, το ποια είναι η κατάσταση υφιστάμενη. Είναι δυνατόν να έχει πέσει τόσο πολύ έξω η κοινοπραξία που να λέει άλλα μου είπατε, άλλα υπάρχουν, άλλα πρέπει να κάνουμε? Να σας απαντήσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εν μέρη είναι έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς το σύνολο. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, από την πρώτη μέρα σας είπα παράδοση πόσων σταθμών, 17 σταθμών μέχρι το τέλος του 16. Και συνεχίσαμε και δουλεύαμε και σε όλους τους σταθμούς, δεν είχαμε σταματήσει. Καλό διαβάζαμε μέχρι το 18. Από εκεί και πέρα, ένα έργο που το εκτελείς στο σπίτι του αλλού, πρέπει να έχεις την άδεια να μπεις να δουλέψεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε αιτήσεις αδειοδότησης στην ΕργοΣΕ, να αντακοινοποιήσει τον ΟΣΕ και να μας πει αν μπορεί ή όχι. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επί ένα χρόνο καθυστερήσαμε να μπούμε στη Θήβα, γιατί ήταν η περίοδος με τον ΤΑΠ που έπρεπε να μεταφερθούν τα σωληνάδικα από τη Θήσβη με συγκεκριμένα δρομολόγια ένα ή δύο την ημέρα. Και μας είχαν πει: ξεχάστε το, έχει αναλάβει η ΤΡΕΝΟΣΕ να μεταφέρει αυτό, το έχει κάνει αυτό το συμβόλαιο, να μεταφέρει αυτές τις σωλήνες στη Θεσσαλονίκη. Τι θα πούμε, όχι, κόφτε το λαιμό σας, αφού δεν θέλει ο κύριος του σιδηροδρόμου να μας δώσει τη δυνατότητα να δουλέψουμε, τι μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο? Αναγκαστικά πειθαρχήσαμε. Βέβαια, κυλήσαν οι χρόνοι. Και έχω και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα να σας πω. Οπότε χρειάζεται. Στο πόρισμα της Επιτροπής του κυρίου Γεραπετρίτη, αυτή την Επιτροπή πόρισε η κυβέρνηση μετά το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρεται και στη Σύμβαση 717. Ανάμεσα αυτό στη σελίδα 131 υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα θέλαμε μια διευκρίνηση. Στην πορεία, λέει, εκτέλεση της Σύμβασης φαίνεται ότι προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ των συμπρατουσών δύο εταιρεών της κοινοπραξίας σε σχέση με την επιλογή των υλικών ανάταξης και την υπογραφή των μελετών εφαρμογής. Έτσι έχουμε κάποιες μελέτες στα υποεκκίνηση έργα υπογράφει από άλλη ελληνική εταιρεία για το τμήμα Χαρνέινο, η εταιρεία 3K, KKKK το ονομάζει, και όχι μία από τις δύο εταιρείες της κοινοπραξίας που διαθέτει το ρόλο του δανειοπάροχου εμπειρίας με βάση τη σύμβαση. Ισχύει αυτό το πράγμα και γιατί ο λόγος συνέβη? Δεν ξέρω με ποια κριτήρια η Επιτροπή Γεραπετρίτη και σε ποιους απευθύνθηκε και έγραψε αυτό το κείμενο. Σαφώς δεν νομίζω ότι απευθύνθηκε στα επίσημα στελέχη της ΕργοΣΕ, γιατί η ΕργοΣΕ, άμα θέλετε να διαβάσω, έχει προσφύγει στο ελεκτικό συνέδριο αντίον της απόφασης της ΕΔΕΛ και λέει αυτό ακριβώς που σας είπα εγώ προηγουμένως. Με βάση τη 36-69 δεν έχει καμία υποχρέωση να εκτελέσει έργο ούτε να κάνει μελέτες ο δανειοπάροχος. Στην Ελλάδα, μελέτες, στην Ελλάδα επαναλαμβάνω, οι ελληνικές εταιρείες τις αναθέτουν σε εταιρείες μελετητικές που έχουν τα ανάλογα προσόντα. Δηλαδή αυτό είναι μια σύνηθη πρακτική. Οι ξένες, όχι πρακτική, είναι μια σύνηθη, είναι το τυπικό, αυτό που ισχύει. Οι ξένες εταιρείες, το παράδοξο είναι ότι οι ξένες εταιρείες που δουλεύουν στην Ελλάδα μπορούν να απογράφουν μόνες τους. Αυτό δεν το κρίνω εγώ, το λέω απλώς σαν. Αλλά εμείς, και ξαναπαντώ έμεσα στην κυρία Αποστολάκη παρότι δεν είναι παρούσα, ότι εμείς δεν μπορούσαμε να αναθέσουμε σε άλλον εκτός από αυτούς που ορίζονται από τον κανονισμό, από την νομοθεσία μελετών δημοσίων έργων. Αυτό. Οπότε με βάση την νομοθεσία μελετών δημοσίων έργων αναθέσατε συγκεκριμένες μελέτες σε εταιρεία που προβλέπονταν. Ναι, κατηγορίες συγκεκριμένες ή ταμή μελέτες. Δεν υπάρχουν κατηγορίες άλλου τύπου ή ταμή μελέτες. Έτσι λέγονται. Και αυτές είναι όλες ξένες οι εταιρείες μελετών? Όχι, όχι, όχι. Είναι ελληνικές εταιρείες μελετών, λέω. Και μάλιστα να σας πω ένα παράδειγμα. Στον ανταγωνιστικό διάλογο, αυτά τα περίφημα πόσα δις που εξαγγέλθηκαν και επειδή το παρακολούθησα, ναι, μετά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των σχημάτων
ήταν να έχουν μαζί τους μελετικές εταιρείες αντίστοιχου πτυχίου. Ελληνικές, όχι ελληνικές, μάλλον ελληνικές. Μέδρα την Ελλάδα. Για να μην παρεξηγηθώ. Μέδρα την Ελλάδα. Όχι μέδρα την Ελλάδα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ναι. Μπορεί να φέρεις κάποιο οίκο συγκεκριμένο, είναι άλλο καπέλο. Δεν είμαστε σοβινιστές, αλλά η ελληνική νομοθεσία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό ακολουθήσαμε. Αναφερθήκατε και πριν για την υπόθεση ότι μια σειρά ζητήματα ενδεχομένως και ιδιαίτερα με τον κύριο Κατσιούλη να υπάρχουν και ιδιωτελείς συμφέροντα, ενδεχομένως να υπάρχουν ιδιωτελείς συμφέροντα. Να διορθώσω, συγγνώμη κύριε Κάνα, θα σου είπα ότι εγώ δεν έχω αποδείξει για κάτι τέτοιο. Εσείς δεν έχετε αποδείξει για κάτι τέτοιο. Με ρώτησαν προηγουμένως οι κύριοι συναδελφοί σας, απάντησα ότι εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο μόνο το ξέρω. Ναι. Υπάρχουν με βάση την εμπειρία που έχετε, είπατε ότι έχετε αναλάβει αρκετά έργα του ΟΣΕ. Μέσα στην ΕργοΣΕ υπάρχουν άλλα στελέχη που να εξυπηρετούν αντίστοιχα συμφέροντα άλλων ενδεχόμενα ανταγωνιστικών επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να, ακόμα και και να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε. Εγώ θα πω τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο Τάδε είναι κολλητός με την Τάδε εταιρεία. Γενικά, αν σας έχουν γεννήσει μια τέτοια εντύπωση από την τόσα χρόνια επαφή σας με την ΕργοΣΕ. Δεν μπορώ. Είναι επιστήμονες συνάδελφοι, τιμώ το έργο τους και σέβομαι την δουλειά τους. Τότε, για πέστε μας, γιατί όλες οι συμβάσεις, εκτός από την 717 και οι προηγούμενες, για το ETCS, για το GSMR, οι οποίες υπογράφησαν από το 2005 και μετά, έγιναν με βάση με μια λογική τιματικά, δηλαδή, να δίνονται αυτές οι συμβάσεις, να σπάνε δηλαδή. Για ποιο λόγο υπήρξε μια τέτοια επιλογή? Αυτό έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις που παίρνει η ΕργοΣΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλα αυτά χωρίς συμμετοχή στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν ποτέ από λεφτά που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα να σας πω κάτι για να μην έγινε καμία παρανόηση. Η υποχρέωση της 717 ήταν να φτιάξει το σύστημα σηματοδότηση. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με το TCS. Ίσα-ίσα, επειδή ακριβώς το TCS, στο ίδιο καλωδιοφορέα, αν το πούμε έτσι, που έπρεπε να δουλέψουν, έβαζε και εκείνη καλώδια. Άρα με το συνάντησε αδέλφους που υλοποιούσαν το TCS, άλλης εταιρείας, άλλης κοινοπραξίας, είχαμε άριστη σχέση, εννοούμασταν. Και μας λέγανε πολλές φορές, κάντε υπομονή, παιδιά, γιατί εμείς είχαμε και μπετό για να τα προστατεύσουμε. Μην ρίξετε σήμερα, δεν προλαβαίνω να βάλω το καλώδιο. Αύριο μπορεί να ρίξετε. Δεν υπήρχε αγαστή συνεργασία με τις άλλες συνοπραξίες. Και ήταν και υποχρέωση βάσει της σύμβασης να συνεργαστούμε. Το έλεγαν κανονικά οι όροι της σύμβασης. Επειδή είστε ένας έμπειρος μηχανικός, λέει η ίδια του Γεραπετρίτη και η Επιτροπή ότι από το 1996 έως το 2001 έγιναν 15 συνολικές συμβάσεις, διαφορετικές συμβάσεις, συνολικού κόστους 250 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτές οι συμβάσεις, οι 15 διαφορετικές, τόσο υψηλού κόστους, ήταν δυνατόν το 2000, μετά από 10 χρόνια επί της ουσίας, αν και πολλές από αυτές δεν είχαν καν υλοποιηθεί μέχρι που ξεκίνησε η δικιά σας εργολαβία, η δικιά σας σύμβαση, να χρειάζονται τόσο πολλά χρήματα για να μπορέσουν να αναταχθούν? Δηλαδή είναι τόσο γρήγορη η φθορά που υπάρχει, τόσο γρήγορη η τεχνολογική εξέλιξη που μέσα σε 10 χρόνια ή σε 5 πρέπει να αλλάξουν πάλι από την αρχή τα συστήματα. Για τις συγκεκριμένες συμβάσεις υποθέτω ότι τι έχει στο μυαλό της Επιτροπή, δεν έχω αποδείξεις, δεν ξέρω αν μιλάει για τις συμβάσεις του ΟΣΕ. Μάλλον για τις συμβάσεις του ΟΣΕ μιλάει. Ναι, όχι της ΕργοΣΕ. ΕργοΣΕ από το 96, η ΕργοΣΕ το 96 δημιουργήθηκε. Ναι, κάπου εκεί. Ναι. Της ΕργοΣΕ μιλάτε για τις ΕργοΣΕ. Για τις ΕργοΣΕ, συμβάσεις της ΕργοΣΕ. Συμβάσεις ΕργοΣΕ μπορεί να είναι και προμήθεια ασχήρων. Για να πιάσουμε τους στόχους του απορρόφησης,
Κάναμε για έργα που θα γινόντουσαν μετά από 3, 4 ή 5 χρόνια. Κάναμε, ξέρω εγώ, μια προμήθεια. Υπήρχε μια πρακτική προμήθεια ασύρων σε χωράφια που θα βρίσκε ο προμηθευτής και μέναν εκεί για 7-8 χρόνια μέχρι να γίνει το έργο. Η προμήθεια γραμμών. Μιλάμε για εκατομμύρια λεφτά, όλα εισαγόμενα για τις γραμμές. Η προμήθεια στρωτήρων. Υπήρχαν λοιπόν, όπως και σε συμβάσεις που έχω υλοποιήσει εγώ στα πλαίσια της 635, μας λέγανε εμείς έχουμε αυτά προμηθευτεί από τα έργα. Άρα δεν λέει τίποτα πάντα ότι έχουμε και αντίστοιχες κατασκευές. Το τι βγαίνει από προμήθειες μπαίνει σαν budget στην υλοποίηση. Μια σειρά συστήματα όμως φωτοσήμανσης, τηλεδιοίκηση είχαν εγκατασταθεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Πώς είναι δυνατόν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να απαξιωθούν συνολικά όλα αυτά? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις προδιαγραφές? Υπήρχε ζήτημα συντήρησης λοιπόν των συστημάτων αυτών με αποτέλεσμα να απαξιωθούν πολύ γρήγορα και να χρειαστεί να ξαναγίνουν νέες συμβάσεις για την αντικατάστασή τους? Ποια ήταν τα ζητήματα λοιπόν? Ήταν τεχνικά ξεπερασμένα αυτά τα οποία βάζαμε? Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ήταν τεχνικά ξεπερασμένα. Για εκείνη την εποχή πιστεύω ότι ήταν αξιόλογο τα στιγμή. Για εκείνη την εποχή. Βέβαια η ιστορία προχωράει. Βλέπετε τα κινητά, είχαμε κάτι θηρία παλιά, τώρα προχωράνε και φθηνά. Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για επενδύσεις των 1.000 ευρώ. Μιλάμε για επενδύσεις μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων, ίσως και δισεκατομμυρίων, για ένα έργο το οποίο θα είναι έργο 20ετίας, 30ετίας. Δεν μπορεί μέσα σε 5 χρόνια να αλλάξει πάλι τα συστήματα ξανά από την αρχή. Τα συστήματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το τηλέφωνο, το κινητό με το σύστημα το ETCS? Για να πεις ότι μετά από ένα χρόνο θα το αντικαταστήσω. Το σύστημα του ETCS, να σας ενημερώσω ότι έχει και level. Το ξέρω, το γνωρίζω. Το επόμενο και level, δεν ξέρω αν είναι. Το γιατί πήγαμε στο ένα και δεν έχουν πάει σε άλλο ανεβαθμισμένο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεργάζονται απόλυτα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός, αλλά ξέρω αυτό που σας λέω τώρα. Μην αποκλείεται οτιδήποτε. Τις προδιαγραφές τις βγάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Από αυτή την άποψη, επειδή υπέξαν όλα αυτά, εσάς δεν σας κάνει εντύπωση για το συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο έχετε αναφερθεί αρκετές φορές να παραμένει σε θέσεις ευθύνης κάτω από όλες τις διοικήσεις της Τρενοσέ και κάτω από όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε? Σε όλους έκανε εντύπωση. Της Εργοσέ μιλάτε. Ναι. Σε όλους έκανε αυτό εντύπωση. Πιθανόν, δεν ξέρω, δεύτερες σκέψεις ή κάτι άλλο είχαν στο μυαλό τους οι διευθύνοντες ή οι διοικήσεις και γι' αυτό δεν πήραν κάποια μέτρα. Δεν μπορώ να πω εγώ. Αυτός είναι προβληματισμός όλων όσων έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την Εργοσέ. Βεβαίως ως διευθύνων σύμβουλος κοινοπραξίας. Διευθυντής, όχι διευθύνων σύμβουλος. Διευθυντής, συγγνώμη, ναι. Διευθυντής κοινοπραξίας. Εντάξει, λογικό είναι ότι τα συμφέροντα της εταιρείας θα υπερασπιστείτε. Αλλά εδώ στο πόρισμα της Επιτροπής λέει ότι τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών, συνήθως αλλοδαπών. Οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές από το ένα τμήμα κάποιων χιλιόμετρων ως προς το επόμενο επίσης κάποιων χιλιόμετρων, με συνέπεια ασυμβατότητες μεταξύ τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Αυτό έχει πέσει στην αντίληψή σας, ισχύει αυτή η διαπίστωση που κάνουν οι εμπειρογνώμονες? Αυτή η διαπίστωση έχει να κάνει με το τμήματα όπως ήταν κομμένα το δίκτυο. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ότι Θωρέα Δομοκός, η νέα γραμμή που περνάει το τρένο κάτω από τη δίδυμη σύραγγα Γαλλιδρόμου 9 χιλιόμετρων κάθε μία, τη δίδυμη σύραγγα Όρθριος 7 χιλιόμετρα κάθε μία, πολλές άλλες μικρότερες, μεγάλες γέφυρες, τη μεγάλη συνδρομική γέφυρα της Εκάρας, έτσι λέγεται, που είναι μεγαλύτερη των Βαλκανίων και της μεγαλύτερης της Ευρώπης, που είχα τη τιμή να είμαι διευθυντής κοινοπραξίας σε τέτοια μεγάλα τεχνικά έργα, είναι λογικό το σύστημα σηματοδότησης που υλοποιήθηκε να είναι το πιο σύγχρονο, το πλέον σύγχρονο. Το πλέον σύγχρονο.
Παρόλα αυτά όμως, στο σταθμό του Τιθωρέας και του Λιανοκλαδίου έχω γίνει άνω των 10 παραβιάσεων και τουλάχιστον 3 εκτροχιασμοί παραβιάσεων αλλαγών. Και τουλάχιστον 3 εκτροχιασμοί. Ευτυχώς που οι ταχύτητες ήταν μικρές και δεν είχαν παραπάνω θύματα. Με εκπαιδευμένο προσωπικό, με τηλεδιοίκηση, με χειρισμούς τους πλέον σύγχρονους. Και όμως γίνανε αυτά. Τα σύστημα λοιπόν που υλοποιήθηκε, για να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο ερώτημά σας, στο Τιθωρέα Δομοκός, αφού ήταν το πλέον σύγχρονο, έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνεργαστεί με το προηγούμενο 15ετία σύστημα. Υπάρχουν τα λεγόμενα interfaces. Αυτό μπορούσε να γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις. Συνήθως γινόταν. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει. Δεν μπορεί όλο το δίκτυο 700 χιλιόμετρα, σε οποιαδήποτε κράτος του κόσμου να πάτε, οι σηματοδοτήσεις, ειδικά δυτικά κράτη μιλάω τώρα, ειδικά που έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου, δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο όλα τα τμήματα. Άλλα είναι τελευταίες δεκαετίας, όπου να βρω σηματοδότηση, λέω, άλλα είναι 25ετίας. Και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, και πάντα βρίσκεται, να συνεργάζεται το ένα με το άλλο. Και όταν δεν συνεργάζονται, οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας του συγκεκριμένου κράτους βρίσκουν τον τρόπο να γίνεται με ασφάλεια. Και έτσι γίνεται και στην Ελλάδα. Μην απαξιώνουμε τους Έλληνες επιστήμονες που είναι στο τμήμα κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Μα ένα τόσο μικρό επί της ουσίας δίκτυο να χρειάζεται να αναταχθεί και να έχει σύγχρονα συστήματα που δεν τα έχει μέχρι το 23, να χρειάζεται τόσα πολλά εκατομμύρια και να είναι κατακρεουργημένο σε μικρά τμήματα, έχει λογική. Δεν μιλάμε τώρα για ένα δίκτυο στη Γαλλία που είναι χιλιάδων χιλιόμετρων, πρέπει να μιλάμε για 500 χιλιόμετρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το βασικό. Πώς είναι δυνατόν να σπάει σε τόσα πολλά κομμάτια? Σας εξηγήσα. Αν δεν σχετίζεται με ανταγωνισμούς συμφερόντων επιχειρηματικών. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Σαφώς στον καπιταλισμό ζούμε. Οι εταιρείες θέλουν το μέγιστο κέρδος. Αυτό είναι νόμος του καπιταλιστικού συστήματος. Και σε βάρος των ανθρώπινων της ασφάλειας. Ίσα-ίσα τα συστήματα αυτά είναι υπέρ της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν σχέση με τις ανθρώπινες ζωές. Ναι, θα ολοκληρώσω τώρα σε λίγο. Απλό να πω το ότι σε αυτό που είπατε, επειδή το ελληνικό κράτος, η Εργοσέ τέλος πάντων, γιατί μιλάμε την Εργοσέ, έβρισε κονδύλια αριθμητικά συνήθως, 50 εκατομμύρια, λέω ένα τυχαίο, ή 30 εκατομμύρια, τέτοια τάξη μέγεθος. Έπρεπε να κάνει ένα έργο συμπιεσμένο σε αυτά τα νούμερα. Και αν δεν βγαίνανε παραπάνω, είχαν τρόπους να τα συμπιέσουν, με τον πολυκομμά. Και μετά άντε να το κατασκευάσει μετά όταν βγαίνανε απρόβλεπτα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε αυτή η διαδικασία. Αν είχαν άπλετα κονδύλια να μπορέσουν να διαχειριστούν, είμαι σίγουρο ότι δεν θα κάνανε τέτοιες σαλαμοποιήσεις. Και κάτι τελευταίο, μια και έχετε εμπειρία. Η σχέση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ ήταν αρμονική ως θυγατρική, μητρική ή ανταγωνιστική? Εγώ βλέπω ότι υπήρχαν ανταγωνιστικοί, δεν μπορούσε να υπήρχε, γιατί άλλο έκανε ο ΣΕ, άλλο έργο ΣΕ. Από την άποψη όσον αφορά τις μελέτες, τα έργα, την πιστοποίηση των έργων, μετά τις μελέτες. Θεωρώ ότι το σπάσιμο στον ΟΣΕ, με τρενοσέ, με εργοσέ, ανεξάρτητα αν λειτουργήσε, υποτίθεται, η εξειδίκευση της ΕΡΓΟΣΕ, θα μπορούσε να γίνει η άποψή μου, η προσωπική μου άποψη, λέω, για να ενσωματώσει κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ πιστεύω θα μπορούσε και ο ίδιος ΟΣΕ να το κάνει αυτό, αλλά είναι προσωπική μου άποψη, δεν είμαι πλέον ειδικός. Θα ήταν καλύτερα ελεγχόμενο, γιατί προσέξτε να δείτε τώρα, εμείς κατασκευάζαμε ένα έργο, το δίναμε στην ΕΡΓΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ πάνε το παραδώσει στον ΟΣΕ. Πολλές φορές αυτή η διαδικασία μπορεί να έκανε και μήνες. Για χι λόγους. Υπήρχαν πολλά στελέχη που δούλευαν πότε στην ΕΡΓΟΣΕ, μετά πήγαν στον ΟΣΕ και αντιστρόφως. Το μανατζάρισμα αυτής της διαδικασίας, η άποψή μου, και πιστεύω το λύνει, πιθανόν να το λύσει το καινούργιο νομοσχέδιο που ακούω ότι έρχεται,
να τους μαζέψει όλους σε ένα σύστημα. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Καραθανασόπουλο. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σαράκης για 15 λεπτά. Κύριε Μάρτυρα, είσαστε εκπρόσωπος της τομή. Είμαι εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. Της κοινοπραξίας, άρα στον τομή, σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα. Από την πλευρά ποιου εταίρου? Εκπροσωπείτε την Alstom τομή, αλλά ποιος σας πρότεινε στην κοινοπραξία από τους δύο εταίρους? Με πρότεινε. Ναι, συγγνώμη. Με πρότεινε η εταιρεία μου, ανήκω στον Άκτορα που έχει την κατοικία τομή. Έτσι, κύριε Μάρτυρα. Άκτορ τομή. Άκτορα σας πρότεινε. Βεβαίως. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είστε απλώς ένας διευθυντής. Πείτε μου ποιος ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τομή που όλα αυτά τα χρόνια και για λογαριασμό του, ήσασταν σε επαφή με το ελληνικό δημόσιο. Μάλλον νοείται του Άκτορα και όχι της τομής. Η τομή έκανε συγκεκριμένο αντικείμενο και το, για ποιο λόγο το έργο είναι τομή Αλστόμ έχει να κάνει με τα... Κύριε Μάρτυρα, σας ρώτησα ποιος ήταν ο διευθύνων σύμβουλος. Για τον Άκτορα σας είπα. Θα μου πείτε και για τον Άκτορα ποιος ήταν διευθύνων σύμβουλος και ποιος ήταν και στην τομή. Για την τομή έχουν περάσει πολλοί σύμβουλοι, πολλοί διευθύνων σύμβουλοι, δεν θυμάμαι. Για τον Σοβαρά άκτορα, μιλάτε, δεν θυμόσαστε ποιος ήταν διευθύνων σύμβουλος στην τομή? Βεβαίως. Ο κύριος Εξάρχου ήταν? Είδατε που τάχετε τάχετε. Όχι, εγώ σας ρωτάω, αν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Πού ήταν? Ήταν στον Άκτορα. Στον Άκτορα. Μετά το 20. Μετά το 18, συγγνώμη. Μετά το 18. Μετά το 18. Ναι. Σήμερα ο κύριος Εξάρχου, Άκτορ, Ελάκτορ, είχαν σχέση, δεν είχαν, το 18. Σαφώς. Μετά τον Ιούλιο του 18 που αποχώρησε ο κύριος Κούτρας, ανέλαβε CEO της Άκτορ ο κύριος Εξάρχου. Ο κύριος Εξάρχου. Ο κύριος Εξάρχου, για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πρόσωπα. Σήμερα είναι μέτοχος πού? Θα σας απαντήσω εγώ για πού. Όλοι οι πάντες γνωρίζουν ότι ο κύριος Εξάρχου είναι μεγαλομέτοχος συντρακάτ που έχει αγοράσει τον Άκτορα. Μπράβο. Και τον Ελάκτορα, ποιος τον έχει? Είναι άλλο. Άλλη εταιρεία. Ελάκτορ είναι ανήκει στη... Άρα σήμερα λοιπόν ο Εξάρχου, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος, είναι μέτοχος της Ιντρακάτ. Ναι. Που έχει εξαγοράσει τον Άκτορα. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Κύριε Μάρτυρα, η τομή η οποία διέθετε βεβαίωση εμπειρίας σηματοδότησης, είχε την τεχνογνωσία η οποία ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάταξη των συστημάτων φωτοσύμασης και τηλεδιοίκησης? Η τομή ανέλαβε αυτό το έργο με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες λέγανε ότι όπου απαιτείται και χρειάζεται δάνεια εμπειρία, την υπογράφησε ένα συμφωνητικό με τον δανειοπάρχο με συγκεκριμένους όρους προβλέπεται το 36-69. Κύριε Μάρτυρα, η ερώτηση ήταν ευθεία. Είχε εμπειρία η τομή, το μέλος της κοινοπραξίας, την τεχνογνωσία για την ανάταξη των συγκεκριμένων συστημάτων, ναι ή όχι? Και αν ναι, πότε την απέκτησε? Θα επαναλάβω πάλι, όπως όλα τα έργα, όπου απαιτείται, χρησιμοποιείται την αντιοπάροχο εμπειρία. Μάλιστα. Στη σύμβαση που υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 2014, τι προέβλεπε η σύμβαση για το ποιος θα κάνει τις μελέτες εφαρμογής? Προέβλεπε να ακολουθηθεί οι διαδικασίες του Προεδρικού Διατάγματος που διέπει τις μελέτες του Ελληνικού Δημοσίου, τα γραφεία μελετών του Ελληνικού Δημοσίου. Μα εγώ θα σας διαβάσω συγκεκριμένο άρθρο της σύμβασης που δεσμευόταν ότι τις μελέτες θα τις έκανε η Alstom Ferroviale, η Ιταλική θυγατρική της Alstom. Ευχαριστώ να το ακούσω. Βεβαίως, άμα μου δώσετε λίγο χρόνο. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, η ανάδοχος κοινοπραξία, κατά την υποβολή της προσφοράς της, επικαλέστηκε σε εφαρμογή του άρθρου 23, παράγραφος 5 της διακήρυξης, έγγραφε συμφωνία ανάμεσα σε αυτή και την εταιρεία Alstom Ferroviara, δικαιοπάροχος, με την οποία η τελευταία δεσμεύτηκε να παρέχει στην κοινοπραξία την εμπειρία της για τις εργασίες σηματοδότηση του έργου στο τμήμα ΣΚΑΠΛΑΤΗ. Το απαντήσατε μόνος σας. Ναι. Είναι συγκεκριμένος ο ρόλος της Alstom Ferroviara.
Δεν χρειάζεται να πω τίποτα, το πατήσατε μόνοι σας. Ποιος ήταν, σκάπλα, τι ήταν να το κάνει. Όχι. Κύριε. Τι ήταν. Όχι, να παρέχει υπηρεσίες. Και μπορώ να σας πω και ποιο συγκεκριμένο. Τι υπηρεσίες θα παρήχε. Ωραία. Θα σας πω λοιπόν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Στο πιο δεύτερο παράδειγμα τη Θήβα, μια που πιάσαμε για Θήβα προηγουμένως. Ναι, ναι, για πείτε μας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τις αλλαγές, τα κλειδιά τέλος πάντων που ξέρουν όλοι, τα εγκατέστησε η τομή, να το πω λίγο μα. Πότε. Όποτε ήταν να καταστούν. Όχι όποτε ήταν, πότε. Βάσει ποια σύμβαση και πότε, χρόνος. 7-17, τώρα αν ήταν το 15. Η 7-17. Ναι, πότε, βέβαια. Όχι σημασία. Μέσα στο χρονικό όριο που μπορούσε. Των δύο ετών που προέβλεπε η σύμβαση του 14. Ειδικά για τη Θήβα, σας εξήγησα ότι δεν μας δόθηκε δυνατότητα ναι. να δουλέψουμε για ένα διάστημα 1,5 χρόνου λόγω της υποχρέωσης που είχε η Τρένοσέ να μεταφέρει τους σωλήνες για τον ΤΑΠ από τη Θήσβη. Μέσω του σταθμού της Θήβας στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά μπορώ να σας πω για άλλους σταθμούς που δουλεύαμε φουλ. Πείτε μας γι' αυτό που σας ρωτάω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τις αλλαγές, σε οποιοδήποτε σταθμό, τις καινούργιες αλλαγές, τις εγκαθιστούσε συνεργείο της τομής που έδωσε την εμπειρία που δεν την είχε η Άλστομ στην γενοπραξία να εκτελέσει το έργο. Τα χειριστήρια τα προμήθευσε η Άλστομ. Τη διεπαφή των χειριστηρίων με τα τεχνικά δωμάτια και με τον εξοπλισμό της γραμμής, δηλαδή τις αλλαγές, τις είχε η Άστομο Φεροβιάρε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς εμπλέκονται όλοι. Άρα η ΕΔΕΛ όταν ήρθε και επέβαλε πρόστιμο 2,4 εκατομμυρίων μετεωτιολογικό ότι οι μελέτες εφαρμογής δεν ήταν από την Άλστομ Φεροβιάλε, κακώς το έβαλε κατά εσάς. Γιατί δεν ήταν έτσι τα γεγονότα. Σαφέστατα κακώς. Κακώς. Και το ίδιο λέει και η Εργοσέ στον έφεση που έχει ορίσει το ηλεκτρικό σταθμό. Άρα δηλαδή εσείς αμφισβητείτε το πόρισμα της ΕΔΕΛ. Με φρέο. Μπράβο. Το πόρισμα όμως της ΕΔΕΛ είναι ένα γεγονός. Αμφισβητήθηκε, ανατράπηκε. Θα είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο ηλεκτρικό συνέδριο και περιμένουν την απόφαση σε λίγους μήνες. Αλλά να σα πω και κάτι άλλο. Για πείτε μου. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι λέει το πόρισμα τη ΕΔΕΛ. Με ενδιαφέρει η σύμβαση. Σοβαρά. Γιατί η σύμβαση. Γιατί δεν σα ενδιαφέρει. Η σύμβαση. Θεσμικά όργανα, γιατί δεν σα ενδιαφέρουν. Η σύμβαση. Όχι, αυτά τα θεσμικά όργανα ελέγχουν την Εργοσέ. Δεν ελέγχουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχο έχει τη σύμβαση 36-69, την οποία πρέπει να υλοποιήσει. Ο ανάδοχο δεν επέβλεπε, δεν επόπτευε σωστά. Ποιο σα το αυτό. Εγώ σα το. Εδώ ένα λεπτό. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Γιατί είχε ασκήσει διώξεις. Αμφισβητείτε και το θεσμό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Το θεσμό δεν αμφισβητώ. Όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου, αν έρθει. Θα τα ανατρέψετε. 100%. Όπως ανατράπηκαν και για την Όρθρη, μπορώ να σου πω 10 φορές σημαντικότερο πρόβλημα. Καλά, κύριε Μάρτυρα, ξέρουμε τη δύναμη. Εσείς προέρχεστε, είπατε, από τον άκτορα. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Από έναν θεσμό. Εθνικός εργολάβος. Δεν υπάρχει δίκαιο. Άρα αμφισβητείτε τα ελληνικά δικαστήρια και την δυνατότητα. Να αποφασίσουν. Επικυρώνω ότι ο άκτορας ήταν εθνικός εργολάβος. Με ιδιαίτερη ισχύ και δύναμη εξουσίας. Ωραία. Ο άκτορας λοιπόν, επειδή μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και θέλω να σεβαστώ το ψωμί που έφαγα τόσα χρόνια, σας ενημερώνω ότι ποτέ δεν σταμάτησε έργο, ποτέ δεν τελείωσε έργο. Το τελείωσε όλα όσο μπορούν νωρίτερα και σύμφωνα με τους χρόνους. Ο άκτορας έκανε το μεγαλύτερο κατασεβαστικό αντικείμενο, όσο τουλάχιστον ήταν ο Κούτρας CEO στη χώρα. Ο άκτορας έκανε budget. Μα δεν είχατε και ανταγωνιστεί. Δεν είχατε ανταγωνιστεί. Νομίζετε. Ναι, αλλά χρεοκόπησε όμως ο μέτοχος ο Μπόμπολας. Πώς χρεοκόπησε τότε. Τι σχέση έχει το χρεοκόπημα. Τι σχέση δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Δεν έχει σχέση. Μου ρωτάτε και. Πώς σε ρωτώ πώς χρεοκόπησε τότε ο βασικός μέτοχος ο Μπόμπολας. Δεν ξέρετε, κάνετε ρωτήματα. Γι' αυτό ήρθατε εδώ για να μας φωτίσετε. Λοιπόν, η Ελάκτορ λοιπόν είχε συγκεκριμένα μετοχικό κεφάλαιο. Το γεγονός μας ενδιαφέρει, χρεοκόπησε. Πάμε. Δεν χρεοκόπησε, εσείς λέτε χρεοκόπησε. Εντάξει. Δεν χρεοκόπησε. Εδώ κάνει και διαφημίσει ο άκτορας στον Παναθηναϊκό. Ποιο χώρο χρεοκόπησε, τώρα. Τώρα ποιος είναι μέτοχος, άλλος είναι ο μέτοχος τώρα. Τώρα άλλαξε ο μέτοχος. Ξέρω ότι όσο ήταν ο Κούτρας, όσο ήταν ο Κούτρας μέτοχος, ο άκτορας έκανε κατασεβαστικό αντικείμενο που έφτανε τα 1,5 με 2 δις. Ξεφύγαμε, Μάρτυρα. Ξεφύγαμε. Και δεν χρώσταγε πουθενά. Ευλογάτε το ψωμί, το σπίτι που σας έδωσε ψωμί. Πάμε όμως αυτό που σας ρώτησα.
Η τομή δεν διέθετε, σύμφωνα με τη σύμβαση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία στη σηματοδότηση. Γι' αυτό είχε τον πάροχο εμπειρίας. Και γιατί συμμετείχατε σε διαγωνισμό? Δεν μας απαγορεύει κανείς να συμμετέχουμε σε διαγωνισμό. Ναι. Μας απαγορεύει κανείς. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες του νόμου 3669. Ωραία. Έτσι υλοποιήθηκε. Ποιος ήταν ο δικαιοπάροχος? Η Alstom Ferroviaria. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσατε και χρησιμοποιήσατε την Comtel? Γιατί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις μελέτες κάνουν γραφεία μελετών αντίστοιχης κατηγορίας έργων. Κύριε Μάρτιν, αφήστε την ελληνική νομοθεσία. Τι προέβλεπε η σύμβαση? Η σύμβαση προέβλεπε να το εκτελέσει το έργο η κοινοπραξία και να εφαρμόσουμε τις διατάξεις και της σύμβασης και της ελληνικής νομοθεσίας. Υπήρχε συμφωνητικό μεταξύ της κοινοπραξίας και της Alstom Ferroviaria? Φυσικά και υπήρχε. Γιατί υπήρχε, αφού μπορούσατε να την κάνετε με άλλες εταιρείες, όπως μας λέτε, βάση του ελληνικού δικαίου? Το υπήρχε, ήταν... Κύριε Μάρτυρα, αφήστε να τελειώσω. Ρωτάτε κάτι, θα με αφήνει να τελειώνω. Ναι, αλλά μην μα πάτε από. Έτσι από τον Άννα στον Καϊάφα. Νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Όχι, εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να ξεφεύγετε. Δεν ξεφεύγω, λέω, απαντάω ότι με ρωτάτε. Εσείς. Συνέχεια ρωτήσει, το κάνω και δεν απαντάει. Εγώ δεν απαντάει. Δεν πρόκειται να με πείσετε να πω αυτό που θέλετε εσείς. Σας το λέω. Δεν θα σας αφήσω να μας πείτε αυτά που θέλετε εσείς, αν δεν μας πείτε την αλήθεια. Κύριε Σαράκη, κάθε φορά όταν φτάνω. Ναι, αλλά σταματάμε το χρόνο όμως, κυρία Πρόεδρε, γιατί μου τρώτε κάθε φορά τον χρόνο και μετά μου λέτε ότι έχω υπερβεί τον χρόνο. Τον σταμάτησα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Κάνετε την ερώτησή σας. Είναι δικαίωμα του μάρτυρα να απαντήσει ό,τι εκείνος πιστεύει. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι. Είναι δικαίωμά του αναφέρετο. Γιατί είστε συνάδελφος. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει την αλήθεια. Ναι, βεβαίως. Αλλά όχι θέλει, αυτό. Όχι ό,τι θέλει. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει την αλήθεια, αλλά όχι όταν δεν μας αρέσει αυτό το οποίο καταθέτει εμείς, να το διαστρεβλώνουμε ή να πιέζουμε το μάρτυρα μέχρι να πάρουμε. Μιλάω γενικότερα. Ή μέχρι να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, όχι, να κάνετε την ερώτηση. Την αλήθεια εγώ θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Όλοι μας την αλήθεια επιζητούμε. Πιστέψτε με. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Μάρτυρα, αφού προέβλεπε η ελληνική νομοθεσία ότι μπορείτε να έχετε εταιρείες μελετητικές οι οποίες να είναι αδειοτούμενες από το ελληνικό δίκαιο, είχε προηγηθεί και είχε υποβληθεί στη σύμβαση ότι δικαιοπάροχος εμπειρίας θα είναι η Alstom Ferroviaria. Αφού ήταν κάτι το περιττό, γιατί το έκανε η κοινοπραξία σας? Να ξεκαθαρίσουμε. Οι εταιρείες μελετών κάνουν μελέτες. Η δικαιοπάροχος εταιρεία συμβουλεύει το ανάδοχο ή και την εργοσία στην προκειμένη περίπτωση όπου απαιτηθεί. Σας είπα προηγουμένως ότι έκανε σχεδιασμό για την διεπαφές, έτσι λέγονται, στα τεχνικά δωμάτια και τις αλλαγές σαν σταθμούς. Ενέκρινε τις βασικές αρχές σχεδιασμού. Όλα είναι συμβατά. Ερωτήθηκε απευθείας από την εργοσία και απάντησε κάτω δοκούν. Η ίδια η εργοσία στα όλα τα έγγραφα που έκανε και στην ΕΔΕΛ και στην έφεσή της είπε ότι συμμετείχε κανονικά δικαιοπάροχος εμπειρίας. Κύριε Μάρτυρα, και μας είπατε ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου που το έκρινε ως αντισυνταγματικό και επέβαλε το πρόστιμο στην ΕΡΓΟΣΕ ήταν εσφαλμένη. Ασφαλμένο το πόρισμά της. Η άποψή μου αυτή είναι. Τι είναι ότι είναι ασφαλμένο το πόρισμά της. Υποχρεώθηκε μετά, φυσικά. Υποχρεώθηκε μετά όμως η κοινοπραξία να κάνει μελέτες βάσει του πορίσματος με την Alstom Ferroviaria ή συνέχισε να τις κάνει η Comtel και μια άλλη ελληνική εταιρεία που αν θέλετε θα σας την αναφέρω για να σας τη θυμίσω? Λοιπόν, θα πω και γι' αυτό, μην στεναχωριέστε. Η απόφαση των διαχειριστών της κοινοπραξίας ήταν για να μην διαλυθεί η σύμβαση και χαθούν τα λεφτά. Αφού το λέτε, με διακόπτε έτσι, πιστεύτε με ότι αν διαλυόταν η σύμβαση θα πάνε πιο πολλά λεφτά ο ανάδοχος. Δικαιούταν αποζημίωση 5% στον εκτέλεστο. Καλά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, σας έλεγα εγώ ποιος θα δικαιούταν να πληρώσει αποζημιώσεις. Ωραία. Ρωτήστε την άλλη κυβέρνηση. Με ρωτήσατε κάτι, θα σας απαντήσω. Καλά, με αυτές τις κυβερνήσεις οι οποίες είχατε επιρροή. Ο εθνικός εργολάβος. Τι να σας απαντήσω. Θέλετε να σας απαντήσω τώρα σε αυτό το θέμα, τι να σας απαντήσω? Πέστε μου τι θέλετε, σε ποιο ερώτημα. Μας είπατε ότι κακώς το πόρισμα της ΕΔΕΛ αποφάνθηκε ότι δεν έγιναν ορθά οι μελέτες και έπρεπε να τις κάνει η Alstom Ferroviaria. Και έρχεται η κοινοπραξία, αποδεχόμενη στην ουσία το πόρισμα,
και πλέον κάνει τις μελέτες η Άψον Φεροβιάλε. Και σας ρωτώ, είναι αλήθεια ή ψέματα αυτό που λέω? Οι διαχειριστές της κοινοπραξίας, που είναι στελέχη της Άκτορ και της Άλστομ, αποφάσισαν ότι για λόγους καλής θέλησης, παρότι δεν ήμασταν υποχρεωμένοι, να έρθει η Άλστομ Φεροβιάρα και να συνεπικυρώσει, έτσι είναι η έκφραση, να μην κανένας μελέτη, να συνεπικυρώσει τις ήδη υποβληθές της μελέτες, που ήταν εγκεκριμένες. Για να μας φέρω και τα χαρτιά της Εργοσέ που παραδέχεται και τώρα ότι είναι εγκεκριμένες. Εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Μάρτυρα, ότι πλέον συμμορφωθήκατε με την απόφαση της ΕΔΕΛ που εσείς την αμφισβητείτε προσωπικά. Εμένα με ενδιαφέρει, συμμορφώθηκε η κοινοπραξία? Σας είπα συγκεκριμένα. Συμμορφώθηκε. Συμμορφώθηκε η κοινοπραξία ως μειόφιλε, αλλά συμμορφώθηκε. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό ως μειόφιλε. Εντάξει, κατά την γνώμη τη δικιά σας. Εμείς μιλάμε με γεγονότα. Πάμε λοιπόν. Αναλαμβάνει η Άλσομ τομή την κοινοπραξία και χωρίζεται τα δύο μέρη της κοινοπραξίας. Το τμήμα το ένα στο νότιο τομέα ΣΚΑ Πλατή, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, να το αναλάβει η τομή με ιδιωτικό συμφωνητικό. Και η Άλστομ το βόρειο τομέα μέχρι Θεσσαλονίκη. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Για πείτε το πώς είναι. Δεν υπήρχε διαχωρισμός, τεχνικός διαχωρισμός, υπήρχε φυσικό αντικείμενο. Το ηλεκτρονικό σύστημα που έπρεπε να αναταχθεί, που είχε κατασκευαστεί προγενέστερα από την Άλστομ, το υλοποίησε η Άλστομ με συμμετοχή σε κάποιες διαδικασίες της τομής. Πάντα στα πλαίσια της συνοπραξής. Παράδειγμα, στο βόρειο κομμάτι από το πλατή μέχρι το Προμαχώνα, που το περπάτησα πάρα πολλές φορές, η τομή έπαιρνε τα καλώδια από την Άλστομ και έκανε τις καλωδιοφορείς. Έκανε τις δοκιμές και ερχόταν η Άλστομ μετά και έκανε τις τελικές δοκιμές. Σε ποιο τμήμα μιλάτε τώρα, για ποιο τμήμα? Για το τμήμα πλατή Προμαχώνας. Μα αυτό είπαμε, αυτό δεν σας λέω. Και ότι το, αυτό το τμήμα το ανέλαβε η Άλστομ. Το ίδιο και στο νότιο. Είπατε διαχωρισμός. Ναι. Είπατε ότι ο ένας έκανε το νότιο, το βορρά. Σας λέω, η τομή έκανε τις εγκαταστάσεις των καλωδιώσεων. Τις Μπομπαρντιέ, την τεχνογνωσία δεν προσπάθησε να ανατάξει? Θα σας πω και γι' αυτό. Και πείτε το. Όχι, γιατί είπατε για διαχωρισμό. Μα ναι, έτσι είναι. Μας το είπαν οι υπουργοί, μας το είπαν όλοι. Μας το διαψεύσετε εσείς. Εμένα ρωτάτε. Εγώ θα σας απαντήσω. Εσείς μα διαψεύσατε και μέχρι και το πόρισμα των θεσμών. Πιστεύτε με, ξέρω πολύ καλά. Δεν το ξέρω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θέλετε. Και εμείς το ξέρουμε καλά όμως, τα ξέρετε. Που τα ξέρετε, τι ρωτάτε? Τέλος πάντων. Ακούστε. Σας ρωτάμε για να το καταλάβετε. Εγώ να πω αυτό που θέλετε, από την πραγματικότητα. Σας έχει ασκηθεί δίωξη? Α, θα πάμε τώρα εκεί. Όχι, σε έχει ασκηθεί δίωξη. Αν μπορούσα να μην έρθω, ήρθα γιατί ξέρω την πραγματικότητα. Πείτε το λοιπόν αυτό, σε έχει ασκηθεί δίωξη. Άρα γι' αυτό απαντάτε ό,τι θέλετε. Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Το ανάποδο θα συνέβαινε. Τι σημαίνει δηλαδή? Γιατί αν ήθελα να προστατεύσω τον εαυτό μου, δεν θα ερχόμουν εδώ. Προστατεύω τους συναδέλφους που δουλέψαν τόσα χρόνια και εγώ, κύριε Μάρτυρα, σας ρώτησα, είστε κατηγορούμενος, ναι ή όχι? Είμαι. Δεν το είστε κατηγορούμενος. Εντάξει, δεν είμαι. Άρα μπορεί να λέτε, ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Εντάξει. Να το αποσαφηνίζουμε, όχι ότι μας λέτε την αλήθεια, απαντάτε ως κατηγορούμενος. Και αυτό σας ρωτάω. Όλοι μας είπαν, κύριε Μάρτυρα, ότι η Άλστομ ανέλαβε το κομμάτι ανάταξης της τεχνολογίας που είχε εγκαταστήσει στο βόρειο τομέα με τα δικά της συστήματα. Σωστά. Και η τομή ανέλαβε να ανατάξει τα συστήματα της Μπομπαρδιέ. Ακριβώς. Μάλιστα. Στην πορεία, μετά το πέρας το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ποιος ήταν ο ισχυρισμός της τομή και πού στηρίχτηκε? Για ποια περίοδο μιλάτε τώρα? Για να γίνει, τελειώνει. Το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Και ζητείτε από την πλευρά της κοινοπραξίας και ιδιαίτερα από την τομή να γίνει πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Εντάξει. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο με διάφορες προφάσεις. Προφάσεις για μένα. Εντάξει, επιτρέψτε μου να έχω και εγώ την άποψή λοιπόν, μου. Έχετε δίκιο, επειδή εγώ υπέγραψα την αποδοχή εκ μέρους της κοινοπραξίας τον Δεκέμβριο του 2017 τον ΑΠΕ που είχε συνεπακόλουθο και την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που περιμέναμε το ηλεκτρικό συνέδριο. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των μηχανισμών της ΕΡΓΟΣΕ, των διοικήσεων που αλλάζαν, των διευθυνουσών υπηρεσιών που αλλάζαν κάθε 7-8 μήνες συνήθως. Εσείς παραμένετε σταθερός. Δεν κατάλαβα. Αλλάζαν οι διοικήσεις. Ναι, μας το λέτε, ναι, αλλάζει. Οι διοικήσεις διευθυνουσών υπηρεσιών στην Εργοσέ, μιλάω. Στην Εργοσέ, ναι. Εγώ έκανα τη δουλειά μου για λογαριασμό του αναδόχου. Ναι, ο ανάδοχος. Ναι, λοιπόν.
Ξέρω τι λέω. Εντάξει, άμα ξέρετε θα λέγατε αυτά που λέγατε. Λοιπόν, πάμε καλά. Παρακάτω. Ο ΑΠΕ, ναι. Έτσι λέγεται, σύμφωνα με τα δημόσια έργα. Ναι, ναι, όλα, μα προέβλεπε συγκεκριμένα πράγματα. Με καθυστερεί. Η καθυστέρηση έχει να κάνει, με όποια καθυστέρηση, με τις διαδικασίες εργοσέκ και όταν ήρθε από το ηλεκτρικό συνέδριο, γιατί δεν υπέγραψε κατευθείαν τον ΑΠΕ. Το απάντησα και προηγούμενα γιατί απέγραψε τη συμπληρωματική σύμβαση. Θα είχαμε τελειώσει από το 19. Μα εγώ σας ρώτησα γιατί ήταν αναγκαία να υπάρξει νέα συμπληρωματική σύμβαση και εκταμείευση κι άλλων χρημάτων προς την εταιρεία σας. Την κοινοπραξία σας. Προς την κοινοπραξία, σωστά το λέτε. Γιατί δεν είχαν προβλεφθεί πολλά από τα συστήματα τα οποία δεν υποτίθεται πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν υπήρχαν εγκατεστημένα. Μάλιστα. Όταν εσείς συμμετείχατε στο διαγωνισμό και είχατε συμμετάσχει σε προηγούμενα έργα και η Alstom ειδικά που την εγκατέστησε στο Βόρειο, που την είχε εγκαταστήσει, δεν ήξερε τι συστήματα ήταν εγκατεστημένα. Το ανακάλυψε εκ των υστέρων. Κολλάει στη λογική. Απόλυτα κολλάει. Απόλυτα κολλάει. Απόλυτα κολλάει. Δηλαδή ο κατασκευαστής, αυτός που προμηθεύει και καθιστά συστήματα στο ελληνικό δημόσιο, αγνοεί τι συστήματα έχει εγκαταστήσει και ανακαλύπτει μετά από 2-3 χρόνια ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη σύμβαση συμπληρωματική για να μπορέσει να εκτελέσει το έργο. Αφού πήρε τα χρήματα, έτσι πήρε χρήματα μέχρι τότε. Η Alstom υλοποίησε κατά κόρον το αντικείμενό της. Υπήρχαν πρόσθετα αιτήματα από τη μεριά, ειδικά για τη Βόρειο Ελλάδα, από τη μεριά του ΟΣΕ της Βορείου Ελλάδος μέσω της κοινοπραξίας για κάποιες τροποποιήσεις και πρόσθετες λειτουργίες. Κύριε Μάρτιν, υπήρχε μια σύμβαση με συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν υπήρξαν μετά απαιτήσεις από την ΟΡΓΟΣΕ παρά μόνο να εκπληρώσετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις. Που δεν εκπληρώνετε, μην πετάτε τον μπαλάκι στην ΕΡΓΟΣΕ. Με ρωτήσατε κάτι, απάντησα. Και μου απαντάτε ως κατηγορούμενος. Πάμε, κύριε Μάρτιρα, είχατε φέρει υλικά. Ναι. Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει, κύριε Μπέκη. Είμαι στη δεύτερη ερώτηση. Τρίτη ερώτηση. Δεν μου απαντάει. Λοιπόν, κύριε Μάρτιρα. Ακούστε. Δύο ερωτήσεις. Όχι, όχι. Αλλά να μου απαντήσει. Μία τελευταία ερώτηση. Δύο. Κάνατε το. Όχι, μία. Κύριε, δεν θα κάνουμε παζάρεμα τώρα. Όχι. Μα δεν έχω ρωτήσει. Το 15 λεπτό. Μα διακόπτεται συνεχώς. Μα άμα επιμένετε, κύριε Σαράκη, ξανά και ξανά να πάρετε μία απάντηση. Δύο ερωτήσεις. Δεν θέλει να σας δώσει ο μάρτυρας. Χάνετε το χρόνο μόνο σας. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ο μάρτυρας πρέπει να επικαλεστεί. Για να μην χαραμίζουμε κι άλλο τον χρόνο. Θα αποφεύγει να απαντάει σε ερωτήσεις. Κύριε Μάρτυρα, ήταν διαφορετικό το αντικείμενο σύμβασης μεταξύ της αρχικής στην 717 και της πρώτης συμπληρωματικής, ναι ή όχι? Και αν μου πείτε όχι, πού ακριβώς η ομοιότητα μας δείξετε? Κύριε Μάρτυρα, μην ειρωνεύεστε. Συγγνώμη, αν μου λέτε το να σας δείξω, πού να σας δείξω δηλαδή? Με τις συμβάσεις. Να σας πω ακριβώς. Γιατί ήταν άλλο το αντικείμενο σύμβασης. Τον ΑΠΕ που υπέγραψα εγώ, ναι, το Δεκέμβριο του 17, που εμπεριείχε και την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Που εγκρίθηκε από το ηλεκτρικό συνέδριο. Μόνο γι' αυτό θα μπορώ να μιλήσω. Μετά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω πώς το χειρίζεται. Εγώ γιατί για άλλη σύμβαση σας ρωτάω. Για αυτή σας ρωτάω. Για πείτε. Άρα για αυτή θα μιλήσω. Λοιπόν, και αυτή... να μας πείτε συμπληρωματικά γιατί δεν υπέγραφε η Alstom. Μήπως επειδή έτυχε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει καταδικαστική απόφαση και επαναστατικά μέτρα και δεν ερώτηση, είχε δικαίωμα υπογραφής. Κυρία Πρόεδρε, μας βλέπουν οι πολίτες. Δεν αφήνεται να λάμψει αλήθεια. Σαράκη, δεν αφήνεται να απαντάει Σαράκη, ο μάρτυρας. Σας περιμένει με υπομονή ο κύριος Δημητριάδης. Το χάνετε τον χρόνο σας επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια, εσείς το λέτε. Ολοκληρώστε την απάντησή σας, σας παρακαλώ, και κλείστε το μικρό. Εσείς το μετά λέτε. Και ζητάμε να έρθει και ο κύριος Εξάρχου. Επίμονα ζητάμε να έρθει να καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή που έχουμε πολλά να πούμε, να ρωτήσουμε τον κύριο Εξάρχου που αυτή τη στιγμή έχει γίνει κυρίαρχος στις κατασκευαστικές εταιρείες της πατρίδας μας. Είναι πώς το... και γιατί και από πού. Ξεκινάει μια ερώτηση ο κύριος Σαράκης. Σαράκης, μια χαρά το λέτε. Σαράκης, νόμε. Μπορεί να με δείτε και στον ύπνο σας σήμερα. Πάμε. Αφήστε σε μένα να το αξιολογήσω το έτοιμο στον υπόλοιπο. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάτε, απαντάω. Το περνάτε αλλού. Πολύ καλό στο πικ-πονγκ. Είστε, συγχαρητήρια. Εγώ θα απαντήσω πάντα αυτό που ξέρω. Αυτό που ξέρω και μπορώ ή που θέλετε να μας πείτε. Αυτό που ξέρω. Το ότι είμαι κατηγορούμενο δεν λέει τίποτα. Λέει. Κι άλλοι υπήρχαν κατηγορούμενοι και με απόφαση αγγελέα αθωώθηκαν. Πάλι από το μηχανισμό του βουλευτή του Νικολόπουλου και του Παναγιώτου. Και ζητήσαν και συγγνώμη κιόλας μετά για τον Παναγιώτου μιλάω. Εμείς εδώ εκπροσωπούμε την ελληνική λύση, κύριε Μάρτελα, δεν τον πήρατε είδηση.
Μας απαντάτε για άλλους. Εμείς ρωτάμε σαν ελληνική λύση. Και τι μου ζητάτε σαν ελληνική λύση? Αυτό τι σας ρώτησα. Η ελληνική εταιρεία δηλαδή να φύγει από το αντικείμενο και να κάνει κάποια άλλη εταιρεία απόλυτα γνώστη. Η ελληνική λύση ζητάει να μην έχουμε εθνικούς εργολάβους, να έχουμε υγιή ανταγωνισμό. Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώσατε κύριε Σαράκη, το λόγο έχει απάντησε. Ο Δημητριάδης. Απάντησε. Δεν τον αφήσατε εσείς. Όχι, μας ήρθε να μας κάνει μάθημα, κύριε, δεν μας απαντάει. Αποφεύγει να απαντήσει γιατί είναι κατηγορούμενος και το Προεδρείο τον προστατεύει απόλυτα. Τους κατηγορουμένους τους προστατεύεται στην κρίση του ελληνικού λαού. Ναι, να ξεκινήσω. Είστε κύριε Δημητριάδη. Ναι, κύριε Μάγδα, καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Θα μπορούσατε λίγο να περιγράψετε τις σχέσεις τομείς ΑΣΤΟΜ, ήταν αρμονικές, είχατε προβλήματα ή ας πούμε η ΑΣΤΟΜ έδινε τεχνογνωσία να πάρει την τομή ή όχι βασικά? Οι σχέσεις μέσα στην κοινοπραξία ήταν άριστες. Τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ. Για πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε, από πότε με πότε ήσασταν βασικά, ποιο χρονικό διάστημα? Εγώ ήμουν από στην κοινοπραξία τομή ΑΣΤΟΜ, ήμουν από το 2014 μέχρι αρχές του 2020. Και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δηλαδή η τεχνογνωσία της ΑΣΤΟΜ δίνονταν κανονικά στην τομή βασικά? Την τεχνογνωσία της Alstom για το αντικείμενο που εκτελούσε η Alstom υλοποιούνταν από την Alstom. Για το αντικείμενο που εκτελούσε η τομή, όχι απλώς υλοποιούνταν, αλλά γινόταν και δοκιμές και ζήταγε ο ΟΣΕ, και θα το καθέσω πρακτικά αυτό, τον Αύγουστο, το 18 τον Οκτώβριο, από την ΕργοΣΕ, από τον ΟΣΕ, να το παραλάβει. Τι μου λέτε? Δεν σας λέω κάτι, ερώτηση κάνω. Μια χαρά, είχαμε απόλυτες σχέσεις και φιλικικότατες σχέσεις με τους συναδέλφους. Γιατί πάντα σας συνάδελφος εγώ αντιμετωπίζω. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπήρχαν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 17? Παρακαλώ. Όχι, στο τέλος θα καθέσω μαζεμένα. Δεν νομίζω υπάρχει λόγο γιατί μπορεί να ξαναχρειαστεί να τα... Η σύμβαση 7-17 ξεκίνησε το 2014, δηλαδή αυτό το Σεπτέμβριο του 2014. Καθυστέρησε πάρα πολύ να υλοποιηθεί. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις. Πώς το εξηγείτε αυτό εδώ? Πώς εξηγείτε τις μεγάλες καθυστερήσεις? Αυτό έχουν απαντήσει όλοι οι προηγούμενοι που περάσαν από εδώ. Όμως, μια που είστε και θα σας πω και εγώ συγκεκριμένα. Ναι. Έχουν να κάνουν πρώτον από την αδυναμία του ΟΣΕ να υποστηρίξει την διαθεσιμότητα του προσωπικού που χρειαζόταν βάση νομοθεσίας για να δουλέψει στους χώρους του ΟΣΕ. Δεύτερον, από προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας που κυκλοφορούσε τα τρένα, της τρένα ΟΣΕ τέλος πάντων, και απαιτούσε συγκεκριμένες χρήσεις του δικτύου. Σας είπα τα σωληνάδικα. Μπορώ να σας πω και δεύτερο παράδειγμα για τα... Στο Δομοκός Λάρισα, άμα δεν παραδίδαμε το κομμάτι αυτό, δεν μπορούσαμε να μας δώσει ο ΣΕ τη δυνατότητα να δουλέψουμε στο Λάρισα Ευαγγελισμός. Γιατί έπρεπε να τα τρένα να κυκλοφορούν. Ήταν δέσμευση, δεν μπορούσαν να διακόψει την κυκλοφορία. Ήταν θέμα δηλαδή συνεργασίας μεταξύ των ανατόχων ΟΣΕ και ΓΟΣΕ, βασικά αυτό μου λέτε? Όχι, καμία σχέση με αυτό που σας λέω. Ναι. Αυτό αφορά τη σχέση ΟΣΕ-ΤΡΕΝΟΣΕ. Α, ΟΣΕ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ναι. Αυτή είναι η βασική λόγη. Και βέβαια η ύπαρξη ΑΠΕ. Ο ΑΠΕ είναι νομιμοποίηση των εργασιών μας. Έχω κακιά εμπειρία που κάναμε καλή πίστη εργασίες με εγκεκριμένες μελέτες που χωρίς να έχουν γίνει ΑΠΕ. ΑΠΕ σημαίνει νόμιμος. Δηλαδή, ΑΠΕ σημαίνει η διαδικασία τροποποίησης κάποιων άρθρων της σύμβασης, ώστε να μπορώ να νομιμοποιούμε, να πληρώνομαι και να εκτελώ κάποιες εργασίες. Άμα δεν έχεις ΑΠΕ, δεν έχεις νομιμοποιητική βάση να κλείσεις εργασίες. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Κατσιούλης, με τον οποίο μας είπατε ότι έχετε κάποιες αντιδικίες, θεωρείτε να βάσει με αυτά που λέει. Καμία αντιδικία δεν έχω. Ναι. Έχω μια προσωπική άποψη για τον τρόπο. Ναι. Ναι. Που χειριζόταν κάποια θέματα. Θα διαβάσω λίγο κάποια αποσπάσματα από το επόμενο μάτι, βασικά να τα κρίνετε. Βασικά, μου πείτε αν ισχύουν ή όχι. Βασικά. Λέει ότι η ΕργοΣΕ, ενώ οι μελέτες ήταν λανθασμένες, δεν πίεζε τον ανάδοχο να εκπληρώσει τις σημαντικές του υποχρεώσεις με τον έλεγχο και την υπογραφή των μελετών από τον πάροχο δάνειας εμπειρίας. Και λέει ότι ο έλεγχος των μελετών από τον πάροχο δάνειας εμπειρίας έγινε 5 χρόνια μετά, αφού επιλήθηκε το πρόστιμο των 2.300.000 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ισχύει ή όχι, βασικά? Στο επόμενο μάτι το λέει ο κ. Κατσιούλης. Ο κ. Κατσιούλης, λοιπόν, ναι, όταν δεν μπορούσε να περάσει άλλα θέματα, έπαιξε το χαρτί του δανειοπαρόχου. Βέβαια δεν το έπαιξε μόνος του. Το έπαιξε η διοίκηση της ΕργοΣΕ από το 2016 πρακτικά και μετά. Όταν λέτε έπαιξε το χαρτί, τι εννοείται δηλαδή? Για να διευκρινίσετε το λίγο, παρακαλώ. Να το πω ότι δεν μπορούσε να μας σταματήσει να εκτελέσουμε. Δεν μπορούσε κάποιος να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα, εκτός το κομμάτι που εκτελούσε η Alstom, στα πλαίσια της κοινοπραξίας πάντα θα λέω, προσπάθησε με κάθε τρόπο να μην παραδοθούν τμήματα του έργου.
Δεν λέω ότι το έκανε για το TCS. Για ποιο λόγο όμως να το κάνει αυτό εδώ, να το προσπαθήσει. Δηλαδή, τι λόγο είναι. Ρωτήστε τον όταν έρθει. Εγώ θα σας πω. Εγώ του μιλήσω τον έχω προτείνει βασικά. Απλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι προσπαθούσε να σταματήσει το έργο, να μην σταματήσει. Σαφέστατα. Για ποιο λόγο όμως, ποιο ο λόγο, ποιο το κίνητρο. Εγώ βασικά μπορώ να εκτιμήσω ποιο λόγο είχε η διοίκηση τη ΕργοΣΕ κάποια συγκεκριμένη περίοδο να ακούει τον κύριο Κατσιούλη και όχι τον προϊστάμενό του που ήταν ο πιο έμπειρος τέλεχος της ΕργοΣΕ στα συστήματα σηματοδότηση. Ο Κατσιούλης ήταν βοηθός επιβλέπων. Ναι, αλλά για ποιο λόγο να ακούει. Υπήρχε επιβλέπων κανονικός με τεράστια εμπειρία τα οποία τον αγνοούσε επιδεικτικά η διοίκηση, παρότι ήταν και ψηφοφόρος. Για ποιο λόγο όμως τον αγνοούσε και άκουγε το βοηθό, δηλαδή ποιος ο λόγος. Έχω και εκεί γνώμη για ποιο λόγο το έκανε. Για πείτε μου, γιατί είναι λίγο περίεργο. Γιατί συγκεκριμένα στελέχη της διοίκησης της ΕργοΣΕ, λόγω της προγενέστερης θητείας του στο επεχοδέ, είχαν μένος με ό,τι αφορούσε άκτορ, συμβάσεις παραχώρησης, ατυχίωδο κλπ. Και θεώρησε ότι ακολουθώντας τις προσταγές του ή τις συμβουλές του Κατσιούλη, με αυτόν τον τρόπο θα τιμωρούσε τον ανταγωνιστή, την εταιρεία ή τον άκτορα ή τον κούτρα. Δηλαδή, έμεσα. Είμαι σαφής, το λέω όσο πιο καθαρά γίνεται. Δηλαδή ήταν καθαγραμμένος όλο αυτό το θέμα που τέθηκε για τα σήματα σφαλής. Ρωτήστε τον κύριο πρόεδρο της ΕργοΣΕ εκείνη την περίοδο. Μου κάνει όμως μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το ρωτάω. Δηλαδή, από ένα μένος πραγματικά έκανε ολόκληρη επιστολή για να επισημαίνει και να ασφαλίσει στο σιδηρόδρομο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που λέτε. Από μένος έγινε αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Άμα σας το ρωτήσετε, μπορώ να σας πει άλλα πράγματα. Εγώ η εκτίμησή του μου ερωτήσατε, η εκτίμησή μου. Παράδειγμα, δηλαδή αυτά που λέει, ας πούμε, αυτό που διάβασα, αυτό είναι αβάσιμο βασικά. Που διάβασα πριν. Σαφώς. Αφού λέμε την νομοθεσία η συγκεκριμένη του έργου δεν υποχρεώνει το ανάδοχο να έχει υπογραφή του παρόχου εμπειρίας. Και το ίδιο λέει και η ΕργοΣΕ. Διαβάστε το στην ένσταση που έχει κάνει στο λεκτικό συνέδριο και περιμένω από μέρα σε μέρα την απόφαση. Έχει βγει απόφαση ή όχι βασικά? Δεν έχει βγει την απόφαση. Αλλά εκκρεμεί λοιπόν. Όπως εκκρεμεί και η σχέση η δικιά μου και άλλων συναδέλφων στο δικαστήριο. Να σας ρωτήσω, είπατε ότι πήγαινε ο κύριος Κατσιούλης, σας κατήγγειλε και ήταν από τη δίδυνα βάση μας στον εισαγγελέα. Βασικά με καταγγελίες του κύριου Κατσιούλη. Το είπατε πριν αυτό εδώ ή όχι βασικά? Είπα ότι θεωρώ ότι οι καταγγελίες που έκανε. Ναι. Ήταν εντελώς συκοφαντικές. Γιατί δεν κινηθήκατε νομικά εφόσον ήταν συκοφαντικές? Κάποιοι από εσάς που θυγόσασταν βασικά, μου κάνει εντύπωση. Ναι, λένε, ακούω ότι διάφορα κινούνται. Εμείς πώς έκτανετε? Εγώ μιλάω σαν εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας. Πιστεύτε με, έχουμε δει πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα και σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις από τις 7-17. Και όταν φτάσει η ώρα του δικαστηρίου, είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθούμε και πάλι. Ναι, αυτό είναι δική σας εκτίμηση. Εντάξει, σεβαστή βέβαια, σεβαστό το τεκμήριο θεότητας, εννοείται. Όμως θέλω να ρωτήσω, αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί είπατε ότι ο κύριος Κατσιούλης κάνει συκοφαντικές καταγγελίες. Έχετε υπόψη σας κάποιον από όλους τους θυγόμενους στις καταγγελίες να στράφηκε νομικά εναντίον του, να του άσκησε μήνυση, αγωγή, να σας είπε ότι θα τον κυνηγήσω? Το ξέρετε αυτό εδώ? Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν αφορά εμένα. Ναι, απλώς όταν λέτε, ξέρετε γιατί το λέω, θα σας πω για ποιο λόγο. Όταν βγαίνετε και δηλώνετε ότι κάποιος δηλώνει κάτι συκοφαντικό. Η εύλογη απορία η δική μου είναι λογικό το ερώτημά μου. Λέω, γιατί δεν τον κυνήγησε κανένας βασικά? Να πει ότι λες ψέματα. Με συκοφάντησες. Με προσέβαλες. Καλά, μην βιάζεστε, δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθεί. Ναι, εγώ το λέω γιατί μου περάσει και έχει περάσει καιρό, αυτό το λέω. Από τότε που έγινε το υπόμνημα και αυτές τις καταγγελίες γίνανε καιρό, αυτό το λέω. Έτσι, γι' αυτό... Υποτίθεται ότι όλο αυτό πρέπει να το παίξει αυτός που τον έλεγε. Αυτός που, όχι να το πω διαφορετικά, ο προϊστάμενός του. Η διοίκησή του έπρεπε να το χειριστεί. Όλοι περιμέναν από τη διοίκηση. Ναι. Να χειριστεί το θέμα Κατσιούλη. Εσείς, ερώτηση υποθετική. Μια προστεύση στους εργαζόμενους υπόλοιπους. Ακούστε λίγο, θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση υποθετική. Εάν σας πρότεινε η Επιτροπή να κάνετε κατά την παράσταση εξέταση με τον κύριο Κατσιούλη, θα δεχόσασταν? Άνετα. Θα δεχόσασταν. Δηλαδή. Άνετα. Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ το θέτω ως ιδέα στην Επιτροπή. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα να γίνει μια κατά την παράσταση εξέταση. Ναι, το είχε πει, θα το θέλω και εγώ βασικά να δούμε τι συνέβη ακριβώς. Χωρίς να παίρνω κάποια πλευρά. Ακριβώς. Γι' αυτό και καλέσαμε τον κύριο Κατσιούλη. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μάρτης. Τα συστήματα ασφαλείας για εσάς έχουν σημασία στο σιδηρόδρομο? Αποτρέπουνε δυστυχήματα? Αποτρέπουνε? Τα συστήματα ασφαλείας σαφώς χρειάζονται. Υπάρχουν διάφορα συστήματα ασφαλείας. Το ETCS, το GSMR, το φωτοσήμανση. Ναι, τα RTMS, λοιπόν, το RTMS που είναι το συνολικό. Ναι, βοηθούν στο να μειωθούν κατά μεγάλο ποσοστό τα όποια ανθρώπινα λάθη. Άρα ελαχιστοποιούν την πιθανότητα. Συμφωνώ τα όποια ανθρώπινα λάθη. Άρα συμφάνω στην ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων λαθών.
Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει αυτό για το ατύχημα. Ναι, αλλά το λέω, μισό λεπτό. Ό,τι όμως, αν θέλετε, δεν μπορείτε να πω αυτό. Ναι, αλλά όχι, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Επειδή και η Επιτροπή Γεραπετρίτη τονίζει τη σημασία του ETCS. Το τονίζει μέσα. Και οι τρεις καθηγητές που ήρθαν βασικά μας είπαν ότι αν υπήρχε το ETCS, πιθανότατα θα βρισκόμασταν εδώ σήμερα βασικά. Συμφωνείτε με αυτό εδώ? Αν λειτουργούσε το ETCS. Αν λειτουργούσε, ναι. Και στη γραμμή και on board και ναι, στα τρένα. Αυτό εννοούμε και στα δύο γραμμή. Και στα δύο, όχι μόνο στη γραμμή. Και στη γραμμή και στα τρένα. Ό,τι είπε η Επιτροπή Γεραπετρίτη δεν το αμφισβήτησα εγώ. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχουν εκείνη τη βραδιά το ETCS, αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Ρωτήστε τον κύριο πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος δεν έκανε τις δοκιμές στο νότιο κομμάτι του ETCS, λέει τον κύριο Κατσιούλη. Θα το ρωτήσουμε, τον έχουμε καλέσει για μάρτυρα βασικά. Για το νότιο κομμάτι μιλάω. Ναι. Για ποιο λόγο δεν. Α, μου δίνετε μια ωραία ευκαιρία να ρωτήσω. Είπατε επί 4 χρόνια δεν έκανε δοκιμές στο νότιο κομμάτι βασικά. Το κομμάτι Sky Noi. Ναι. Ήθελε να τροποποιηθεί το overlap από ό,τι αυτό είπατε βασικά. Ήθελε να τροποποιηθεί. Ποια ήταν η χρησιμότητα αυτή τη τροποποίηση βασικά? Γιατί το ζήτησε? Το καταρχάς τροποποίηση του overlap ζητήθηκε από τον ΟΣΕ. Ακριβώς ναι. Κυκλοφορία στο ΟΣΕ ναι. Και ήταν όρος μέσα στη σύμβαση. Να το υλοποιήσουμε. Δεν είχε να κάνει με το. Τώρα πώς να το πω τώρα, και εγώ δεν νομίζω ότι το ξέρω τέλεια. Έχει να κάνει με το πόσα τρένα θα έχανε τη δυνατότητα να περνάνε τα φωτοσύματα. Είναι κάποια θέματα χρονισμού. Είναι καθαρά θέμα εσωτερικής διαδικασίας του τμήματος κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Το τμήμα κυκλοφορίας του ΟΣΕ είναι το βιβλίο μου, είναι το Ευαγγέλιο μας. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσουμε. Και μέσω της σύμβασης μελετήσαμε με τους μελετές που είχαμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τροποποίηση. Ο κ. Κατσιούλης ήθελε να το ξαναγυρίσουμε όπως το είχε φτιάξει η Μπομπαρδιέ. Και το ανέλαβε το έργο το υπόλοιπο η Alstom, ξαναήρθε στο μελέτη που είχε κάνει από την αρχή η τομή μέσω του μελετητικού γραφείου. Και μετά παραιτήθηκε ο κ. Κατσιούλης. Ναι. Διάβασα το υπόμενο του, καταγγέλει καθυστερήσεις, καταγγέλει πολλά πράγματα. Θέλω απλώς να ρωτήσω. Είπατε πριν για τον κύριο Νικολόπουλο, γιατί και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν μελέτησα τον κύριο Σπίρτζη και τον εξέτασα. Είχε κάνει πάρα πολλές καταγγελίες βασικά ο κύριο Νικολόπουλο για κάποια συστήματα που δεν καθίσατε. Λοιπόν, είπατε, αφήσατε ένα υπονοούμενο. Για τον κύριο Φιετζόγλου, τι είχε σχέση με τον κύριο Φιετζόγλου, αν κατάλαβα καλά. Είπα δηλαδή, σαν παράδειγμα, ναι. Σαν παράδειγμα άλλα ναι. Έργα της ΕργοΣΕ, ναι. Ή ανέφερα 4 συγκεκριμένα έργα, το τελευταίο είναι το πιο πλέον πρόσφατο, για τα οποία δεν έγινε ποτέ καταγγελία. Και με ρωτήσανε οι συνάδελφοί σας και απάντησα. Δεν λέω κάτι αιωλό, το λέω συγκεκριμένα. Θέλω να ρωτήσω, στη σύμβαση 7-17 υπήρχαν ρήτρες που προέβλεπαν έκπτωση αναδόχου ή πάπο ζημίωση σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί το έργο, βασικά. Υπήρχανε. Όλες οι ρήτρες που προβλέπονται από την ελληνική τομοθεσία υπήρχαν. Σταφέστε για καθυστερήσεις, για τα πάντα. Εκτελέστηκαν ποτέ ή υπήρξε κάποιο. Μα δεν υπήρχε κάποιο θέμα που να ευθύνεται ο ανάδοχος. Τι να κάνουμε. Αυτό αποδείχθηκε δικαστικός βασικά. Θα έρθει η ώρα που θα αποδειχθεί και δικαστικός αν χρειάζεται. Προς το παρόν. Ήρθε βασικά. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν κάποια απόφαση που να λέει ότι ο ανάδοχος δεν ευθυνόταν βασικά δικαστικά. Υποτίθεται ότι η δικαστική εκκρεμότητα έχει να κάνει μόνο με αυτό της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Της Ευρωπαίας Εισαγγελέας κάτω. Το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας το έχετε διαβάσει, το ξέρετε. Φυσικά το έχω διαβάσει, έχω καταθέσει ναι. Συγκεκριμένο υπόρνημα μέσω των δικαιωμάτων. Θεωρείτε ότι είναι αβάσιμο? Η άποψή μου ως μηχανικού θεωρώ χωρίς να καταδικάζω την νομική της υπόσταση ναι. Και εμπειρία ότι βασίστηκε σε λάθος δεδομένα που της έδωσε ο κύριος Κατσιούλης. Όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους να στασιούν. Ξέρετε όμως τι μου κάνει εντύπωση. Αναφέρετε συνέχεια τον κύριο Κατσιούλη, λέτε εμφανίζεται εδώ, εμφανίζεται εκεί. Εσάς, ας πούμε, ποτέ σας ζήτησε κανένας να πείτε κάπου στην τηλεόραση ή κάπου το σε κάποιο κανάλι. Εγώ δεν θέλω να βγαίνω στην τηλεόραση, ούτε με ενδιαφέρει να βγαίνω στην τηλεόραση. Για να αντικρούσετε αυτά λεγόμενά του, γι' αυτό το λέω. Όποτε όταν πάω στο δικαστήριο, θα πω τα πράγματα ως έχουν. Τι να πάω στην τηλεόραση, θα βγαίνω στα κανάλια για να. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, ξέρετε κάτι όμως, θα σας πω το εξής, γιατί μου κάνει εντύπωση. Έβγαινε ο κύριος Κατσιούλης και έκανε κάποιες καταγγελίες. Θίγονται κάποια άτομα βασικά. Εσείς μου έχετε θίγει από τις καταγγελίες του. Σας θίγουν οι καταγγελίες του βασικά. Άμεσα. Θίγουν όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους συναδέλφους του. Εσείς κινηθήκατε κάποια στιγμή νομικά εναντίον του? Όχι, δεν έχω λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή τη στιγμή νομικά υποστηρίζω το υπόμνημα που έχω καταθέσει. Εκεί θα έρθει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του που λέμε. Πώς εξαντλείτε, πώς ας πούμε. Έχετε τη σιγουριά ότι θα δικαιωθείτε. Είναι τόσο ακλόνητα τα στοιχεία σας βασικά. Τις βλέπω πολύ σίγουρο, γι' αυτό το λέω. Απόλυτα σίγουρος. Προσέξτε, έχω την εμπειρία από τις δύο προηγούμενες μεγαλοστόμες πριν πάει στο δικαστήριο.
καταγγελίες πάλι από το μηχανισμό Νικολόπουλου, οι οποίες δικαιώθηκαν απόλυτα. Όλοι οι σύμβουλοι, νομικοί σύμβουλοι των, που, στις οποίες απευθυνθήκαμε, αυτό μας είπαν προφορικά, ότι δεν τίθεται θέμα μη δικαίωσης. Είναι τόσο σαφές με ποιο νομοθετικό πλαίσιο δουλεύουμε και με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο καθοδηγούμαστε. Τέλος, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή τα δύο πράγματα είναι σαφή. Δεν μπορώ να εφαρμόσω άλλη νομοθεσία άλλη χώρα, ναι, επειδή κάνω όμως, το χέρι χώρα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, απλώς αυτή τη στιγμή αυτή είναι η δική σας εκτίμηση. Βεβαίως, πάντα είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν είναι του δικαστήριου. Λοιπόν, εγώ τελειώνω. Θα ήθελα μόνο να θέσω ένα αίτημα βασικά, πριν τελειώσω. Θα ήθελα στην Τρίτη που θα συζητήσουμε δικαστικά να ζητηθεί και από την πλευρά μου, το είπε ο κ. Φλόρο, να συζητηθεί η διαβίβαση τη κατάθεση του κ. Καραμαλή στην εφέτη ανακρίση Λάρισα, βασικά, για διερεύνηση. Του κ. Καραμαλή. Πριν από δύο μέρες. Όχι δική σας, του κύριου Καραμαλή. Είπα, κύριο, για διαβίβαση στον εφέτη ανακριτή. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Όσο θέλετε άλλο χρόνο, κύριε Μάρτη. Κύριε Δημητριάδη. Ωραία. Ο κύριος Βρετός. Όχι, εγώ είμαι κύριε. Κυρία Πέρκα. Ναι, κυρία Πέρκα. Κυρία Πέρκα. Ωραία. Καταρχάς, κύριε Μάρτερ, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί με έκπληξε, άκουσε ότι εσείς παραιτηθήκατε Γενάρη του 20. Δηλαδή η Επιτροπή έχει καλέσει κάποιον από την εταιρεία για να ελέγξει μέχρι το τέλος του 19. Αυτό είναι για την Επιτροπή ερώτηση, αλλά πραγματικά. Ή θα έχουμε, και το καταθέτω αυτό, και κάποιον από την εταιρεία για να μας πει τη συνέχεια, δηλαδή από το 20 έως σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτή η επιλογή των μαρτύρων, το έχω ξαναπεί, ωστόσο... Εντάξει, αυτό η κυρία Πέρκα έχει συζητηθεί. Θα συζητηθεί και την Τρίτη, νομίζω, έτσι. Όχι τώρα, πραγματικά εγώ περίμενα, γιατί σήμερα είναι μια σύμβαση σε εξέλιξη. Από το 14 μέχρι σήμερα. Ωραία, έχουμε το μάρτυρο όμως. Το μάρτυρα. Να... Όχι, ο μάρτυρας όμως που εξετάζουμε μπορεί να μας απαντήσει μέχρι τέλος του 19. Υπήρχε ο χρόνος που ήταν μέσα για τη σύμβαση. Η σύμβαση ισχύει ακόμα και τα προβλήματα. Θα τα ακούσεις. Ωραία, τα διαδικαστικά θα τα δούμε για τους υπόλοιπους, κυρία Πέρκα. Υπάρχει κενό. Μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πάμε, όμως δεν φταίει ο μάρτυρας γι' αυτό. Οπότε θα τον εξετάσω σε αυτά που φαντάζομαι ότι ξέρει. Το πότε φύγατε, το είπατε. Μήπως μπορείτε να μου πείτε γιατί και πώς έφυγε ο άκτορας από την κοινοπραξία? Δεν έφυγε κανένας άκτορας, ή το μη τέλος πάντων, από την κοινοπραξία. Τυπικά είναι στο ανάδοχο σήμα. Ήταν απόφαση του συμποκειμένη περίπτωση του αφεντικού της άκτορ. Μετά δεν, το δεν έχετε εικόνα γιατί έγινε αυτή η αλλαγή. Ήταν επιχειρηματική απόφαση. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής προχθές μας είπε ότι οι απαιτητές θετικές ζημιές από την εταιρεία, από την κοινοπραξία, ήταν 26 εκατομμύρια και ότι κατάφερε να τα κατεβάσει στα 3,3 και ότι παραιτήθηκε η κοινοπραξία από όλα τα υπόλοιπα. Ισχύει αυτό? Αυτό αφορά την περίοδο αφού του είχα φύγει. Εγώ δεν το αφισβητώ, έτσι θα είναι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλήσατε για κάποιες καθυστερήσεις, μία ερώτηση είναι η εξής. Εάν υπογραφόταν η συμπληρωματική σύμβαση πριν την ΕΔΕΛ, θα προχωρούσε η σύμβαση χωρίς υπογραφές της δανειοπαρόχου? Δηλαδή, η σύμβαση θα ολοκληρωνόταν πιο γρήγορα, αλλά χωρίς να είναι υπογεγραμμένες από τη δανειοπάροχο οι μελέτες? Το ελεκτικό συνέδριο απογνωμοτήθηκε θετικά τον Ιούλιο του 2018. Ναι. Η σύμβαση μπορούσε να υπογραφεί, αν όχι μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, και ό,τι γίνεται όταν υπάρχει ενδιαφέρον από τη διοίκηση μιας εταιρείας να προχωρήσει γρήγορα κάποια εταιρεία. Ωραία. Θα σας διακόψω. Δεν υπογράφηκε και ήρθε τον Οκτώβρη. Ναι, ναι, αλλά η ερώτησή μου είναι άλλη. Εάν υπογραφόταν, όπως το λέτε, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη ερχόταν η ΕΔΕΛ και είχε ευρήματα, θα είχε αυτή η σύμβαση τύχη? Είναι πολύ απλή η ερώτησή μου. Δηλαδή, φανταστείτε να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση όπως είχε από το ελεγκτικό και να ερχόταν η ΕΔΕΛ που είχε τα ευρήματα και επέβαλε ουσιαστικά την υπογραφή, έτσι. Τι θα γινόταν τότε? Δηλαδή, ήταν και μία από όσο ξέρω, μία προγραμματισμένη επίσκεψη της ΕΔΕΛ. Δηλαδή, μία διοίκηση ξέρει ότι σε ένα μήνα θα έχει έλεγχο από την ΕΔΕΛ. Και εσείς λέτε, δεν είμαι σίγουρη, αν θέλετε το... Ενδιαφέρον αυτό. Ναι, δεν είμαι σίγουρη. Εάν λοιπόν
υπογραφόταν, λέω, η σύμβαση η συμπληρωματική, θα είχε τύχει εάν δεν υπήρχαν υπογεγραμμένες μελέτες από τον δανειοπάροχο, όταν ερχόταν η ΕΔΕΛ μετά. Και εγώ σας λέω, σε συνέχεια το ερωτήματό σας, και αν βγει η απόφαση του Ελεκτρικού Συνεδρίου που δικαιώνει την ΕΡΓΟΣΕ, που δεν έχει υποχρέωση να υπογράψει τη δανειοπάροχη σύμβαση, τι θα γινόταν, ξαναλάζαμε? Δεν νομίζω, εγώ καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Εμείς υλοποιούσαμε βάσης μια σύμβαση βάσης ελληνικής νομοθεσίας. Από εκεί και πέρα, το όποιο έβριμα της ΕΔΕΛ το αξιολογούσε η ΕΡΓΟΣΕ, το αξιολογούσε η ΕΡΓΟΣΕ, εκείνη ήταν υπεύθυνη, δεν ήταν δικό μας θέμα. Αν μας έλεγε η ΕΡΓΟΣΕ, δεν θέλω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κατάλαβα τι μου λέτε. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν το εξής, γιατί είμαι μηχανικός κι εγώ. Θα μπορούσε να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση, να έρθει η ΕΔΕΛ και να πει κακός και να διεκδικείται πάλι θετικές ζημιές από την ΕΡΓΟΣΕ. Αυτό θα γινότανε. Εγώ αυτό βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή, εσείς λέτε, εμείς εκτελούμε μία σύμβαση. Αυτή είναι. Εμείς δεν φταίμε. Έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε σταλίες, πλήρωσε ΕΡΓΟΣΕ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό μία διοίκηση και ένα υπουργείο και κάποιος που ελέγχει μία διευθύνουση υπηρεσία πρέπει να το προλάβει. Και σου λέει, αφού θα έρθει η ΕΔΕΛ, ας πάρουμε μία έγκριση και από την ΕΔΕΛ, μην έχουμε αυτό που περιγράφω. Δεν είναι έτσι. Αν δηλαδή είχε υπογραφεί και η ΕΔΕΛ έκανε παρατηρήσεις εκ των υστέρων, δεν θα διεκδικούσε κοινοπραξία και άλλες θετικές ζημιές? Σε περίπτωση σταματούσε το έργο, βεβαίως. Και μα θα σταματούσε αφού η ΕΔΕΛ είχε ευρήματα και έλεγε. Τα ευρήματα της ΕΔΕΛ έχουν να κάνουν πιο πολύ με οικονομικούς όρους και πρόστιμα. Τι λέτε? Βεβαίως, επέβαλε πρόστιμα στην ΕΡΓΟΣΕ για κάποιους λόγους. Ναι, για ποιους λόγους λέμε? Για τους λόγους που τους ξέρετε καλύτερα. Δεν θα πω εγώ όχι, όχι να στην ΕΔΕΛ, πείτε, ούτε δεν ήταν ένας λόγος σοβαρός να είναι υπογεγραμμένες από την δανειοπάροχο ή. Και ένας από τους λόγους που οι διαχειριστές κοινοπραξίες, για να μην δημιουργηθεί πρόσθετο θέμα και για να προχωρήσει ομαλά το έργο, είπαν ας φέρουμε και το δανειοπάροχο εμπειρία να συνεπικυρώσει τις μελέτες. Ακούστε λίγο. Το πόρισμα της ΕΔΕΛ εδώ μέσα μας έχει απασχολήσει όλους, το έχουμε διαβάσει όλοι. Δύο πράγματα κάθε φορά ακούω που με κάνουν εξωφρενών. Το ένα είναι ότι το πόρισμα αυτό υποδεικνύει να αλλάξουν οι μελέτες. Νομίζω ότι πριν στη συνάδελφο απαντήσετε και είπατε όχι. Ζητούσε υπογραφή από αυτές που είχαν ήδη κατατεθεί. Αν είναι έτσι, δεν ζητάει το πόρισμα να αλλάξει κάτι, ζητάει να υπογραφούν όμως. Να συνεπικυρωθούν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Επομένως, λέω εγώ, τέλος πάντων, δεν μπορεί να μην συμφωνήσουμε, αλλά εγώ πραγματικά λέω ότι δεν μπορεί μια διοίκηση να υπογράψει όταν περιμένει έλεγχο μια συμπληρωματική για εσάς, για την κοινοπραξία, δεν προσωπικό, ίσως να ήταν συμφέρον. Με ποια έννοια σου λέει κοινοπραξία, εγώ παιδιά έχω να εκτελέσω σύμβαση. Αυτή. Δεν μπορώ γιατί η ΕΔΕΛ έχει βγάλει παρατηρήσεις, δεν με νοιάζει, αποζημίωσέ με. Αυτό θα γινόταν. Πάμε παρακάτω. Να πω κάτι σε αυτό. Ναι, ότι πες. Μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά το ακούω, ότι εσείς τότε λόγω της θέσης σας στο Υπουργείο θα ξέρετε κάτι παραπάνω, ότι περίμενε ΕΡΓΟΣΕ έλεγχο από την ΕΔΕΛ. Πρώτη φορά το ακούω. Νομίζω ότι. Δεν επιμένω, θα το ψάξω, αλλά έχω την εντύπωση ότι η έλεγχη της ΕΔΕΛ είναι προγραμματισμένη συνήθως στα έργα. Δεν υπήρχε κανένα γράμμα για τον έλεγχο της ΕΔΕΛ. Όχι γράμμα, είναι προγραμματισμένη. Εντάξει, μπορεί να τα προγραμματίσετε στο Υπουργείο γενικά στην ΕΡΓΟΣΕ. Πήγανε χωρίς να προγραμματίσουν, πήγαν και χτυπήσαν τον κουδούνι και πήγανε μέσα. Έτσι ξέρω εγώ. Και άμα θέλετε, ρωτήστε αυτούς που ήταν στην ΕΡΓΟΣΕ τότε. Θα ρωτήσω αυτό, γιατί δεν. Εγώ πρώτη φορά ακούω ότι ήταν προγραμματισμένο και μου κάνει εντύπωση. Αλλά θα ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω. Όχι, κάτι παραπάνω δεν είμαι. Δεν το λέω με σιγουριά. Έχω την εντύπωση, το έχω ακούσει αυτό. Αλλά θα το διαπιστώσουμε. Δεν αυτό το μίζω. Πάντως, έτσι πως εξελίχθηκε το πράγμα, ευτυχώς δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση πριν τον έλεγχο της ΕΔΕΛ. Διότι μετά ακολούθησε ειδική πρόσκληση στην κοινοπραξία. Γιατί δεν υπέγραφε τις μελέτες. Είχαμε μία εξέλιξη που κάποτε το 19 τον Αύγουστο. Πάμε όμως βήμα-βήμα. Τότε έληξε και μπορούσε να υπογραφεί η σύμβαση. Τον Αύγουστο 19. Διότι ήρθε πια η κοινοπραξία με υπογεγραμμένες μελέτες όπως υπέδειξε η ΕΔΕΛ. Το 2018, όμως πάω στο επόμενο, άρχισε έρευνα από τον εισαγγελέα οικονομικής. Σε αυτό το θέμα να πω. Ναι. Μου δίνετε την δυνατότητα. Πέστε μου, επειδή. Λοιπόν, εγώ έχω έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ 20 Δεκεμβρίου του 19. Ναι. 20 Δεκεμβρίου του 19, το οποίο θα το καταθέσω, mm-hmm. που λέει αξιολόγηση μελέτη εφαρμογή σηματοδότηση τηλεμετρία παρόχου ειδική εμπειρία στο πλαίσιο τη σύμβαση 717 του 14. Με τα διάφορα μπλα μπλα και λοιπά, μέσα από τα οποία αναφέρει, μέσα από αυτά τα επισυναπτώμενα είναι και το έγγραφο του 15, με το οποίο εγκρίνονται οι μελέτε τη αναδόχου κοινοπραξία του 15.
Σε τι μου απαντάει αυτό? Περιμένετε, θα σας πω. Διαβάζω λοιπόν το επίμαχο θέμα. Στα σχέδια τα οποία αναφέρονται πληροφορίες τηλεμετρίας, κάνετε αναφορά στον όρο αναβάθμιση ομογενοποίηση. Αυτό έγραφε ουσιαστικά ο πάροχος εμπειρίας. Δεν είχε ουσιαστικές διαφορές με τη μελέτη. Έγραφε απλώς ότι εγώ για λόγους Χ θέλω αναβάθμιση ομογενοποίηση, αν να χρησιμοποιήσω κάποια άλλα μηχανήματα. Παραπέμπεται στη μελέτη του Β' ασιατικού, δεδομένου ότι μέχρι τώρα προσκομισμένα στοιχεία δεν αποδεικνύεται πώς αναβαθμίζεται το ίδιο εγκεκριμένο σύστημα τηλεμετρίας, καλείστε όπως παρέχετε λεπτομερία αιτιολόγηση αναβάθμισης που έχετε με την πρότασή σας. Να αιτιολογηθεί αν συντρέχουν τεχνικοί αλληλόγοι που καθιστούν αναγκαία την αντικατάσταση των ίδιων εγκεκριμένων συσκευών τηλεμετρίας. Αυτό είναι γράμμα της Αργοσέ. Θα τα καταθέσω. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, γιατί δεν κατάλαβα. Πολύ σαφές. Ότι. Όποιος έχει. Κανείς δεν έχει εδώ περισσότερο. Πέστε μας τι είπατε. Ότι και η ίδια Αργοσέ απορρέει τι αλλάζεται στη μελέτη. Πολύ απλά αυτό. Η ίδια Αργοσέ, η διοίκηση Αργοσέ, 20 Δεκεμβρίου. Ναι, τι απορρεί. Ότι αλλάζει η ΕΔΕΛ. Ποια σε ποιον απαντάει. Μιλάει σε εμάς. Ναι, και τι σας λέει. Και αυτό ακόμα ήταν ζωντανό το έβριμα της ΕΔΕΛ. Ήρθαν οι μελέτες των αδόχων συνεπικυρωμένες. Η κοινοπραξία δεν ήθελε να διαλύσει τη σύμβαση. Και με απόφαση των αφεντικών της κοινοπραξίας, των CEO, των Actor και το Me και Alstom, αποφάσισε να προσφύγει στην δανειοπάροχο εταιρεία για να συνεπικυρώσει μελέτες. Και έρχεται Αργοσέ και λέει, τελικά τι μας δίνεται καλύτερο από το προηγούμενο. Δεν ξέρω, δεν αυτό έχω να πω, τίποτα δεν άλλο. Δεν καταλαβαίνω, γιατί... Δεν χρειάζεται. Ναι, θα το έχουμε, πραγματικά. Ναι. Μη με διακόπτε, θα το ζητήσουμε. Έχω και άλλα να καταθέσω. Θα τα μαζέψω όλα. Μπορεί να ξαναδεθεί. Θα τα καταθέσει όλα. Μη με διακόπτε, παρακαλώ. Λοιπόν, το 2018... Καλά, αυτό δεν απαντάει τίποτα. Επιμένω να λέω ότι ευτυχώς δεν υπογράφτηκε η συμπληρωματική σύμβαση πριν την εξέταση της ΕΔΕΛ, γιατί η Αργοσέ, το δημόσιο, θα πλήρωνε ακόμα περισσότερα από τα 3,3 που μας λέει ο κ. Καραμαλής και τα 26 που ζητούσε η κοινοπραξία. Συνεχίζω. Το 2018 άρχισε έρευνα από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την 717. Με αυτό το δεδομένο μπορούσε να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση χωρίς το OK της ΕΔΕΛ, χωρίς την έγκριση της ΕΔΕΛ. Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Το 2018 ξεκίνησε η έρευνα. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω σε κάτι που αφορά τη σχέση του ελληνικού δημοσίου και του εισαγγελέα. Όχι, εμπλέκεστε με μια σύμβαση όλοι. Και εσείς τα βλέπουμε. Κοιτάξτε τώρα. Είναι γεγονός ότι εδώ εκπροσωπείτε κάποια κοινοπραξία και λέτε ότι όλα τα κάνατε καλά κτλ. Έχει αποδειχτεί στην αίθουσα και νομίζω όλοι οι συνάδελφοι το έχουν καταλάβει ότι ο ρόλος της κοινοπραξίας με την ιστορία, με τη δανειοπάροχο, με το να μην υπογράφει τις μελέτες, πήγε πολύ πίσω όλη αυτή την ιστορία. Και απόδειξη για αυτό που λέω είναι ότι όταν έγινε η ειδική πρόσκληση από την Αργοσέ, ζητούσε η κοινοπραξία όλα αυτά τα χρόνια περί τα 4,5 εκατομμύρια ζημιές, δεν πήρε ευρώ. Και όταν έπεσε η ειδική πρόσκληση, τον Απρίλιο, Μάιο, η ειδική πρόσκληση, τσουπ, ήρθε η εταιρεία, τα βρήκανε, υπογράψαμε και τις μελέτες και από εκεί ξεκινάει μια άλλη ιστορία. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα εάν η συμπληρωματική σύμβαση και ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που πήγε στο ελεγκτικό για δεύτερη φορά και το ελεγκτικό το έστειλε πίσω, γιατί τι το επανυποβάλλεται, είχε αλλαγές στα υλικά και στις εργασίες? Εγώ ξέρω για τον εκφραστικό πίνακα και τον συμπληρωματική σύμβαση τη διάρκεια που ήμουν εγώ διευθυντής κοινοπραξίας, γιατί εγώ υπέγραψα τον απέγγελο λογαριασμό του μέχρι το 2017. Δεν ξέρω για μεταγενέστερα. Σωστά. Είναι αυτό που λέω το κενό και θα ζητήσω εγώ τώρα επισήμως από την εξεταστική, ότι αυτό που γίνεται, που κριτήριο για το ποιος θα έρθει, ένα είναι η πολιτική του τοποθέτηση, δεν το λέω για εσάς, το λέω ας πούμε για τους συνδικαλιστές ή οτιδήποτε άλλο, ή η περίοδος που θα εξετάσουμε. Αυτή λοιπόν η σύμβαση, έχω να πω πάρα πολλά, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα μου απαντήσετε, γιατί θα μου πείτε εγώ τότε έφυγα. Εγώ απαντάω μέσω. Αυτό ήταν το πιο κρίσιμο, θα μου πείτε εγώ τότε έφυγα. Αυτό είναι απαράδεκτο που έγινε. Πραγματικά δεν το ήξερα. Σήμερα έμαθα ότι εξετάζουμε μόνο μέχρι το 19 τη σύμβαση. Δεν ήξερα ότι δεν εξετάζουμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πέρκα. Ναι, κύριε Φωτήλα. Για ένα λεπτό. Για λιγότερο από με ένα λεπτό. Ναι, εγώ θέλω
Παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη, γιατί το μόνο που αυτό ίσως μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε είναι πώς εξελίχθηκε, σε ποιο ποσοστό το έργο, η σύμβαση δηλαδή 7-17. Δύο λεπτά να βρω την ημερομηνία. Τον Μάιο του 19 είναι μια ημερομηνία καλή. Ήταν γύρω στο 72-74%. Ναι, απορρόφηση με βάση την αρχική σύμβαση. Γιατί ναι, με την αρχική, για την αρχική σύμβαση. Άρα το 72%. Η απορρόφηση, συνάδελφε, με συγχωρείτε τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε και μαθήματα τεχνικής. Η απορρόφηση σημαίνει λογαριασμός. Λογαριασμός σημαίνει επιμετρήσεις και εργασίες που γίνανε. Εάν έχουν πληρωθεί λογαριασμοί χωρίς να έχουν γίνει εργασίες και επιμετρήσεις, πας στον εισαγγελέα. Τα λέω καλά, κύριε Μάρτυρα? Απόλυτα. Ή γίνεται αρνητικό λογαριασμό. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φωτήλα, για ένα λεπτό. Καταρχάς, να πούμε ότι όταν περνάει ο χρόνος και από τους 17 σταθμούς οι 10 πρέπει να ανακατασκευαστούν για λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το υπολογίσουμε. Διότι ναι, από τους 17 σταθμούς είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, συνολικά οι 17, αλλά όταν μετά από τους 17 που παραλαμβάνεις υποτίθεται έτοιμους, πρέπει να ανακατασκευάσεις επί της ουσίας τους 10 για λόγους που δεν αφορούν την εταιρεία, αφορούν άλλα πράγματα, έτσι. Αλλά αυτό ισχύει όμως, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάστηκε μετά να ανακατασκευαστούν σταθμοί που είχαν παραδοθεί έτοιμοι? Χρειάστηκε με βάση την σύμφωνη γνώμη των διευθυντών, των διαχειριστών της Κοινοπραξίας, δέχτηκε για λόγους καλής θέλησης και να μην έρθει σε σύγκρουση με την ΕΡΚΟΣΕ και γενικά με τις όλες τις διαδικασίες, να συμφωνήσει να υπογράψει ο δανειοπάροχος τις μελέτες. Ο δανειοπάροχος για χι λόγους ήθελε διαφοροποίηση των μηχανημάτων που είχαν μπει και μετά αλλάξανε τα μηχανήματα. Μέχρι να έρθουν τα καινούργια μηχανήματα να ενσωματωθούν, κάποιο διάστημα που μια εβδομάδα που χρειάζεται να φύγει από ένα σταθμό το μηχάνημα να έρθει άλλο, σαφώς μειωνόταν η απορρόφηση. Και γι' αυτό έγινε και αρνητικό λόγο. Άρα είναι αληθές το ότι σταθμοί που παραδόθηκαν ολοκληρωμένοι. Ένα τελευταίο πράγμα μόνο. Σε σχέση με τη λογική της κυρίας Πέρκα. Τελειώνω. 10 δευτερόλεπτα. Σε σχέση με τη λογική της κυρίας Πέρκα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε θα έπρεπε να σταματήσει μέχρι να ολοκληρώσει η ΕΑΔ τη δική της έρευνα, δηλαδή μέχρι το 12ο του 21, με την ίδια λογική. Τερας, δεν γίνεται αυτή επειδή η διαδικασία. Επειδή είναι απούσα καταρχήν. Λοιπόν, μισό λεπτό, περνάμε. Κύριε Ιγκητίαδη, περνάμε κατευθείαν στον κύριο Βρετό Νικόλαο τη Νίκη. Κύριε Βρετέ, 15 λεπτά, συν 5 όπως όλοι. Όπως όλοι. Κύριε Μάρτυρα, να ξεκινήσω από το τελευταίο που ακούστηκε ερώτημα. Στη σύμβαση έλεγε μέσα ότι μπορεί να παραδίδεται ανασταθμός. Υπήρχε τέτοια ρήτρα μέσα στη σύμβαση, γιατί είπατε εσείς η σύμβαση είναι ισχυρότατη και έτσι είναι. Υπήρχε πουθενά κάποιο άρθρο που έλεγε ότι παραδίδεται το έργο ανασταθμό? Το έργο σε βάση της σύμβασης, το τμήμα, το χώρισε σε τμήματα. Δύο τμήματα. Παράδειγμα το Sky Noi. Το Sky Noi έχει... Άλλο σας ρώτησα, Όχι, είναι αυτό, επειδή έχω λίγο χρόνο, ρωτώ. Έγραφε ρητά η σύμβαση, γιατί την υπηρετείτε και την υπερασπίζετε, ότι παραδίδεται ανασταθμός? Τώρα σαν να λέμε τώρα παραγγέλνω το φαΐ ένα-ένα ή παραγγέλνω όλο. Δεν μου απαντήσατε. Δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί, να γίνει δοκιμές, γιατί η παράδοση σημαίνει δοκιμές επιτόπου. Να γίνει σε 5 σταθμούς ταυτόχρονα. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Άλλο λέω, έλεγε, δεν είναι αυτό. Σωστά το λέτε. Άλλο σας ρώτησα, δεν έγινα κατανοητός. Θα επιμείνω. Έλεγε η σύμβαση, δεν λέω τη διαδικασία. Εσείς μου λέτε τη διαδικασία. Έλεγε η ρήτρα μέσα, η σύμβαση, έτσι, ότι παραδίδεται ανασταθμός. Έλεγε για τη συγκεκριμένη περίοδο που πρέπει να παραδοθούν συγκεκριμένοι σταθμοί. Άρα το χρονοδιάγραμμα. Δεν το βέβαια. Άρα χρονοδιάγραμμα. Άρα δεν μια σύμβαση. Τη δυνατότητα να κάνεις νωρίτερα παραδόσεις. Πολύ απλά. Χάρη έκανα. Όχι, είναι αυτό. Στη σύμβαση ό,τι αναφέρεται. Αν δεν αναφέρεται, δεν ερμηνεύεται, για να ξεκαθαρίζουμε. Επειδή λέτε εσείς, είναι ένα έργο που είχε να κάνει με την ασφάλεια. Και επειδή αναφέρατε, και διευκρινίστε το,
Είπατε ότι τα μέτρα αυτά ασφάλειας, που ήταν για την ασφάλεια του μεταφορικού έργου, περιορίζουν το ανθρώπινο λάθος. Σας ρωτώ, γιατί αυτή ήταν η σύμβαση που είχατε αναλάβει. Είναι δυνατόν οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος, αν είχαν παραδοθεί στην ώρα τους όπως είχατε συμβασιοποιήσει και είχατε αποδεχτεί τους όρους της σύμβασης, θα ήταν και στο on board και στις γραμμές παντού. Γιατί η σύμβαση δεν έλεγε μερικώς, έλεγε ολοκληρωμένα. Θα είχε γίνει το ατύχημα, γιατί αυτό εξετάζουμε, με 57 νεκρούς και 180 τραυματίες. Διατύπωσα προηγουμένως την άποψή μου ότι δεν έχει σχέση το ατύχημα με την υλοποίηση. Δεν σας ρώτησα αυτό, άλλο σας ρώτησα. Αυτό το είπατε και το άκουσα. Όλα τα συστήματα. Είναι άλλο ερώτημα. Άλλο ερώτημα. Όλα τα συστήματα. Όχι, όχι. Γίναν λάθη ανθρώπινα. Είναι δεδομένο. Και είχε πει στη γραμμή γιατί κοιμόταν ο σταθμάρχης, γιατί έγινε σαμποτάζ, γιατί είχε δύο λόγοι. Αν είχατε παραδώσει στη συμβατική υποχρέωση που έλεγε η σύμβαση, τη χρονική και την οικονομική, θα είχαν λειτουργήσει τα συστήματα ασφαλείας και θα κινητοποιούσαν και τα δύο τρένα. Σας εξήγησα και προηγουμένως. Άλλο σας ρώτησα. Μην μου εξηγείτε. Αλλά αφήστε με να μιλήσω. Όχι, μα μου εξηγείτε, δεν έχω χρόνο. Ναι ή όχι. Εγώ δεν θέλω να μάθω τι γίνεται με τη σύμβαση. Δεν πρόκειται να απαντήσω αυτό που θέλετε να πω στο στόμα. Δεν θέλω τίποτα. Τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει. Όσο για να επιμένω. Άρα για να μας ακούν οι άνθρωποι. Αν εσείς είχατε υλοποιήσει τη σύμβαση γιατί δεν είχατε προβλήματα και είχαν εκτελεστεί τα γνωδιαγράμματα που λένε η σύμβαση, ακόμα κι αν υπήρχε λάθος ανθρώπινο, τα συστήματα ασφαλείας θα κινητοποιούσαν τα τρένα και δεν θα είχαμε τοπική σύγκριση. Διαφωνείτε σε αυτό? Ακόμα και να είχαν τελειώσει τα πάντα, κάποιος μηχανοδηγός θα μπορούσε. Αφήστε να... το αυτό, κύριε Μάρτυρα. Το ανθρώπινο λάθος. Άλλο σας λέω, ήταν ανθρώπινο λάθος. Όχι, όχι, δεν σε παρακαλώ, όπως σε άφησα εδώ γιατί υπεκφεύγει. Μιλάμε συγκεκριμένα. Εγώ ρωτώ. Έχει γίνει το ανθρώπινο λάθος, γιατί είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Αν είχαν τελειώσει τα συστήματα και είχαν τοποθετηθεί σύμφωνα με την συμβατική σας υποχρέωση και την οικονομική και την ποιότητα των εργασιών, αλλά και το χρονοδιάγραμμα, θα είχαν κινητοποιηθεί τα τρένα. Είχε γίνει το ανθρώπινο λάθος, λέμε. Είχε γίνει το ανθρώπινο. Είναι στην ίδια γραμμή. Δουλεύουν τα συστήματα ασφαλείας. Ακινητοποιούνται τα τρένα. Αν είχε ενσωματώσει η Τρενοσέ το σύστημα ETCS on board, είχε ανυλοποιηθεί, είχε ελεγχθεί και είχε παραδοθεί το σύστημα ETCS, σαφέστατα θα μειωνόντουσαν οι πιθανότητες. Άλλο σας ρώτησα, ξαναεπαναρρίχομαι, γιατί αποφεύγετε. Απάτσα κι εγώ. Ωραία, θα σας αναρωτώ, θα φάω εδώ μέχρι την. Και εγώ θα απαντάω αυτό που εκτιμάω. Ωραία, σας ρωτώ, έχουν γίνει τα λάθη. Έχουν ενταχθεί τα συστήματα σύμφωνα με τη δική σας πρόταση τώρα που αναφέρατε. Έχουν σωματωθεί, έχουν πιστοποιηθεί, έχουν τακτοποιηθεί. Έχει γίνει και το ανθρώπινο λάθος και είναι στην ίδια γραμμή. Έχουν γίνει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρατε. Θα είχαν ακινητοποιηθεί τα τρένα? Θα είχαν πολύ ελάχιστες πιθανότητες με όποιο ανθρώπινο λάθος να μην ακινητοποιηθούν τα τρένα. Αυτό λέτε ότι αν είχαν μπει τα συστήματα, είχαν πιστοποιηθεί. Δεν υπήρχαν περίπτωση τα συστήματα αυτόματα από μόνο τους να εμποδίσουν την σύγκρουση τη μετοπική? Δεν χειρίζονται, είναι αυτόματα. Τα συστήματα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Τα χειρίζεται άνθρωπος. Τα ETCS τα χειρίζεται άνθρωπος. Τι λέτε? Όταν μπαίνει on off, μπορούσε να το βάλει off. Και να μην άρα λέτε ότι θα έκανε κάποιο σαμποντάζ να πατήσει ενώ δουλεύουν να το βγάλει εκτός λειτουργίας. Ανθρώπινο λάθος είναι γι' αυτό. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος το σαμποντάζ. Είναι σκοπιμότητα, δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Το έγκλημα δεν είναι λάθος. Το έγκλημα δεν είναι λάθος. Πάμε τώρα γιατί μας είπατε για συσβάς. Εσείς πότε αναλάβατε, πότε μπήκατε στο διαγωνισμό? Το 2014. Πότε καταθέσατε, πότε μπήκατε στο διαγωνισμό σαν κοινοπραξία και καταθέσατε... Για να υπογράψουμε το... Όχι, πότε, πότε καταθέσατε την πρότασή σας. Ποια πρότασή μας? Εσείς, έχει βγει ένας διαγωνισμός και η προσφορά δεν είναι πρόταση. Φαντάζομαι τις πρώτους μήνες του 2014 και υπογράψαμε το Σεπτέμβριο. Και μετά, πότε κηρυχθήκατε ότι είστε ο εργολάβος του έργου, η κοινοπραξία? Συνήθως γι' αυτό γίνεται 10 μέρες, 10 με 15 μέρες πριν υπογραφή η σύμβαση. Να φέρουμε άρα το διάστημα εσείς από την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάστασή σας σαν εργολαβία ήταν 10 μέρες. Δηλαδή ποιο είναι το διάστημα από τη στιγμή που κηρυχθήκατε ως κύριος του έργου μέχρι την εγκατάστασή σας? Προσέξτε να είτε. Προσωρινός μειοδότης κηρύσσεσαι τουλάχιστον 4 μήνες πριν τελειώσει τη διαδικασία, τουλάχιστον λέω. Μετά πάει στο ελεκτικό συνέδριο.
και έρχεται και μετά σε φωνάζουν να υπογράψει σύμβαση. Ωραία, από τη στιγμή που υπογράψατε μέχρι την εγκατάστασή σας, πώς, κύριος Πέρασε. Αυτή που υπογράψαμε. Ναι, είχαμε ήδη στελεχώσει το εργοτάξιο, ήταν πολύ δύσκολη η σύμβαση. Ναι, ναι, ναι. Και ξέραμε τα πάντα. Είχαμε κάνει και προσυσκέψεις, αν θυμάμαι καλά, και με την Άστον πώς θα δουλέψουμε. Ωραία. Είχατε, προφανώς είχατε συνεργαστεί για να γίνει μια πρόταση κοινοπραξίας. Είχατε όχι δει μόνο αυτό, για το πώς θα δουλέψουμε κιόλας. Και βέβαια, όλα αυτά. Τότε υπογράψατε το ιδιωτικό συμφωνητικό κατά μερισμού και διαχωρισμού. Όχι, δεν υπάρχει κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό, όσο και αν επιμένετε. Όχι, εδώ έχει κατατεθεί. Εσείς λέτε δεν υπάρχει. Για να το δω κι εγώ. Εγώ δεν έχω δει κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Εγώ λέω ότι έχει κατατεθεί. Εντάξει, το άρα μόνο συμφωνητικό ναι. Είναι αυτό που έχει πάει στην Εργοσέ μεταξύ των μερών της κοινοπραξίας. Ωραία. Πώς έγινε ο επιμερισμός του πάνω κομματιού και του κάτω? Θα επαναλάβω μια φορά. Ο επιμερισμός έχει να κάνει με. Ναι, όχι, πώς έγινε, με ποιο τρόπο. Δηλαδή, είστε μια κοινοπραξία. Με το φυσικό αντικείμενο του συστήματος που έχει να υλοποιήσει ο κάθε ένας από τα δύο μέλη. Άρα το Μπομπαρντιέ το είχατε αναλάβει εσείς. Το έχει αναλάβει η τομή. Εγώ μιλάω ως διευθυντής της κοινοπραξίας. Ναι, άλλο. Η τομή. Από την τομή προέρχεστε. Και η τομή, ένας από τους δύο, είσαστε το κομμάτι της τομής. Στα πλαίσια της κοινοπραξίας και μετά. Άλλο λέω. Είσαστε το κομμάτι της τομής και στα πλαίσια της κοινοπραξίας, ένας από τους δύο είναι ο επικεφαλής. Εσείς επιλέχτηκε από την κοινοπραξία, ένας εσείς. Αλλά είσαστε μηχανικός, έμπειρος και διοικητικά υπεύθυνος γιατί. Λόγω της τομής. Δεν είσαστε τι, Άνστον. Εντάξει, προέρχομαι από τον άκρο, αλλά ήταν. Άλλο, ναι, λέω. Ναι, από πού είναι. Ποιο σα πλήρωνε. Το 75% το είχε η τομή. Λογικό είναι να επιλέξει και το διευθυντή. Δεν σα είπα, δεν κρίνουμε εμείς. Άρα είσαστε τη τομή. Τόσο απλά. Θα είχαμε τελειώσει, θα είχαμε πάρει 10 ερωτήματα. Και προχωράτε. Πότε αρχίσατε να αισθάνεστε. Είπατε κάτι. Ότι ήταν μπροστά, λέει, αν το κατάλαβα καλά, ήταν μπροστά στη λέγη τη Μπομπαρντιέ όταν γινόταν ο διαγωνισμό. Έτσι, εσύ σαν κοινοπραξία. Ήρθε να σας πω. Και δεν έχω πρόβλημα, σας είπα και το όνομά του. Και όχι, δεν με αφορά. Αγαπητός συνάδελφος και τον ήξερα από τη Θωρέα Δομοκό που είτε η Μπομπαρντιέ είχε ένα μεγάλο αντικείμενο. Ναι, τι ανησυχούσε, μην δεν την πάρετε. Δεν ξέρω. Του λέω, Βαγγέλη, γιατί δεν κατέθεσες προσφορά, μα αυτές τις τιμές θα δουλέψουμε. Άλλωστε ούτε σε όλους εμάς θα έρθει. Αυτό σας είπε. Να σας πω μια εμπειρία που έχω στο Δήμο. Ήταν ένας εκπρόσωπος μιας εταιρείας. Η οποία ο εργολάβος που θα έπαιρνε το έργο έπρεπε να συνεργαστεί και να χρησιμοποιήσει τα υλικά της εταιρείας. Ερχόταν ο εκπρόσωπος της εταιρείας για να δει αν θα πάρει το διαγωνισμό, αφού ήξερε ότι το αντικείμενο θα πήγαινε υποχρεωτικά στην εταιρεία. Ξέρετε πώς τους λένε στους Δήμους, δεν ξέρω εδώ. Πώς λένε. Εκμεταλλευτές του ονόματος, του Μπραντ. Γιατί η δουλειά θα πήγαινε εκεί. Υπήρχε περίπτωση να μείνει η Μπομπαρντιέ. Όμως, αφού η μελέτη περιέγραφε τα Μπομπαρντιέ. Θα να απαντήσω. Ναι, για να σας ρωτάω. Και όμως αποδείχτηκε ότι μπορούσε να το κάνει το έργο και ομάδα Ελλήνων μηχανικών βασισμένο στις διαδικασίες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά. Περιγραφόταν τα Μπομπαρντιέ στη μελέτη. Ορίστε. Περιγραφόντουσαν τα Μπομπαρντιέ. Σαφώς. Άρα εσείς όταν κάνετε την προσφορά, ξέρατε για τα Μπομπαρντιέ. Είχατε κάνει έλεγχο, σαφώς. Είχατε ψάξει, ξέρατε αν υπάρχει στόχο. Ξέραμε αν μπορούμε να το εκτελέσουμε. Άλλο, ξέρατε ότι υπάρχει. Γιατί αν ξέρατε ότι δεν υπάρχουν υλικά, τι θέλετε να μου πείτε, πόσο ήταν η αρχική σύμβαση. Πόσα εκατομμύρια ήταν η αρχική σύμβαση? 42 εκατομμύρια. Πόσο. Δηλαδή κάνατε προσφορά 42 εκατομμύρια, το 75% 4,8,32, γύρω στα 30 εκατομμύρια έργο και δεν ξέρατε αν υπάρχουν διαθέσιμα τα ανταλλακτικά. Θέλει να πείτε αυτή η εταιρεία με την εμπειρία τη δική σας πάει και δίνει διαγωνισμό χωρίς να ξέρει τα ποσοστά του. Λέει, πάμε. Να απαντήσω. Συγγνώμη, να απαντήσω. Α, νόμιζα ότι. Το 75% δεν αφορά συστήματα σηματοδότηση μόνο. Όχι, αφορά, βέβαια. Αφορά έργα επιδομή, έργα πολιτικού μηχανικού, έργα τηλεπικοινωνιών. Βεβαίως. Όλο το πακέτο αυτό φτάνει στο 75%. Ναι, δεν ισχύουν τα νούμερα που λέτε. Όχι, όχι, ισχύουν. Ναι. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τα ειδικά εργαλεία και μηχανήματα είναι πανάκριβα σε σχέση. Είναι άλλη η συμμετοχή του ω όγκο και άλλη η υπεραξία του ω κόστο. Γιατί στο ένα είναι κατασκευαστικό και μπορούν να υπάρχουν σταθρά ή υποσταθρά και να παίρνουμε μέσα από τους πώς λέμε, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες να παίρνουμε άλλες τιμές γιατί δεν ήταν όπως είχαν προβλεπτεί, ενώ τα εργαλεία που είναι και εισαγωγή και χρειάζεται και ζεστό χρήμα, ξέρετε ότι οι εταιρείες τα αποφεύγουν. Γιατί εκεί πρέπει να πληρώσεις, δεν μπορεί να κοροϊδέψεις. Το εργαλείο έχει μία τιμή, το εξάρτημα έχει μία τιμή. Ενώ τα κυβικά μπορούν να πολλαπλασιαστούν λόγω ασταθού υπεδέφου. Σαν πολιτικό μηχανικό, δεν σα αφαίνεται παράξενο αυτό που λέω. Τώρα έχει μια ευρία λογική αυτό που λέω. Ναι, ευρία. Αλλά αυτό που έχω να σα πω, ωραία. Επειδή σα είπα το όνομα του Βαγγέλη του Παπαδόπουλου.
αγαπητού συναδέλφου του Μπομπαρδιέ, είπε δύο πράγματα. Λέω, Βαγγέλη, τι κάνεις, γιατί δεν συμμετέχετε, αφού εσείς το ξέρετε το έργο, έχετε την τεχνογνωσία, τα πάντα. Με αυτές τις τιμές τι θα δουλέψω. Ναι, άλλωστε, σε εμάς θα έρθετε. Ναι, αυτό το ίδιο λέμε. Άρα ήταν εγγυητής ότι θα έρθουν σε εσάς. Όχι ότι δεν υπήρχαν ανταλλακτικά. Εκτιμούσε... Γιατί όταν λέτε, εσείς ότι ήξερε ότι θα έρθετε σε εσάς, δεν ετίθεται. Σε παρακαλώ. Δεν ετίθεται θέμα. Ναι. Ότι θα πάτε εσείς υποχρεωτικά. Έτσι είπατε. Ότι θα πάτε υποχρεωτικά. Αυτό έτσι δεν είπε. Εκτιμούσε ο συνάδελφος. Έτσι δεν εκτιμούσε. Ναι. Που ήταν στην Μπομπαρδιέ. Ναι. Άρα δεν σας είπε ότι δεν έχουμε υλικά. Δεν σας είπε ότι. Πιο μακριά, Ναι, όχι, πιο μακριά καλύτερα. Ναι, όχι, προς Θεού δεν θέλω να. Λοιπόν, είπατε ότι ο κύριος Κατσούλης, το έμαθα και εγώ το όνομά του, σας έκανε δύσκολη και δεν μπορείτε να καταλάβετε το λόγο τη συνεργασία. Ποια ήταν ακριβώς η θέση του κύριου Κατσούλη? Ήταν βοηθός επιβλέπων. Είχε άλλους βοηθούς επιβλέποντες? Είχε για τα παραπάνω τμήματα, είχε άλλους τρεις ή τέσσερις, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν τόσο ικανός, μετά είχε άλλους δύο-τρεις επιβλέποντες, είπατε, για άλλα τμήματα. Και είχε μετά και προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών. Είχε προϊστάμενο της ομάδας επίβλεψης, εμπειρότατος τέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ. Το όνομά του το θυμάστε? Βεβαίως, τον Κατάκο, τον Γιώργο. Ναι. Εμπειρότατος. Και είχε και παραπάνω. Και είχε διευθύνουσα υπηρεσία και διευθυντή έργων. Ποιος ήτανε? Έχουν αλλάξει τέσσερις διευθύνσεις υπηρεσίες. Ποιος ήταν? Εδώ ακούστηκε ένας κύριος Ράπος, ακούστηκε... Ο κύριος Ράπος ήταν ο πρώτος με τη διαχείριση της σύμβασης, ήταν και διευθυντής τότε. Και ένας επιβλέπων σε αυτό το επίπεδο, βοηθός, είχε τέτοια δύναμη έτσι ώστε όπως αναφέρατε και τον ΕΡΓΟΣΕ να τον επηρεάζει? Τον κύριο Ράπο δεν τον επηρέασε. Ο κύριος Ράπος, μάλιστα, επειδή δεν θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά του, τον έβαλε στο συγκεκριμένο τμήμα λόγω της σχέσης με την Μπομπαρδιέ για να μας βοηθήσει να βρούμε πιστοποιητικά. Να βρούμε χαρτιά, να βρούμε τουλάχιστον. Αυτό όμως ο κύριος Ράπος ήταν του ΕΡΓΟΣΕ, δεν είναι? Δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό έκανε. Άρα αμφισβητεί τις επιλογές του κυρίου Ράπου. Το ανάποδο σας είπα. Ο κύριος Ράπος θεωρούσε ότι βάζοντας τον κύριο Κατσιούλη στο τμήμα αυτό που το ήξερα, ξανατά, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων. Άρα ήταν επιλογή του. Συμφωνούσε με τις επιλογές. Δεν επηρεάζει ο Κατσιούλης τον κύριο Ράπο. Ο κύριος Ράπος τον επέλεξε. Εντάξει, είχε δικαίωμα ο κάθε διευθυντής. Αντίμονα, αν στο ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί ο διευθυντής να επιλέγει τους δημοσίους υπαλλήλους ή το μπλοκάκι, δεν ξέρουμε ποια σχέση. Είχε όμως τη δυνατότητα ο κύριος Ράπος εκ των υστέρων να δει. Εσείς πότε είχατε τα πρώτα προβλήματα, εγκατασταθήκατε, είπατε το Φεβρουάριο πια. Με το Σεπτέμβριο του 2014, την επόμενη μέρα κατασταθήκαμε. Είχαμε ήδη κατασταθεί. Και πότε άρχισαν τα προβλήματα? Ξεκινήσαμε τις αιτήσεις για να κάνουμε με παρουσία στελεχών του ΟΣΕ τις επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα, να πάρουμε και κλειδιά καταρχάς, δεν μπορούσαμε να μπούμε και μέσα. Κλειδιά από τεχνικά δωμάτια, να καθαρίσουμε τους χώρους γιατί ήταν γεμάτοι από ποντίκια και από... Εντάξει, όχι, λέω πότε, απλά αυτά τι θα μας πείτε και πότε σκουπίσατε. Λέμε συγκεκριμένα, εσείς μπήκατε 14 τον Σεπτέμβριο και πότε αρχίσατε να έχετε προβλήματα από τον ΕΡΓΟΣΕ? Πέρα από τον καθαρισμό. Ο καθαρισμός σε 10 μέρες. Προβλήματα που δημιουργήθηκε ο κ. Κατσούλης, εννοείται, κατάλαβα. Για εσάς. Δημιουργούσε και κάποιος άλλος εκτός από τον κ. Κατσούλη? Για μένα αυτό. Όχι, επειδή καταθέτεται εσείς, αυτό λέω. Ποιος άλλος δημιουργούσε προβλήματα εκτός από τον κ. Κατσούλη? Προσέξτε, ο κ. Κατάκος σας δημιουργούσε προβλήματα? Ο κ. Κατάκος, σαν έμπειρος μηχανικός, ήξερε ποιο είναι το επίπεδο που έπρεπε να δεχτεί ή να μην δεχτεί οποιαδήποτε πρότασή μας. Πιστέψαμε πολύ καλύτερα. Άρα δεν σας δημιούργησε προβλήματα ο κύριος Κατάκος? Ο κύριος Κατάκος προσπάθησε να τρέξει το έργο. Ωραία. Ο κύριος Ράπος σας δημιούργησε προβλήματα που ήταν ο υπεύθυνος, γιατί φαντάζομαι όταν υπάρχει ένας ασυνεργάσιμος δημόσιος υπάλληλος χαμηλής βαθμίδας, θα πάτε στον αρμόδιο διευθυντή, θα πάτε στον ΕΡΓΟΣΕ, θα πάτε στον υπουργό. Τέτοια έργα δεν βγαίνουν. Πολλά. Γιατί ήταν σε βάρος της εταιρείας σας, έτσι. Και τη σωστή φυσική διαχείριση. Κάθε εβδομάδα και μάλιστα κάθε Παρασκευή, το θυμάμαι καλά, κάναμε συσκέψεις με όλους τους επιβλέποντες στα γραφεία μας στο ΣΚΑ και όπου λύναμε όλα τα θέματα ή προσπαθούσαμε να τα λύσουμε. Ωραία. Παρουσία του κυρίου Ράπου τότε και των επιβλεπόντων όλων. Πότε αρχίσαν επομένως τα πρώτα προβλήματα του κυρίου, αφού με τους άλλους είχατε καλή συνεργασία του κυρίου Κατσιούλη? Πότε εσείς διαβλέψατε? Δεν είχα εγώ πρόβλημα. Όχι, η εταιρεία. Η υπηρεσία είχε πρόβλημα. Εσείς εκπροσωπείτε. Ένα αυτό. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Η εταιρεία σας δεν είχε προβλήματα?
Η εταιρεία είχε προβλήματα λόγω της διαδικασίας που ακολουθούσε ο κύριος Κατσούλης. Άρα δεν θέσατε εσείς προβλήματα από την υπηρεσία, από τον Εργοσέ, λόγω της επιρροής του κύριου Κατσούλη. Επιρροής στις διοικήσεις της Εργοσέ από το 16 έως το 18. Άρα από το 16 έως το 18. Εσείς θα έπρεπε σύμφωνα με τη σύμβαση και τα στενάχρονα διαγράμματα 14-16 και 50% επέκταση της βασικής αρχικής σύμβασης, χρονοδιαγράμματα, άντε να επεκταθεί το έργο αν, λόγω δυσκολιών της Εργοσέ και όχι της δικής σας, το 17. Έτσι, αν λειτουργούσαν άλλα. Και η υπέρβαση της συμπληρωματικής σύμβασης, αν υπήρχαν προβλήματα μη προβλέψιμα στην αρχική μελέτη, 40 τόσα εκατομμύρια είπατε ήταν η αρχική σύμβαση. Ναι. Α, θα έπρεπε να είναι άλλα 20. Όχι, δεν ήταν τόσο, ήταν πολύ μικρότερη συμπληρωματική σύμβαση. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν, ναι. 17-18. Ωραία, άρα 15, θα έπρεπε. 15, δεν θυμάμαι. Η αρχική σύμβαση 42 δεν είναι. Και η συμπληρωματική. Η συμπληρωματική μπορεί να φτάσει μέχρι το 50%. Ακριβώς. Και φτάσει το 50%. Όχι όμως για το ίδιο έργο. Εσείς το έργο που κάνετε συμπληρωματική, γιατί μας ακούει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είναι δυνατόν συμπληρωματική σύμβαση να είναι το 50% του αρχικού έργου? Έτσι, η συμπληρωματική έρχεται όταν υπάρξει κάτι απρόβλεπτο. Βάλαμε άλλα 1000 χιλιόμετρα. Στείλαμε το τρένο στην Πάτρα. Πήγαμε εκεί. Για το ίδιο έργο ακριβώς. Η συμπληρωματική σύμβαση ήρθε με πολλαπλάσιο ποσόν, έτσι, γιατί το έργο ήταν το ίδιο. Δεν επεκτάθηκε, δεν μεγάλωσε, έτσι, είναι λάθος αυτό που έκανα. Είναι απόλυτο λάθος. Για η συμπληρωματική μας... σύμβαση, όπως είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοσέ, όπως είναι η απόφαση του Ελεκτρικού Συνεδρίου, όπως είναι όλα τα γράμματα που έχουν συμπεριληφθεί στις διαδικασίες μεταξύ Εργοσέ και Αναδόχου, όλες οι επιστολές που έχουν ανταλλάξει, είναι σαφέστατα ότι έχει να κάνει με το διαφορετικά πράγματα που βρήκαμε στο πεδίο, ότι μηχανήματα δεν υποστηρίζονται, και αυτό είναι ευθύνη της Εργοσέ να το ανακαλύψει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Τις πρόσθετες επεμβάσεις, κλοπές, βανδαλισμούς που είχαμε στο δίκτυο από την ημέρα. Εσείς δεν είχατε υποχρέωση να φυλάξετε αφού εγκατασταθήκατε. Εφόσον εγκατασταθήκατε. Είναι αυτό. Μου λέτε για μηχανήματα, εργαλεία δικά σας. Όχι δικά μας. Ποια? Που υπήρχαν από την προηγούμενη σύμβαση. Εσείς όταν μπήκατε, είναι αυτό, όταν μπήκατε στη σύμβαση, δεν είστε υποχρεωμένοι να ασφαλίσετε. Εδώ σε ένα δήμο κάνεις μια επέκταση δρόμου και έρχεται ο εργολάβος, το λέει σύμβαση, το ασφαλίζεις, το περί τέτοια λόγους να μην γίνει κατήχημα, να μην γίνει κλοπή. Είστε εγκαταστάτης του έργου, πλέον σας ανήκει. Ασφαλίζουμε αυτό που εγκαθιστούμε. Όχι αυτό που όχι, δεν ασφαλίζετε αυτό που εσείς έχετε κατασταθεί σαν χορό. Εντάξει. Ασφαλίζουμε ό,τι προβλέπει η σύμβαση. Ωραία. Το τι ασφαλίζουμε είναι προβλέπεται σαφώς στις όρους της σύμβασης. Ωραία. Το είμαστε τον ασφαλιστή και το ασφαλίζει. Εσείς όμως, με δικό σας αίτημα από ό,τι βλέπω εδώ, από το 2014, υποβολή αναδόχου, εσείς δεν είστε ο ανάδοχος. Εγώ με αριθμό πρωτοκόλλου. Προσωπείς τον κασπό τον ανάδοχο. Ναι, εκείνη. Θα μου πείτε αν είσαστε εσείς. Με αριθμό πρωτοκόλλου της Εργοσέ, οδό 717, κάθετος 062, 23-12-14, αριθμός πρωτοκόλλου Εργοσέ, 25-45-98, κάθετος 23-12-14. Εσείς δεν το υποβάλατε το αίτημα αυτό? Ποιο αίτημα? Το οποίο λέει, οι επεμβάσεις, και απαντάει, σε συνέχεια της υποβολής σας, αυτό είναι το αίτημά σας, με το αριθμό πρωτοκόλλου όπως το καταθέσατε. Σε συνέχεια της υποβολής σας, είναι πολύ κρίσιμο, σας παρακαλώ, θέλω... Όχι, δύο είναι, αυτή και άλλη μία. Σε συνέχεια της υποβολής σας με το Α σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι αυτή δεν εγκρίνεται. Κάνατε έτοιμα εσείς το 12-14. Διαβάθμιση 3 και πρέπει να επανεποβληθεί αφού ληφθούν τα παρακάτω υπόψη. Υπογράφει. Ωραία. Και έχει 1, 2, 3, 4. Μετά από έτοιμα δικό σας, πολύ γρήγορα, έτσι... Που έχει να κάνει, θα τα καταθέσω εγώ. Διαδικασίες. Ναι, ναι, όχι, όχι, να δει, για να καταγραφούν. Ναι. Συντάξατες στην απάντηση. Το αίτημα είναι δικό σας, δηλαδή της κοινοπραξίας. Συντάξατες Κατσούλης, Χρονάκης, Γαλάνη, Αποστολάκης. Ήταν και οι τέσσερις επιβλέποντες. Επιβλέπων συστημάτων. ΑΣΥ της σύμβασης 717. Ο κύριος που είχατε καλή συνεργασία και έμπειρος και καλός, Γεώργιος Κατάκος. Και υπογράφει και ο διευθυντής έργων, ο κύριος Ράπος. Αυτή η απάντησή σας στο ερώτημα που κάνετε 24-12, πρωτού αρχίσουν οι κλοπές, το πολύ πολύ να είχατε κάνει το σκούπισμα μόνο.
Θα με αφήσετε να απαντήσω. Ναι, όχι, θα σα πω και το άλλο. Θα σα πω και το άλλο. Γιατί έχω μια ερώτηση. Πέστε και το ναι, άλλο. Ναι, για να πω και το άλλο και να έχω μια ερώτηση. Δηλαδή είναι το ίδιο αντικείμενο. Απλώ έγραφα καταθέτω. Το επόμενο αίτημά σα, πάλι είσαστε εσεί, έχει γίνει αντίστοιχα με άλλη θυματολογία για άλλο σημείο για την κοινοπραξία 23-12. Απαντάνε. Ποιο απορρίπτουν, έτης. Ναι. Ποιο έτος. Λοιπόν, το 14, μην ανησυχείτε. 23-12-14. Ήταν τότε που πρωτού, μόλις τελειώσατε το σκούπισμα, αρχίσατε να ρίχνετε τη σύμβαση. Το ερώτημα, ναι, να το καταθέσω. Το έγγραφο όμως να καταγραφεί και θα θέσω και το ερώτημα. Γιατί δεν αμφισβητείτε. Επομένως, μελέτη εφαρμογή συστήματος σηματοδότησης με ηλεκτρονόμους του έργου. Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη Προμαχώνας. Σύμβαση, αριθμός σύμβασης 717 του 14. Εσείς κάνατε αίτημα αμέσως, ενώ ξέρατε ότι είχατε τοποθετηθεί πριν λίγο καιρό, μόλις είχατε τελειώσει το σκούπισμα. Και λέει τώρα το σχετικό, επιστολή σας, δικιά σας, 23-12-14, αριθμός πρωτοκόλλου 23-12-14 της ΕΡΓΟΣΕ. Επιστολή της ΕΡΓΟΣΕ, απάντησή σας, με αριθμό πρωτοκόλλου 12-15, αμέσως. Δηλαδή η ΕΡΓΟΣΕ ήταν επισπεύδουσα να αντιμετωπίσει το έργο για να είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος για τους Έλληνες πολίτες. Επιστολή σας, άλλη, 24 Δευτέρου του 15, επανέρχεστε. Επιστολή σας, άλλη, με άλλο αριθμό πρωτοκόλλου, την επόμενη μέρα, 5 Δευτέρου του 15. Επιστολή σας, πάλι εσείς, 6 Δευτέρου 15. Άλλη επιστολή σας, 18 Δευτέρου 15. Το ερώτημα, κύριε Βρετέ. Το ερώτημα. Σε αυτά τα αιτήματα, προτού αρχίζουν τα προβλήματα του κυρίου Κατσιούλη, σας απαντούσαν. Και πέστε μου αν είναι αληθή ή ψέματα. Σας απαντούσαν. Οι συντάξατες. Κατσιούλης, Χρονάκης, Γαλάνη. Τρεις, ποτέ ένας. Επιβλέπων, ο καλός, όπως είπατε και δεν αμφισβητούμε, γιατί υπήρχαν εξαιρετικά στελέχη και υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο, Γεώργιος Κατάκος ή Γιάννης Κατάκος. Ο διευθυντής έργων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κύριος Ζάπος. Επομένως, δεν φταίνε ούτε η Παμπαντού, είτε η Άλστον, είτε οτιδήποτε άλλο. Παίζει μήπως ρόλο ότι όταν δώσατε την προσφορά εσείς, και αυτό είναι το ερώτημα, τότε δεν υπήρχε υποχρέωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων συμβάσεων από τα ΕΣΠΑ του 2014 μέχρι και 20 να υπάρχει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Δηλαδή όταν δώσατε την προσφορά για να μπείτε σε αυτό το έργο που γινόταν το μεγάλο φάγο, οπότε έχουν κατηγορηθεί πολλές κυβερνήσεις. Δεν υπήρχε η ΕΔΕΛ που μας υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και που οι κυβερνήσεις τότε με το νόμο 43-14 του 2014 επεβάλλανε την ύπαρξη ΕΔΕΛ για να διαχειρίζονται σωστά οι εργολάβοι εθνικοί ή τοπικοί. Κύριε Βρετέ, τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να ρωτήσουν και ευχαριστώ. Κύριε Μάρτης. Αυτό ακριβώς που αναφέρετε, τα αλλεπάλληλα γράμματα δείχνει το τι σπουδή είχαμε για να προχωρήσει το έργο. Για να προχωρήσει το έργο. Δικιά σας άποψη. Εγώ σας απαντάω αυτό που με ρωτήσατε. Εγώ έχω. Κύριε Βρετέ, είχατε πολύ χρόνο. Σας παρακαλώ πολύ. Έχω σε μεταγενέστερο και μάλιστα μετά τον πάροχο έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ ότι οι μελέτες είναι εγκεκριμένες με διαβάθμιση 2 και μετά γίνει διαβάθμιση 1. Και όταν γίνονται δοκιμές, γίνονται διαβάθμιση 1. Διαβάθμιση 2 είναι ότι μπορεί να προχωρήσει το κατασκευή. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να το πιστεύετε. Όλα τα έργα, όλες οι μελέτες δεν εγκρίνονται με το καλημέρα. Καλώς ή κακώς έχω μια εμπειρία από πολλά έργα, ειδικά οι ταμοί συστημάτων. Απλώς δεν μας δείξατε αυτή την πτυχή. Ποια πτυχή, κύριε? Αφήστε, αφού ρωτήσατε, κύριε Βρετέ, αφήστε να απαντήσει. Τόση ώρα ρωτούσατε. Απαντήστε, κύριε Μάρτη, σας παρακαλώ. Τι να απαντήσω? Στα ερωτήματα. Στα ερωτήματα. Που βάλαμε συνέχεια μελέτες και κάποια στιγμή εγκρίθηκαν. Έτσι πάει η διαδικασία. Να σας πω και κάτι. Η έγκριση των μελετών των συγκεκριμένων. Ήταν μελέτες, μην πάτε μυαλό σας, ήταν μελέτες που γιώνησαν από την αρχή. Ήταν τα as-built σχέδια της Bombardier. Κάποια στιγμή ήταν και ευανάγνωστα καλά-καλά. Τα οποία πρέπει να μεταφραστούν σε κάποια καινούργια σχέδια. Να περάσουμε στην κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Κυρία Καραγεωργοπούλου, έχετε τον χρόνο, τα 15 λεπτά συν 5 όπως όλοι. Και αν δεν καλυφθείτε, υπάρχει ανοχή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καραβάκη, μας είπατε πολλά. Απαντήσατε πολλές φορές σε ίδιες ερωτήσεις που έχω και εγώ με τη σειρά μου. Θα μπορούσα κάποιες από αυτές να τις επαναλάβω, αλλά θα προτιμήσω να ξεκινήσω από ένα δημοσίευμα στο οποίο η γαλλική εταιρεία Alstom φέρεται ως μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές σιδηροδρομικών υποδομών στον κόσμο, με έσοδα μάλιστα μόνο για το 2022 15 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά με επανειλημμένες εμπλοκές σε υποθέσεις διαφθοράς σε όλο τον κόσμο, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Ινδονησία, στην Πολωνία, στη Σαουδική Αραβία, στην Τινησία, όπως μια ποινή ύψους 772 εκατομμυρίων δολαρίων από το Αμερικανικό Δημόσιο το έτος 2014. Τι γνωρίζετε για αυτή την πληροφορία? Φαντάζομαι δεν θα θέλετε να μιλήσω εγώ για υποθέσεις της Alstom σε όλο τον κόσμο. Ούτε για αστείο. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι η σοβαρότερη ξένη εταιρεία, ξένη εννοώ από άποψη ιδιοκτησιακού καταστώτος, γιατί Έλληνες είναι όλοι που δουλεύουν, τα στελέχη της και ο CEO της εδώ στην Ελλάδα, Έλληνας, είναι αξιόλογος συνάδελφος. Είναι η πιο καλή εταιρεία συστημάτων που υπάρχει στην Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία στο έργο της Θωρέας Δομοκός να έχω και την Alstom και τη Siemens και την Bombardier. Πάλι για σημαντοδότηση ξεχωριστημένα τμήματα. Πιστέψτε με, η Alstom είναι με διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά, η πιο αξιόπιστη τεχνικά και χρονικά. Όλα τα άλλα που μου λέτε δεν μπορώ να τα ξέρω, τίποτα να μπορώ να απαντήσω. Δηλώσατε ότι τον Ιανουάριο 2020 παραιτηθήκατε από ποια εταιρεία? Δεν παραιτήθηκα. Αλλά... Είναι σύνηθες το φαινόμενο. Παραιτήθηκα. Διαχωρίσαν οι δρόμοι μας με τον άκτορα. Για χι λόγους. Σήμερα εργάζεστε στην Alstom? Όχι, δεν εργάζομαι στην Alstom. Για δεν πείτε εργάζομαι. Μας πάλι. Εργάζομαι σε άλλη μικρότερη έκτης τάξης κατηγορία. Στην Alstom για ποιο διάστημα εργαστήκατε? Δεν εργάστηκα ποτέ στην Alstom. Είμαστε στην άκτορα και είμαστε διευθυντής κοινοπραξίας τομία Alstom. Δεν είχα κάποια εργασία. Είσαστε λοιπόν διευθυντής της κοινοπραξίας Alstom. Κοινοπραξίας, ναι. Θέλετε να μας πείτε εκ νέου, γιατί νομίζω ότι το έχετε απαντήσει, αλλά πολύ περιληπτικά, γιατί πραγματικά δεν έχω αντιληφθεί τι ακριβώς απαντήσατε. Γιατί με τη συμπληρωματική σύμβαση δεν ξεμπλόκαρε η υλοποίηση του έργου της σύμβασης 717? Θα έπρεπε να ξεμπλόκαρε και θα είχε παραδοθεί το έργο εδώ και 4 χρόνια. Αλλά... Αν λειτουργούσαν οι μηχανισμοί... Αν λειτουργούσαν με όλο το αίσθημα ευθύνης που θα έπρεπε να έχουν οι διοικούντες την ΕργοΣΕ. Και μπορώ να σας πω τώρα, δώστε μου ένα λεπτό, επειδή είχα αντίστοιχη εμπειρία σε πολύ μεγαλύτερου προβλήματος, σε συγκεκριμένα με την Όρθρη. Τότε ξέρετε τι γραφόντουσαν κάθε μέρα, οι ψεύτικες σύραγες του Μπόμπολα, του Άκτορα κλπ. Μιλάμε για 7 χιλιόμετρα σύραγες που αφισβητούσαν οι Νικολόπουλοι την κατασκευή τους. Τότε λοιπόν είχε την τύχη η ΕργοΣΕ, γιατί περί τύχης πρόκειται σε σχέση με την κατάσταση που βρήκαμε μετά, να έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Κώστα του Σπηλιόπουλο, πρώην υπουργό, και με ειδικό βάρος να αντιμετωπίσει κάποια θέματα. Και να μην ανέχεται πιέσεις από μελετητές τύπου Μάλιου που ήταν σημείο που ήθελαν να κάνουν και διοίκηση στο έργο. Ο Κώστας Σπηλιόπουλος λοιπόν, με το καλημέρα που είδε το πρόβλημα, και το πρόβλημα ήταν τεράστιο, γιατί αν δεν προχώραγε η σύραγγα της Όρθριος και άλλα έργα, αλλά βασικά αυτό, δεν θα άνοιγε το τρένο από το καλλιδρόμο την Όρθρη να πάει στη καινούργια γραμμή. Θα πηγαίναμε ακόμα από τον Μπράλο, που κάθε φορά που έβρεχε πέφτανε τα τέτοια. Τσακωβόντουσαν λεφτά που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τι έκανε λοιπόν ο Κώστας Σπηλιόπουλος? Σε συνεργασία με τον Χρυσοχοίδη που ήταν υπουργός υποδομών, ενεργοποίησε μια διάταξη που είχε μόλις βγει και αφορούσε βασικά τα έργα μετρό των διαιτησιών. Έβαλε διαιτητή για την ΕργοΣΕ τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης τον Σταθόπουλο. Έβαλε επιδιαιτητή τον Παναγιώτη τον Πικραμένο, τον Παναγιώτη τον Πικραμένο, πρώην Πρωθυπουργό.
Δηλαδή, αν διαφυσβεί του κύρους στελέχη του δημοσίου, οι οποίοι δουλέψανε σε συνεργασία με τους νομικούς και τεχνικούς, εμάς δηλαδή, ήρθαν στο έργο, σε ένα έργο στα βουνά πάνω, στην Εργοσέ, στην Όρθρη, με συνθήκες περίεργες, παρότι είναι άνθρωποι κάποιας ηλικίας και οι δύο ήταν, είναι μάλλον, συγγνώμη, ουδής αφισβήτησε το πόρισμά τους, και όταν έφτασε η ώρα των δικαστηρίων, με σύμφωνη γνώμη, με πρόταση του εισαγγελέα, παρότι ήταν παρόντες διάφοροι απίθανοι που μας βάζανε ότι είχαμε κλέψει, ότι κάναμε, ότι δείξαμε, δεν κάναμε το έργο, φυσικά δικαιωθήκαμε απόλυτα. Γι' αυτό σας λέω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και δεν αφισβητώ το όποιο. Αυτή η υπόθεση της 717, αν ήταν τώρα ο Κώστας ο Σπυλιόπουλος, θα το είχε ξεπετάξει σε ένα μήνα. Αλλά δυστυχώς μπλέξαμε με ανθρώπους, με στελέχη της Εργοσέ που είχαν αιμονές. Αιμονές. Κύριε Μάρτυρα, σας παρακαλώ. Ο Κώστας Σπυλιόπουλος, εγώ πιστεύω ότι ήταν καταλυτικός ρόλος στα έργα τα σιδηροδρομικά. Δεν αποκλείω οτιδήποτε που λέτε. Κύριε Μάρτυρα, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος και σας παρακαλώ πολύ, και να μην συνάδελφοι, εγώ δεν διέκοψα κάποιον από εσάς, είναι ο δικός μου χρόνος. Ναι. Το έτος 2014, χωρίς να έχουν διεξαχθεί προμετρήσεις για αποκατάσταση καλωδίων, για αναβάθμιση τηλεδιοικήσεων, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν από άλλους ομιλητές, εισηγητές, οι εργολάβοι εξαιτίας αυτού του λόγου συνέχισαν να ζητούν περισσότερα χρήματα και η διοίκηση της Εργοσέ αποφάσισε τότε εγγράφως να στείλει ειδοποιήσεις, ειδικότερα τον Απρίλιο του 2019, ότι θα κηρύξει έκπτωτη την κοινοπραξία. Τότε είσαστε διευθυντικός τέλεχος της κοινοπραξίας. Επομένως, τι γνωρίζετε για αυτό το θέμα και πώς απαντήσατε εγγράφως? Απαντήσαμε. Καταρχάς, όταν προκύψαν τα θέματα με τον πάροχο... Υπάρχει αυτό το έγγραφο, το απαντητικό σας, στην λεγόμενη έγγραφη καταγγελία? Ναι, δεν το έχω μαζί μου, αλλά υπάρχει, έχει κατεθεί και... Μπορείτε να μας το καταθέσετε? Θα το φέρω όταν δεν το έχω σε αυτά που έχω μαζί μου. Μπορούμε, αλλά δεν είναι το θέμα. Εμείς δεχτήκαμε τους όρους της ειδικής πρόσκλησης, γιατί θέλαμε να τελειώσει το έργο. Είχαμε προσφύγει, παρότι ήταν τα νομικά επιτελεία των δύο εταιριών και της νομπραξίας έμεσα, είχαν σαφή άποψη για το θέμα που μας ζητείτε. Πήγαμε λοιπόν σε ένα επίσης έγκριτο γραφείο που ασχολείται με δημόσια έργα, το γραφείο του Ντίνου του Ρόβλια. Λοιπόν, και αυτός πρώην υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι ο κατεξοχήν ειδικός σε... και όχι μόνος βέβαια, αλλά για μας ήταν από τους πιο έγκριτους που μπορούσαν να διαχειριστεί διαφωνίες. Δεν είχε κανένα λόγο να μας πει, να μας καηδέψει τα αυτιά. Λοιπόν, και ο οποίος έκανε το συγκεκριμένο πόρισμα, αυτό μπορώ να σας το καταθέσω, το έχω εδώ, που λέει ναι, γιατί παρακαλώ, βάσει της σύμβασης ποιες ήταν υποχρεώσεις του αναδόχου. Σας είπα την πρώτη στιγμή, ήμασταν με το 36-69. Εγώ και σε μια επίσκεψη του υπουργού του, που μιλάγαμε, ερχόντουσαν σε άλλο έργο, του σπίτιτζε του υπουργού, του είπα καθαρά. Του λέω, εμείς είμαστε με 34-69. Ας το τελειώσουμε. Το 44-12 εσύ τώρα άλλαξες τον νόμο. Εμείς είμαστε με τον προηγούμενο νόμο. Ας το να το τελειώσουμε. Αυτά. Κύριε Μάρτυρα, στα αίτια καθυστέρησης υλοποίησης της σύμβασης 717 έχουν γραφεί πολλά μεταξύ αυτών και κάποια αναφέρονται στα κενά των συμβάσεων ότι ήταν τεχνικά διάτριτες και άλλα αίτια αναφέρονται στη μη τήρηση των συμβάσεων, των συμβατικών όρων από τους αναδόχους. Εσείς είπατε αρκετές φορές ότι οι ανάδοχοι εκπλήρωσαν όσο όφυλαν τις υποχρεώσεις τους. Επομένως, να συμπεράνει κανείς ότι τα πραγματικά αίτια αποδίδονται στα κενά των συμβάσεων? Δεν ξέρω για ποια κενά. Κενά, αν λέτε κενά, γιατί σαφέστα υπάρχει κενό. Όταν σου λέει θα πάρεις αυτό το μηχάνημα και το πας εδώ και αυτό το μηχάνημα μετά θα αγοράσεις καινούριο, δεν υπάρχει στην αγορά. Δεν είπαν το λέξη Εργοσέ καταρχάς πάνω απ' όλα. Πρώτα. Πρωτού σε βάλει να υποβάλεις προσφορά.
Και μιλάμε για σοβαρά μηχανήματα. Και μιλάμε επίσης για μηχανήματα που για να ελέγξεις αν δουλεύουν ή όχι, πρέπει να συνδέσεις τα καλώδια. Άρα ούτε και οι ίδιοι της Εργοσέ μπορούσαν να ξέρουν τι γίνεται αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι αποδέχεστε ότι οι συμβάσεις δεν ήταν τόσο άρτιες όσο θα όφυλαν να είναι, ώστε να, δεν είναι η πρώτη να μην προκαλούν να αυτού του είδους τα αποτελέσματα σε έναν βαθμό. Το αποδέχομαι, δεν έχω αμφισβήτηση. Σαφώς υπήρχαν κενά. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των υλικών και τον αριθμό των εργασιών που έπρεπε να εκτελεστούν ή των υλικών που έκανε καταστραφή. Φυσικά το αποδέχομαι. Ο κύριος Κατσιούλης, για τον οποίο ήδη πολλές φορές έχει γίνει λόγος σήμερα, στην επιστολή που μας έστειλε χθες για να λάβουμε γνώση ως μέλη της Επιτροπής, μας εκθέτει ότι έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία 40 ετών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ως διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. 40 ετών ο Χρήστος ο Κατσιούλης. Δεν αποκλείεται. Ο Ιωάννης ο Κατσιούλης. Η επιστολή προέρχεται από τον Ιωάννη Κατσιούλη. Δεν την έχω υπόψη μου. Εσείς όταν λέγατε νωρίτερα... Τον Ιώ, λέω εγώ. Εγώ τον Ιωάννη Κατσιούλη τον έχω ακουστά, δεν τον γνωρίζω καν τον συνάδελφο. Επομένως, σε σχέση με τον Ιωάννη Κατσιούλη δεν έχετε δηλώσει κάτι. Μα δεν ήμουν αντισυμπαθή. Ούτε είχε κάποια σχέση επιβλέποντα ή βοηθού τη διάρκεια που εκτελούσα εγώ τα δικά μου έργα. Καθόλου άξιος κατασκευαστής πρέπει να είναι. Μάλιστα. Όταν συνέβη το έγκλημα των Τεμπών, ποιος έλεγχε τον άκτορα και ποιος τον ελέγχει σήμερα, γνωρίζετε? Θα πάντα γνωρίζω, σαφώς. Ο άκτορ μέχρι τον Ιούλιο του 2018 είχε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημήτριο Κούτρα. Μετά πέρασε ως διευθύνων σύμβουλος όταν επικράτησε το Change for a Lactor, ο κύριος Εξάρχου, και είχε και θέσει ο Αναστάσιος Καλιτζάντζης. Βασικά ο κύριος Εξάρχου ήταν όμως ο διευθύνων σύμβουλος. Μετά έφυγε ο κύριος Εξάρχου και επικράτησαν οι Ολλανδοί και βάλαν τον κύριο Παναγιωτόπουλο σαν CEO. Μετά ξαναέφυγε ο κ. Παναγιωτόπουλος, πήγε στην Τέρνα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ιστορία. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Άκτορ είναι κάτω από την ομπρέλα της Συντρακάτ. Ο Άκτορ κατασκευή, όχι ελ Άκτορ, ούτε η Άκτορ παραχωρήσει. Τι άλλο έχετε να εισφέρετε στην Επιτροπή μας? Τι θα μπορούσατε ακόμα ως γνώση να μας κομίσετε? Εμείς τον Οκτώβριο του 2018, επαναλαμβάνω, τον Οκτώβριο του 2018, μετά από πολλές παλινοδίες από στελέχη του ΟΣΕΚ και τις πολλές αλλαγές, παρόλα αυτά ζήτησε να γίνει παραλαβή του κομμάτι Δομοκός Λάρισα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δουλέψει όλο το κομμάτι μέχρι το πλατή ήταν να τραλαθεί πρώτα το πρώτο κομμάτι, γιατί δεν μπορούσε η κυκλοφορία του ΟΣΕ, η διεύθυνση κυκλοφορίας του ΟΣΕ να μας δώσει όλο το διάδρομο, γιατί δεν θα τα πέναγε κανένα τρένο. Θα ήταν χειρότερη κατάσταση από αυτή που είναι και τώρα λόγω του Ντάνιελ. Παρότι υπάρχει γράμμα της ΕργοΣΕ, δεν προχώρησε αυτή η διαδικασία. Το κομμάτι Δομοκός Λάρισα. Μέσα αυτή τη διαδικασία εμείς είχαμε ανατάξει και την τηλεδιοίκηση Λάρισα όσον αφορά τον Νότο. Είχαμε βάλει τα καινούργια μηχανήματα πάντα. Δεν παραδόθηκε. Για χι λόγους. Εμείς θέλαμε άλλους 6 μήνες για να τελειώσουμε και το βόρειο κομμάτι. Άλλους 6 μήνες. Όλα τα μηχανήματα παρά τα capital controls, με εντολή του κυρίου Κούτρα, τα είχαμε αγοράσει όλα. Ήταν διαθέσιμα. Τα είχαμε εγκαταστήσει σε εργαστήριο στο ΣΚΑ. Τα είχαμε ελέγξει. Τα είχαν προγραμματίσει συνάδελφοι. Είχαν βάλει ακόμα για τα μπελάκια. Ήταν έτοιμα να μεταφερθούν και να συνδεθούν. Και πολλά τις καλωδιώσεις ήταν ήδη τοποθετημένες. Στην ελεύθερη γραμμή εννοώ. Γνωρίζετε σε αυτό το διάστημα που εμπλέκεστε με όλη αυτή τη διαδικασία, εάν υπήρχαν κυβερνητικές παρεμβάσεις από τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν επέδειξαν στοιχειώδες ενδιαφέρον για την πρόοδο των έργων
ή οποιοδήποτε άλλου είδους παρεμβάσεις τους. Εμείς γνωρίζαμε τα στελέχη της Εργοσέ, τους υπουργούς τους βλέπαμε όταν επιθεωρούσαν τον έργο, τα έργα ή στις παραδόσεις των έργων. Φυσικά γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα στελέχη των εταιριών, όλες τις κυβερνήσεις περνάνε όταν είναι λίγο πριν την παράδοση των έργων. Πιέζουν για την παράδοση, το οποίο είναι θεμητό, το είπα και προηγουμένως. Να πιέσουν να προχωρήσει πιο γρήγορα ένα έργο. Μακάρι να πιέζαν όλοι για να προχωρήσει το έργο και όχι να το φρενάρουν. Θέλετε να πείτε ότι είχατε λάβει γνώση πιέσεων που ασκούσε ο Κώστας Καραμαλής για την εκτέλεση του δεν μιλάω έργου. Για τον Κώστα Καραμαλή. Αχα. Μιλάω για την περίοδο 15-18. Εκεί ήταν η κυβέρνηση συγκεκριμένη και υπουργός Σπίρτζης. Δεν νομίζω ότι έκανε πιέσεις. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω τι πιέσεις έκανε και σε ποια κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι έκανε. Πιστεύω ότι το πρόβλημα ήταν στις προσωπικότητες που επιλέγησαν, γιατί σας είπα τη διαφορά με τον Κώστα του Σπηλιόπουλου, προσωπικότητες που επιλέγησαν για να έχουν διευθυντικά πόστα. Όταν αυτοί κρατάνε αποθυμένα από τη θητεία τους του υπεχοδέ και σε βλέπουν σαν ένα αντίπαλο και αντί να επιλέγουν τη συμβουλή του επιβλέποντα που έχει τόση εμπειρία και να έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το τρελό. Να ακούνε τον Κατσιούλη που κυκλοφορούσε με τις κάρτες της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία θα γίνω εγώ διευθυντής. Αυτό και μόνο καταλαβαίνετε τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλετε. Καλώς κύριε Μάτυρα, σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φλώρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτη, σας άκουσα από την αρχή. Μας αναφέρατε ότι είπατε πως είχατε εμπλοκή στα Ολυμπιακά έργα, στο ΆΚΑ, στην Αττική Οδό, με τον Άκτορα. Με τον Άκτορα. Σωστά. Ο οποίος ήταν ο leader, να το πούμε, στα Ολυμπιακά έργα. Ο leader στην Αττική Οδό. Στα Ολυμπιακά έργα κάθε εταιρεία έπαιρνε ένα μερίδιο. Στα Ολυμπιακά έργα. Ήταν η περίοδος του, μαθηματικού τύπου που όλες οι εταιρείες, και μικρές και μεγάλες, παίρνανε ένα σοβαρό κομμάτι. Ο Άκτορας είχε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Το σοβαρότερο, εντάξει. Δεν το αφισβητώ. Αυτό λέω. Θυμάστε λοιπόν όμως ότι σε εκείνα τα έργα τα οποία ήταν μείζων σημασίας, γιατί αν δεν ολοκληρώνονταν, θα γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι. Είχαμε να κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γινόντουσαν στη χώρα μας. Είχαν τεθεί σε αυτές τις συμβάσεις τρεις συγκεκριμένες ρήτρες, τις θυμάστε? Όχι, δεν μπορώ να θυμάμαι τις ρήτρες τώρα, αλλά ακούστε, θα ευχαρίσω να ακούσουμε ποιες ρήτρες. Η μία είχε να κάνει με το αμετάθετο πέρας στη σύμβαση. Σημαίνει ότι ούτε μία μέρα παράταση. Και αν δεν παραδοθεί και το έργο, δεν πληρώνεται και τίποτα. Ίσχυε αυτό. Υπήρχε η δήλωση του εργολάβου που ανέφερε πως έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθήκων και συμπληρωματικά και πάντα με γνώμονα το ειδικό βάρος του έργου αλλά και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφερόντος, γινόταν και προσθήκη της εξής φράσης που ανέφερε και των λειτουργικών συνθήκων. Για θέματα συμβατότητας, πράγμα το οποίο συνέβη και στη Σύμβαση 717. Θέμα συμβατότητας εννοώ υπήρχε, γιατί η ρήτρα δεν τέθηκε. Για θέματα συμβατότητας λοιπόν να καλυφθούν μετά το τοπικών συνθήκων που έκανε ο εργολάβος στη δήλωσή του, το επέκτηναν και ανέφεραν και τις υφισταμένες γενικά τεχνικής κατάστασης του έργου. Και θα σας κάνω την εξής απλή ερώτηση. Αν το έργο της 717 είχε αυτές τις ρήτες που μόλις ανέφερα των Ολυμπιακών έργων, θα είχε τελειώσει στην ώρα του? Και συμπληρώνω εγώ, αν είχε και τις ευελιξίες των χειρισμών, από άποψη δημοσίου μιλάω, της περίοδου εκείνης. Αν είχε, θα τελείωνε σε 2 με 3 χρόνια. Δεν είχαμε τη μνημονιακή λέλαπα όσον αφορά το προσωπικό και τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησεων. Ναι, θα τελείωνε. Αφού λοιπόν όμως το μοντέλο των Ολυμπιακών έργων υπήρχε, γιατί αυτό δεν τέθηκε στην Ελλάδα? Εμείς θα το θέσουμε. Θα έπρεπε η Εργοσέ να το χρησιμοποιήσει? Δεν νομίζω ότι μπορούσε. Σας απάντησε και ο κύριος Σπίτης, νομίζω, και ο κύριος Καραμαλής. Γιατί δεν μπορούσε? Φαντάζομαι γιατί υπήρχαν δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι γιατί τα έργα παρακολουθούνται. Δεν είχε δεσμευτεί κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, τι λέτε. Σήμερα μπορούν να τεθούν αυτά. Υπάρχουν οι διαδικασίες ελέγχων. Σήμερα μπορούν να τεθούν αυτά. Μακάρι να ήταν πιο ευέλικτοι. Μην νομίζετε ότι οι εργολάβοι θέλουν να κάθονται. Οι εργολάβοι θέλουν τελειώνουν τα έργα γρήγορα. Αν γνωρίζετε, ήδη μου είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έφερε κάποιες αντιθέσεις. Δεν είπα αντιθέσεις. Έχει διαδικασίες
που ορίζουν το πώς εκτελείται ένα έργο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ίσχυε. Σήμερα μπορούν να τεθούν συμβάσεις υπό το μοντέλο των Ολυμπιακών έργων. Μακάρι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι γίνεται. Εντάξει. Γιατί ρωτάω περισσότερο, καθώς τα Ολυμπιακά έργα ήταν ένα έργο μείζωνος σημασίας και ένα σιδηροδρομικό έργο το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών, τη μετακίνησή τους, μεταφορά προϊόντων, εμπορευμάτων, αλλά ακόμα και σε περίπτωση πολέμου μπορούν να τοποθετηθούν σειρμοί για την ενίσχυση της αμυντικής μας δυνατότητας. Είναι λοιπόν αυτό το έργο λιγότερο σημαντικό από τα Ολυμπιακά έργα? Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα έργα που έχουν σχέση με τον εξυγχρονισμό, ειδικά του σιδηροδρόμου, που θα έπρεπε να εξυπηρετεί βασικά το λαό και τους φτωχά αμοιβόμενους. Την εκτίμησή σας θέλω, την άποψή σας πάνω σε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά δεν το βλέπω. Μακάρι να γινόταν. Για ποιο λόγο δεν έγινε όμως η Εργοσέ? Δεν τα φταίει, μην τα βάζουμε όλα με την Εργοσέ. Αυτό είναι θέμα διαδικασιών. Τόσο μας έχετε κάνει την Εργοσέ, φταίει ο ένας που ήταν εκεί πέρα, φταίει ο άλλος, φταίνε τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν στην Εργοσέ μας, λέτε. Προσέχετε να δείτε, επειδή το είπατε αυτό. Και σας είπα μια διαστολή την περίοδο σε πολύ πιο δύσκολο έργο που θα διαλυόταν όλο το στην Όρθρη. Πώς το χειρίστηκε ο Σπυλιόπουλος και τι χαρτί ήρθε από την Ευρωπαία, από τον Ευρωπαίο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να είναι Τσέχος ή Σλοβάκος. Και το μετάφρασε η Λίντα Ισαΐα και το έστειλε στον διευθύνοντα σύμβουλο που εντωμεταξύ είχε αλλάξει, ήταν ο Θάνος ο Βούρδας. Το οποίο λέει εν κατακλείδη η Λίντα Ισαΐα, ο στέλεχος Εργοσέ τότε. Νομίζω ότι τα λόγια που εκφράζονται πιο κάτω ξεπερνούν τις προσδοκίες μας. Είπαν και χίλια ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τη διαχείριση της σύμβασης. Αυτό αφορά κάτι άλλο. Εγώ όχι ρωτώ κάτι για την άλλο. Συγγνώμη. Όχι, ήταν πολύ πιο δύσκολο έργο. Για πολύ πιο δύσκολο 17. Έργο με εισαγγελείς, με επερωτήσεις. Ναι, αλλά πώς το χειρίστηκε ένας έμπειρος. Εδώ διερευνούμε το έγκλημα των Τεμπών. Δεκτό το παράδειγμα που αναφέρατε και πριν. Δεκτό το παράδειγμα που αναφέρατε και πριν, αλλά εδώ εξετάζουμε για το έγκλημα των Τεμπών. Αναφέρατε νωρίτερα για ένα νόμο, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο αριθμός, ο οποίος ήταν και το Ευαγγέλιο και τον τηρούσατε ευλαβικά. Φυσικά, ο νόμος με το οποίο υλοποιείται η σύμβαση, 3669. 3669. Του 18, 19, κάπου 17, δεν θυμάμαι και εγώ πότε. Θα το βρούμε ποιο είναι αυτό. Ισχυρότερο σε ένα έργο είναι ο νόμος ή η διακήρυξη του έργου? Α, η διακήρυξη πατάει σε νόμο. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Ισχυρότερο το πράγμα που λέει η διακήρυξη είναι να υλοποιείται βάσει τα πλαίσια του τάδε νόμου. Δεν είμαι νομικός, αλλά αυτό το ξέρω από τότε που ξεκίνησα κατά τις συμβές έργων. Άρα λοιπόν, αφού πατάει πάνω σε νόμους η διακήρυξη και άρα είναι πολύ πιο σημαντική, γιατί σε αυτή πατάμε, μπορούσαν να τεθούν και οι απαραίτητες ρήτρες των Ολυμπιακών έργων. Εκεί καταλήγουμε. Και για κάποιο λόγο αυτό δεν έγινε. Στέκομαι επίσης σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε. Σας δώσαν το έργο, αναφέρατε για κάποιον ότι δεν κατέθεσε προσφορά. Εσείς ξέρετε, λέτε, να εκτελέσετε το έργο. Και τα αποδείξαμε. Και τα αποδείξατε. Το έργο όμως είναι συμβατό, γιατί να εκτελέσω και εγώ έργο ξέρω. Αν θα είναι συμβατό όμως και αν θα λειτουργεί, ναι, μπορώ να το εγγυηθώ. Σας το εγγυούμε, θα σας το εγγυούνται. Πρώτον, θα σας πω ποιοι το εγγυούνται. Οι δύο τέστερ, ο ένας Άγγλος και ένας Σκοτσέζος που έκανε το principal testing, μια εταιρεία γαλλική, την Clearcy, που έκανε το φάκελο ασφαλείας, και μια ιταλική εταιρεία, Trina Services, που έκανε το πιστοποιητικό ISA. Αυτοί, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, έπρεπε να ελέγξουν το έργο. Αυτός είναι ο μπούσουλας που λειτουργούν τα έργα σηματοδότησης. Μάλιστα. Αν δεν γίνουν δοκιμές, και εμείς προσφύγαμε στους πιο αξιόπιστους. Δεν κοιτάξαμε μόνο το οικονομικό. Κοιτάξαμε να γίνει δουλειά με τα πιστοποιητικά. Τα υποβάλαμε τα πιστοποιητικά όλων των κυρίων και των εταιριών αυτών. Κάποιες είναι κολοσσοί εταιρείες. Και τα υποβάλαμε στην Εργοσέ και εγκρίθηκαν. Και τότε πιστεύτε, στην 7-17, γιατί άλλο φυσικό αντικείμενο περιγραφόταν με σαφήνεια κιόλα στη σύμβαση, άλλο ενέκρινε το ελεγκτικό και άλλο εκτέλεσε η Εργοσέ χωρίς την έγκριση του ελεγκτικού? Δεν ξέρω, για το τελευταίο δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι διάθεμα που ήμουν. Εγώ ξέρω. Αυτή τη στιγμή μας έχετε πει εδώ πέρα ότι
εκτελέσατε ένα έργο το οποίο εν τέλει, από ό,τι αποδείχθηκε, δεν ήταν συμβατό. Απλά εκτελέσατε ένα έργο, πήρατε τα λεφτά, είπατε ευχαριστώ. Δεν φύγατε. Κάνετε λάθος. Δεν κάνουν καθόλου λάθος. Κάνετε αυτό μας είπατε αυτή τη στιγμή. Δεν καταλάβατε τι είπα. Πολύ καλά κατάλαβα. Αυτό που εκτελέσαμε, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ, επαναλαμβάνω αυτό, το εκτελέσαμε βάσει κάποιων προτύπων διαδικασιών. Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά πώς συντελούνται τα έργα σηματοδότησης, ναι. Πώς υλοποιούνται και πώς ελέγχονται. Και με βάση αυτά τα πρότυπα συμπληρώνουν λοιπόν τις μελέτες, υποβάλλονται στον ΟΣΕ μετά την εργοσία που ελέγχονται και γίνεται η παράδοση. Άρα η Ευρώπη παραλαβή. Λέει ότι της κατέβει στο κεφάλι. Ορίστε. Άρα η Ευρώπη λέει ότι της κατέβει στο κεφάλι. Ποια Ευρώπη? Αυτό που σας είπα πριν το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο για τα Ολυμπιακά? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αξιολογότατη κατά την άποψη τρίτων συναδέλφων τη. Δικηγόρων, και εγώ δεν την ξέρω την κυρία Παπανδρέου, ναι. Η οποία βασίστηκε στις καταγγελίες του κυρίου Κατσιούλη. Και τι πρόβλημα υπάρχει αυτό, δηλαδή αυτό το μένος με τον Κατσιούλη δεν καταλαβαίνω. Αυτό το μένος με τον Κατσιούλη δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω μένο, έχετε πει νωρίτερα, έχετε πει για Εμφιατζόγλου, έχετε πει για Νικολόπουλο ότι εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Υπάρχουν συγκρούσεις από εδώ και μας έχετε περιγράψει μια τραγική κατάσταση. Μην βάζετε στο στόμα μου τα άλλα συμφέροντα, σας είπα ακριβώς γεγονότα. Μα εσείς το είπατε, δεν το βάλαμε. Πιστέψτε με ότι αν μπορούσα να πω θα έμπλεκα και πολύ περισσότερα, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αυτά που είπα αρκετά είναι. Λοιπόν, ο κύριος Κατσούλης έμπλεξε πάνω απ' όλα τους συναδέλφους του, γιατί εμείς είμαστε μαθημένοι σαν εργολάβοι να μπαίνουμε μπροστά. Οι συνάδελφοί του όμως που έχουν οικογένειες που πιθανόν να έχουν προβλήματα γιατί βάζουν δικηγόρους, τι φταίνε 15 τουλάχιστον συναδελφοί του. Κύριε Γραβάκη, και εγώ της πιάτσας είμαι, να το πω λίγο στα λαϊκά. Έχω και εγώ εμπειρία από δημόσια έργα λόγω της προηγούμενης ενασχόλησής μου. Οπότε αυτά που μου λέτε αυτή τη στιγμή. Το να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε μια τέτοια ενδελεχή έρευνα και να ασκήσει και κάποιες διώξεις, ακούγεται λίγο παράλογο το να μην ισχύει. Κάτι έχει δει. Ποιος έχει δει? Όταν ο ανάδοχος. Κυρία Ευρωπαία Εισαγγελέα, δεν θέλω να παρεύω στο εδώ, θα τα πούμε στην ανάκριση στο φυσικό μας δικαστή. Απαξιώνεται το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ούτε για αστείο δεν το απαξιώνω. Αυτό μας λέτε όμως. Για μένα το Α ή το Ω είναι σύμβαση 36-69. Αυτό θα αποδείξουμε όταν φτάσει η ώρα το δικαστήριο ότι αυτό το υλοποιήσαμε. Μάλιστα. Δεν αφισβητώ το έργο της. Γιατί τροποποιήθηκε το τεχνικό αντικείμενο με τη σύμβαση 7-17 που αυξήθηκε και το τίμημα με τον πρώτο ΑΠΕ και τη συμπληρωματική σύμβαση? Γιατί έγινε τροποποίηση? Έχουν υποθεί κάτι επανάληψη. Να τα ξαναπώ, θα τα ξαναπώ. Προβλεπόταν. Η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να γίνει τροποίηση και αύξηση του φυσικού αντικειμένου έως 50% αν υπάρχουν συντρέχουν λόγοι απρόβλεπτες συνθήκες. Δεν υπήρχε. Νομίζετε. Ποια ήτανε? Έχει απαντήσει η ίδια εργοσέ, το ηλεκτρικό συνέδριο, οι πάντες. Δικαστές είναι κι αυτοί. Να. Και όταν υλοποιήθηκε μια διαφορετική τεχνική λύση χωρίς να υπάρχει απρόβλεπτη συνθήκη, που καταργήθηκε η τμηματοποίηση της ανοιχτής γραμμής και αντικαταστάθηκαν κυκλώματα γραμμής με μετρητές αξώνων, γιατί έγινε? Λοιπόν, στο τμήμα ενόητη θωρέα. Το τμήμα νόητη θωρέα υλοποιήθηκε από μετά το 20. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειο. Ξέρω τι προβλεπότανε. Γιατί έγινε, κύριε Μάρτη, δεν προβλεπότανε όμως. Δεν μπορώ να ξέρω πώς το χειρίστηκε. Αν θέλετε όμως την άποψή μου, ειδικά για το θέμα της αντικατάστασης των κυκλωμάτων με μετρητές αξώνων, είναι μια σύγχρονη τεχνολογία, ναι, η οποία ελαχιστοποιεί τα προβλήματα από των ψεύδο καταλήψεων, γιατί έτσι λέγονται, ναι, όταν δεν συντηρείται καλά ένα δίκτυο. Το σύστημα στη τηλεδιοίκηση γράφει ότι εδώ και πέρα υπάρχει τανωνιό, δεν υπάρχει και δημιουργείται μια αναστάτωση στο όλο δίκτυο. Λοιπόν, και έτσι πλέον από το 2015 και μετά όλοι οι σύγχρονοι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι γίνονται στα σηματοδότηση με μετρητές αξώνων. Με μετρητές αξώνων λοιπόν, παρότι αντιδρούσε ο κ. Κατσιόλης γιατί το είχε υλοποιήσει η Μπομπαρδία με μετρητές αξώνων, με κυκλώματα γραμμής, το τμήμα αυτό ήταν. Μπράβο. Το μοκομάτι πλατή Προμαχώνας υλοποιήθηκε με μετρητές αξώνων και όχι με κυκλώματα γραμμής. Εκεί δεν έχει κάνει κανένα θέμα ο κ. Κατσιόλης. Μπράβο, στα κυκλώματα γραμμής. Γιατί τα προέβλεπε αυτά η σύμβαση. Τα προέβλεπε τα κυκλώματα γραμμής και έγινε πρόταση χωρίς αύξηση των τιμών. 204 τεμάχια. Θέλετε να σας δείξω πώς είναι τα ερμάρια όταν είναι κυκλώματα γραμμής. Υπάρχουν ερμάρια. Θα το καταθέσω και αυτό. Μια φωτογραφία ενδεικτική είναι, δεν είναι τίποτα. Κάθε ένα χιλιόμετρο. Πηγαίνετε μια βόλτα στο ύπατο και τώρα, αν πάτε, θα τα δείτε. Μπορεί να έχουν μείνει κάποια. Να δείτε πώς είναι τα ερμάρια. Γιατί αγνοήθηκαν όμως αυτά? Ποια αγνοήθηκαν?
Δεν αγνοήθηκε κανείς. Έγινε μια καλύτερη λύση στο ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα. Τα οποία όμως είχαν χρηματοδοτηθεί. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτό είναι θέμα. Ποιο είναι το θέμα είναι, ποιο πήρε τα λεφτά. Δεν υπήρχε τίποτα στην ζωή, δεν υπήρχε, στην πράξη δεν υπήρχε τίποτα. Στην πράξη δεν υπήρχε τίποτα. Και πού πήγαν τα λεφτά. Κοιτάτε πώ ήταν τα ερμάρια στη γραμμή. Τα λεφτά που πήγανε. Κούφια, κούφια, κουτιά. Εντάξει, τα λεφτά που πήγανε. Εγώ θα σα πω. Τα λεφτά ήταν, τα υλοποιήθηκαν από το έργο που έκανε ο ΣΕ. Ρωτήστε τον ΟΣΕ και τον κύριο Παναγιώτη που ήταν διευθυντή συστημάτων. Αν ο ΣΕ θελήσει μελλοντικά να βάλει φωτοσήμανση ακολουθία, δεν θα χρειαστεί ξανά ετοιματοποίηση της ανοιχτής γραμμής, ενώ έχουν προβλεφθεί και υπάρχουν ποσότητες στη σύμβαση. Προσέξτε, αυτό το θέμα που το χειρίζεται, που το ζητάει ο κύριος Κατσούλης, δεν τίθεται πλέον ετοιματοποίηση ανοιχτής γραμμής. Τι σημαίνει, δηλαδή, σημαίνει να προσθεθεί ένα σταθμό. Ο κύριος Κατσούλης το ζητάει. Αν το ζητήσει κάποιος ο ΣΕ να βάλει ένα σταθμό ανάμεσα και την... Αυτό είναι πάγιο θέμα που βάζει ο κύριος Κατσιούλης. Πάγιο θέμα που βάζει ο κύριος Κατσιούλης, αλλά γιατί το ρωτάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ρωτάει. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από πού το έμαθε. Δεν ξέρω να σας πω εγώ, εσάς διώκουν. Ό,τι θέλεις να ρωτήσω. Άρα να τον φέρουμε κατά την παράσταση τον κύριο Κατσιούλη με εσάς. Το είπατε και πριν ουσιαστικά. Το λέω για τρίτη φορά, οπότε δέχεται και ο Μάρτης. Εγώ τον γιο γνωρίζω, αυτόν είχα. Και τον μέχρι λίγο καιρό, μέχρι λίγα χρόνια. Συμβατικός όρος στην 717 περί παροχής τεχνογνωσίας ειδικού έργου στο τμήμα ΣΚΑΠΛΑ τι υπήρχε. Το σήμα, το ΣΚΑΠΛΑ τι δεν είχε θέμα ιδιαίτερο, γιατί ήταν τεχνογνωσία της Alstom, η οποία την ήξερα, το είχε υλοποιήσει. Ο όρος αυτός υπήρχε. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι ποιον όρο μου. Δηλαδή. Δεν το ξέρετε. Δεν μπορώ να ξέρω τα πάντα πριν εδώ και 10 χρόνια. Ασχοληθήκατε με αυτό το έργο. Ορίστε. Ασχοληθήκατε με αυτό το έργο. Ήσασταν ο διευθυντής κοινοπραξίας. Ασχολήθηκα, γι' αυτό το προχώρησα το έργο. Α. Και πώς προχώρησε αυτό το έργο. Προχώρησε για να. 10 χρόνια. Δεν είναι 10 χρόνια. 8. Εγώ, μέχρι το 18 που ήρθε εγκεκριμένη η συμπληρωματική σύμβαση, ενώ δεν μπορούσε να έρθει 2 χρόνια νωρίτερα ή 1,5 χρόνο, αν δεν αλλάζαν συνέχεια οι διοικήσεις. Από την ΕΡΓΟΣΕ τον άρα γυρίσαμε πάλι στο ότι φταίνει η ΕΡΓΟΣΕ. Αυτό που μας είπατε πριν. Τι να κάνουμε. Και μου λέτε πριν δεν φταίνε, τώρα μου ξαναλέτε ότι φταίνε. Για άλλο πράγμα ήταν το προηγούμενο, για άλλο πράγμα είναι αυτό. Έτερον, εγάτερον. Η ΕΡΓΟΣΕ φταίει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει δημιουργήσει ο ΣΕ μια θυγατρική ακόμα να τη λέμε φταίωσε και να τα ρίχνει όλα εκεί. Να πει εκεί, ό,τι φταίει εκεί, φταίωσε. Πάμε σε κάτι σημαντικό που είπατε. Αναφέρατε τοπική κανονισμή ασφαλείας. Θέλω να μιλήσετε λίγο για τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας, γιατί δεν το γνωρίζω. Αναφέρομαι σε κάθε χώρα. Σε κάθε χώρα. Χώρα. Η κάθε χώρα διέπεται από κάποιους κανονισμούς που προσαρμόζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργικότητα. Άρα δεν μας λέτε κάτι ότι έχει τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας στη Λάρισα και άλλους έχει στην Αθήνα. Όχι, καμία σχέση. Αυτό δεν κατάλαβα. Κανονισμός λειτουργίας του ΟΣΕ είναι συγκεκριμένα ένας. Εσείς δηλαδή, πού αναφέρεστε με αυτούς τους κανονισμούς? Στο γενικό κανονισμό κυκλοφορίας. Σαφώς. Κάθε χώρα έχει τους δικούς τους κανονισμούς. Έχω δουλέψει και στη Ρουμανία και στην Τσεχία λίγο. Λοιπόν, και ξέρω ότι. Τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Χωρίς μεγάλες αλλαγές υλοποιήσουν τα ίδια πράγματα. Τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας τους γνωρίζετε? Φυσικά και τους γνωρίζω. Τους γνωρίζετε? Ναι. Είναι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας είναι το Ευαγγέλιο για οποιονδήποτε θέλει να μπει και να δουλέψει ή να κυκλοφορήσει. Αυτό ή να το Ευαγγέλιο το έχουμε ακούσει, το έχουμε ξεφτυλίσει σε αυτή την Επιτροπή. Τι είναι αυτό, όλα Ευαγγέλια. Νόμος Ευαγγέλιο, κυκλοφορία Ευαγγέλιο, όλα Ευαγγέλια. Πες φωτιά να μας κάψει. Για μας είναι Ευαγγέλιο νομοθεσία, για άλλους είναι το τι. Τι γνωρίζετε για τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας? Τώρα θα μου κάνετε άσχηση ερώτηση για να περάσω τις εξετάσεις. Όχι, θέλω να ξέρω τι γνωρίζετε εσείς για τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Εγώ γνωρίζω ότι διέπουν οι συμβάσεις. Ότι? Ό,τι διέπουν οι συμβάσεις. Ό,τι μας ορίζουν τα πρότυπα, πώς θα περάσουμε από τις σύραγγες, τι ελέγχους πρέπει να κάνουμε. Τους έχετε? Τι να τους έχω μαζί μου τώρα. Γενικά τους έχετε? Φυσικά κάθε εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της έχει και τους γενικούς κανόνες ασφαλείας που διέπουν το έργο και την κυκλοφορία. Επηρεάζονται δηλαδή τα έργα με κάποιο τρόπο από τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας? Μα τα ίδια τα έργα, τη Θωρέα Δομοκό παράδειγμα που είχαμε να λειτουργήσουν οι δύο μεγαλύτερες αστυνομικές σύραγγες στην Ελλάδα. Είχαμε συγκεκριμένους όρους πώς θα λειτουργήσει το έργο. Γίνανε δοκιμές, κάναμε τεστ, φέραμε ειδικά οχήματα την πυροσβεστική με πιθανότητα ατυχήματος να ελέγξουν τα πάντα. Όλα τα σενάρια. Μάλιστα. Όλα τα σενάρια. Κύριε Καραβάκη, να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Μπάλα παίζετε, ποδόσφαιρο? Έπαιζα, μακάρι να παίζα και τώρα.
Μάλλον δεν παίζατε καθόλου καλή μπάλα, γιατί με αυτά που μας λέτε ούτε για γάμα τοπικό. Αλλά εφόσον βρισκόμαστε στην Επιτροπή, γιατί διερευνούμε ένα πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα, τον Ντεμπόν, το οποίο έχει 57 νεκρούς και 180 τραυματίες, δεν μπορείτε καταρχάς να αναφέρετε απόψεις τύπου τα συστήματα ασφαλείας δεν θα απέτρεπαν και δεν ευθύνονται για το δυστύχημα και όχι ατύχημα που αναφέρατε. Βεβαίως. Για τα οποία βέβαια εκφέρατε μια άποψη, όχι γνώμη, γιατί η γνώμη προδιαθέτει να έχετε και γνώση του θέματος. Και πάτε αυτή τη στιγμή κόντρα και σε πορίσματα που έχουν βγει, αλλά και σε μαρτυρίες προηγούμενων καταθέσεων που έχουν γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, άποψή σας. Αυτό δεν είναι άποψη, είναι ότι έχουμε σχηματίσει και εδώ σαν επιτροπή. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί αυτή τη στιγμή και με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας και με τα συστήματα ασφαλείας που είπατε ότι δεν ευθύνονται και δεν σας ρώτησε κανείς καταρχάς αν ευθύνονται ή όχι, μόνο σας το είπατε. Θα σας πω λοιπόν ότι είστε επίορχος και θα πρέπει να κληθείτε άμεσα για ψευδορκία. Γιατί? Γιατί εθνικοί κανονισμοί ασφαλείας δεν υπάρχουν και είναι κάτι που το κατέθεσε και ο κύριος Καραμανλής. Γιατί δεν θεσπίστηκαν, γιατί η ΕΡΑ είπε ότι δεν χρειαζότανε. Λοιπόν, οπότε, πού είναι οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας που μας είπατε ότι έχετε? Μην ψεύδεστε μέσα στην Επιτροπή. Τέλος. Βάσει των όσων μας έχετε καταθέσει, προέκυψε λοιπόν αβίαστα ένα συμπέρασμα πως η Εργοσέ δεν είναι ένας φορέας επίβλεψης και εκτέλεσης έργων, αλλά τελικά τι είναι? Ένα άνδρο διαφθοράς. Αυτό μας λέτε. Όχι, δεν είπα. Έχετε κάνει πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Δεν είπα αυτό. Και σίγουρα δεν πρέπει να αυτό. Ληφθούν υπόψη από όλες τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Δεν είπα αυτό όμως. Είναι πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες αυτές που έχετε κάνει. Για συγκεκριμένα άτομα που εμπόδισαν το έργο της σύμβασης. Κύριε Μάρτης, ψεύδεστε. Εντάξει. Και καλό θα ήταν, όχι καλό θα ήταν, το κάνω αίτηση στο σώμα, ο κύριος Καραβάκης να παραπεμφθεί για ψευδορκία στην εισαγγελία. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φλόρε. Θυμήστε μου λίγο ποιους άλλους μάρτυρες έχετε ζητήσει για ψευδορκία. Είναι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Καραβάκης. Τους τελευταίους νομίζω 5-6 τους έχετε, 7-8, 10, όχι, 11, εντάξει, okay. θα το δω στα πρακτικά, ευχαριστώ. Στη σειρά τώρα έχουμε τον κύριο Νικητιάδη. Είδατε, είμαι καλός. Ο κύριος Νικητιάδης έχει το χρόνο. Κύριε Μάρτης, έχω αντιληφθεί ότι έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα, σε δημόσια έργα. Και υποθέτω ότι όταν το 2014 ήσασταν επικεφαλής της κοινοπραξίας, είχατε ήδη στο ενεργητικό σας, στο CV σας, συμμετοχή σε αρκετούς διαγωνισμούς και είχατε έτσι όλα τα εχέγγυα για να μπορέσετε να αποφασίσετε και να προτείνετε στην εταιρεία για την οποία υπηρετούσατε τι πρέπει να κάνει. Έγινε ένας διαγωνισμός. Εσείς είχατε μια πολύ μεγάλη εμπειρία, υπήρχε μια προκήρυξη η οποία περιέγραφε το αντικείμενο του διαγωνισμού. Ξέρατε δηλαδή, υπήρχαν σελίδες ολόκληρες που λέγανε ότι καλείται και τα λοιπά και τα λοιπά, να δώσουν προσφορές γι' αυτό και γι' αυτό το έργο. Στην πορεία βλέπω από την κατάθεσή σας όταν αναφερθήκατε στον κύριο Κατσούλη, είπατε ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα πριν την υπογραφή που δεν μας τα είπε ο κύριος Κατσιούλης. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι μια δεν πολύ είπες, μεγάλη... Δεν τα είπε στους προϊστάμενούς του για να βγάλουν τα τέφη, όχι σε μένα. Ναι, δεν τα ξέρατε λοιπόν αυτά και υποθέτω αποδίδεται ένα μέρος των καθυστερήσεων στο ότι δεν τα ξέρατε. Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, εγώ αναρωτιέμαι. Ήσασταν τελικά μια τόσο έμπειρη και μεγάλη εταιρεία που μπορούσατε να αντιληφθείτε, γιατί δεν ήταν το πρώτο δημόσιο έργο που αναλαμβάνατε και είπατε ότι έχετε αναλάβει, εσείς το είπατε πριν από λίγο, και πολύ πιο δύσκολα έργα με πολύ μεγαλύτερες εμπλοκές. Ήσασταν ή ήταν τόσο καπάτσο το δημόσιο που έφτιαξε με τέτοιο τρόπο την προκήρυξη και σας ξεγέλασε και σας εξαπάτησε και έτσι σας κατάφερε να κάνετε προσφορά και να την πατήσετε εισαγωγικά. Προσπαθώ να καταλάβω τι απ' όλα συνέβαινε. Μήπως τελικά εσείς δεν ήσασταν τόσο λαμπρή εταιρεία για να αντιληφθείτε
τις δυσκολίες που τυχόν παρουσίαζε το έργο, ή τελικά το δημόσιο σας εξαπάτησε? Δώστε μου μια απάντηση γρήγορη. Θα σας απαντήσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δημόσιος φορέας που βγάζει ένα έργο και δεν παρακαλάει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Γιατί έχει δείκτες απορρόφησης από το δημοτικότατο. Δεν πιστεύω ότι ο εργοσέ δεν ήθελε να γίνει το έργο. Είμαι 100% βέβαιος και όλα τα έργα, η κάθε εργοσέ θέλει να τελειώνουν. Για να δικαιολογήσει και το ρόλο του η κάθε διοίκηση. Το ρόλο της κάθε διοίκηση. Δεν πάμε να είναι πολιτικά πρόσωπα. Είναι να δεσμεύονται πολιτικά από τα υπουργεία τους. Άρα θέλουν να υπάρχει ένα αποτέλεσμα στο έργο. Δεν νομίζω ότι ούτε μας εξαπάτησε κανείς. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήξερε καν το τμήμα που διεύθυνση μάλλον που έβγαλε το έργο τις πραγματικές συνθήκες. Εσείς όμως δεν ελέγξατε πριν συμμετάσχετε. Θα σας εξηγήσω. Είναι ιδιόμορφο το έργο. Δεν είναι ένα έργο που πας επιθεώρησε οπουδήποτε. Καταρχάς, να πας οπουδήποτε πρέπει να έχεις άδεια από τον ΟΣΕ. Δεύτερον, για να ελέγξεις αν κάποιες συσκευές δεν δουλεύουν, πρέπει να δώσεις ρεύμα. Μόνο τότε. Εμείς τι θα κάνουμε? Σε ένα δίκτυο 500 χιλιόμετρων θα πηγαίνουμε σε κάθε δωμάτιο που δεν είχαμε άδεια πρόσβασης. Δηλαδή, παίρνατε κι εσείς τα ρίσκα σας. Σαφώς. Αλλά εμείς ήμασταν σίγουροι, λόγω της δυναμικής που είχαμε, το στελεχειακό δυναμικό, το έργο θα το κάνουμε. Γιατί είχαμε και την Alstom από δίπλα, την πιο δυνατή εταιρεία σε έργα σηματοδότηση ηλεκτροκίνησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ίσως μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Δεύτερο ερώτημα, πόσα χρήματα είχε ζητήσει η κοινοπραξία όταν ο κύριος Καραμαλής κατέβαλε το ποσό των 2.770.000 κάτι χιλιάδων συν 600.000. Το αίτημα ποιο ήταν? Το ποσό των αιτημάτων ήταν στάξει στο 25-27 εκατομμύρια. 27 είπατε? Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Αυτό ο κύριος Καραμαλής το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εντάξει, δικαίωμά του. Και, όχι, είναι δικαίωμά του, αλλά και εμείς που βλέπουμε πού καταλήξατε, λέμε ότι είναι δυνατόν να παίρνει το 1 δέκατο από ό,τι ζητούσε. Μας δημιουργεί μια απορία αυτό. Γιατί κάνατε τόσο μεγάλη έκπτωση? Να σας πω κάτι. Ή μπλοφάρατε ή παίζατε ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης, σας ζητήσω τόσο και άστο να μου κάνει μπαζάρι. Καταρχάς, δεν ήμουν εγώ αυτός που αποφάσισα να αποδεχτώ χωρίς όρους το ποσό αυτό. Το αποφάσισε ο CEO της εταιρείας που χειρίστηκε τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Το γιατί αποδέχτηκε αυτή την έκπτωση είναι θέμα δικό του. Εγώ θα απαντήσω. Τελευταία ερώτηση, κύριε Μάρτης. Είπατε εσείς ότι ήταν μία από τις δυσχέρειες όλης αυτής της κατάστασης ότι άλλαξε 4 φορές η διεύθυνση... Η διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα ακριβώς. Και είπατε, αυτό λέει πολλά. Και δεν είπατε τίποτα παρακάτω, αφήσατε τελίτσες. Τι πολλά, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι πολλά λέει? Λαδωνόντουσαν και τους διώχνανε, ήταν ανίκανοι και τους διώχνανε και βάζαν άλλους που αποδεικνύονταν εκ νέου ανίκανοι και τους διώχνανε για να βάλουν κάποιους άλλους. Εξηγήστε μας αυτό το λέει πολλά τι σημαίνει. Τα στελέχη που ήταν επιφορτισμένα να κάνουν το ρόλο του επιβλέποντα και τη διευθύνουσα υπηρεσία, έμπειρα στελέχη, δεν μπορούσαν να εναρμονιστούν με τις επιταγές της διοίκησης. Επιταγές με τις επιλογές. Να μην το πω, πείτε πάει το μυαλό, άλλες επιταγές. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Μάρτης. Τελειώσαμε, πρόεδρε. Δεν σας αρέσει το μικρόφωνο, το μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Νικητιάδη. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κομνηνάκα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρτη, συμπληρωματικά κάποια πράγματα δεν έχει. Περισσότερο να διευκρινίσετε, είπατε κάποια στιγμή ότι τον Οκτώβριο του 2018 ο ΟΣΕ ζήτησε να γίνει παραλαβή στο κομμάτι Δομοκός Λάρισας, ότι είχατε ολοκληρώσει λέτε, και την ανάταξη. Ωστόσο, η παραλαβή αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Για ποιο λόγο? Δεν είμαι υποχρεωμένο να γνωρίζω, μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν είμαι. Ήταν τότε η περίοδος που έπρεπε να έχει ο πάροχος, μάλλον μετά, αμέσως μετά, μπήκε πιο ενεργά το θέμα να έχει ο δανειοπάροχος συνυπογράψει τις μελέτες, συνεπικυρώσει τις μελέτες. Και μπορούσε κάλλιστα να παραδοθεί. Γνωρίζετε, επειδή υπάρχει μια τέτοια κατηγορία και για άλλες περιπτώσεις έργων,
Γνωρίζετε να υπάρχουν έργα που υποτίθεται παραδίδονταν για χρήση στον ΟΣΕ από την ΕργοΣΕ, αλλά στην πραγματικότητα ο ΟΣΕ δεν ήταν σε θέση να κάνει την τελική παραλαβή, γιατί αυτά μπορεί να μην ήταν ολοκληρωμένα, σωστά, δεν είχε εξασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητά τους. Ξέρετε... Θα σας πω ακριβώς. Όταν γίνεται μια παραλαβή, είτε ενός συνδρομικού έργου, είτε ενός σταθμού, υπάρχουν στελέχη του αναδόχου, της ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Και συνήθως ο ΟΣΕ και καλά κάνει, ζητάει να είναι όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, ο ΟΣΕ όταν παραλαμβάνει ένα δίκτυο, πλέον έχει την ευθύνη του δικτύου. Δηλαδή, μάλιστα για να μπει εκπρόσωπος του αναδόχου, παρότι έχει την ευθύνη της συντήρησης για 3 χρόνια συνήθως ή 2 χρόνια λόγω της σύμβασης, πρέπει να ζητήσει άδεια από τον ΟΣΕ. Λοιπόν, και όταν τελειώσει η περίοδος συντήρησης, απόλυτα την ευθύνη των συντηρήσεων την έχει ο ΟΣΕ, ο χρήστης του δικτύου. Ναι, πριν φτάσουμε στην περίοδο της συντήρησης, άρα λέτε ότι όλα θα έπρεπε να λειτουργούν να είναι στην εντέλεια. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν λειτουργούν στην εντέλεια και γι' αυτό δεν παραλαμβάνονται τα έργα. Τώρα τι να σας πω, αν είχε καεί μια λάμπα σε ένα σταθμό και την πήραν χαμπάρι και την πήραν μετά, τι να σας πω. Αλλά για θέματα λειτουργίας βασικά της γραμμής, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά, δεν υπήρχε περίπτωση να παραλάβει ο ΣΕ με έμπειρα στελέχη, έμπειρους μηχανικούς που έχει ένα δίκτυο που είχε προβλήματα. Ποιος θα είχε την ευθύνη εκεί για τη μη τελική παραλαβή του έργου? Ποιος θα έχει την ευθύνη? Αν υπάρχουν την καθυστέρηση εννοείται στην τελική παραλαβή. Τι σημαίνει μη τελική? Ναι, ότι μπορεί να παραδίδονται και να μην γίνει καθυστέρηση πολλές φορές και να φεύγουν εργολάβοι στην πορεία και να μην... Μισό λεπτό. Μιλάμε για την παράδοση προς χρήση ενός δικτύου. Ναι. Ενός έργου... Η παράδοση προς χρήση μπορεί να γίνει πριν, να γίνει πρώτα παράδοση και μετά. Δεν μπορεί να υπάρξει... Σαφώς και έχει γίνει κάτι επανάληψη. Το κομμάτι τη θωρέα δομοκός που ήμουν εγώ, κάναμε 5-6 παραδόσεις ανεξάρτητων τμήματων. Ερχόταν στελέχη της ΕργοΣΕ, του ΟΣΕ, γιατί ο χρήστης, δηλαδή ο ΟΣΕ, ήθελε να παραλάβει για να περάσουν τα τρένα γρήγορα, να μειώσουν τις ταχύτητες, αποστάσεις. Παραδίδονταν κομμάτια και το έργο δεν είχε τελειώσει. Βέβαια την ευθύνη βλαβών. Όταν σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα των εκτροχιασμών στο Λιανοκλάδι, ιδιαίτερα και στο Δομοκό. Την ευθύνη αποκατάστασης την έχει ο χρήστης. Με την Επιτροπή Βλαβών, όπως είναι με τον Ντάνιελ τώρα για το Δομοκό κλπ. Όταν έχει παραδοθεί την ευθύνη και θα πληρώσει για την αποκατάσταση ο χρήστης. Γίνεται πρωτόκολλο επιλογής. Πρωτόκολλο βλαβών, το άρθρο 58, αν θυμάμαι καλά, γίνει μια διαδικασία, γίνεται μια κοστολόγηση, συμφωνούν, διαφωνούν, το έργο πρέπει να γίνει. Και συνήθως αντίθεται στον εγκατεστημένο εργολάβο. Παρεπιπτόντως, γιατί δεν απαντήσατε όχι ακριβώς στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε νομίζω ο κ. Καρθανασόπουλος. Το γεγονός ότι τοποθετούνταν διαφορετικά είδη συστημάτων σε διαδοχικά στην ΠΑΘΕ, αυτό μπορεί να είχε συνέπειες μετά για τη δυνατότητα, για την ενιαία δυνατότητα από τον ΟΣΕ να συντηρηθεί το έργο, άρα και να αύξανε το κόστος συντήρησης του ή να είχε δυσκολίες στη συντήρηση, το γεγονός ότι δεν ήταν ενιαία τα συστήματα. Άρα και αυτό, για να το πω ολοκληρωμένο, μπορεί να έχει να κάνει με το σκοπό, δηλαδή αυτή του είδους κατάτμιση, όχι απλά τμηματοποίηση γιατί αυτά τα χρήματα υπήρχαν, αλλά και να πηγαίνουν και σε διαφορετικές εταιρείες με διαφορετικά συστήματα, με διαφορετικές προδιαγραφές. Μπορεί να έχει να κάνει με την πρόθεση να ικανοποιηθούν και διαφορετικά συμφέροντα επιχειρηματικά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα. Πρέπει να συντηρείται ένα δίκτυο, δεν το συζητάμε. Αλλιώς απαξιώνεται. Αλλιώς κλέβονται, αλλιώς διαλύονται τα συστήματά του. Και οι γραμμές ακόμα, άμα τις παρατήσεις, θα ψάχνουν να τις βρεις μετά. Υπάρχουν περιπτώσεις στο Πελοπόννησο και αλλού που δεν υπάρχουν καν οι γραμμές. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ο ΟΣΕ πρέπει να βρει τα χρήματα, γιατί εκεί είναι η ουσία, να βρει τα χρήματα να βγάλει εργολαβή συντήρησης κάθε συστήματος ή κάθε τμήματος κατασκευής. Εκεί είναι το μέγα πρόβλημα, να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Είναι και δυσκολία ότι ένας τεχνικός, για παράδειγμα, της γραμμής θα πρέπει για το τάδε χιλιόμετρο της γραμμής να
ξέρει να χειρίζεται τα συγκεκριμένο σύστημα. Υπάρχουν... στο άλλο χιλιόμετρο, άλλο σύστημα. Όχι, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Έλλειμμα προσωπικού έχουν. Έλλειμμα έμπειρων στελεχών έχουν. Γιατί με το brain drain και με τις διαδικασίες φύγανε οι πιο άξιοι, όχι πιο άξιοι, έχω να υποτιμώ τους συναδέλφους που υπάρχουν τώρα, αρκετοί συνάδελφοι που εκτιμήσαν ότι μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους είχε η εμπειρία τους και, και την εκπαίδευση που είχαν πληρωμένη από τον ελληνικό λαό στον ΟΣΕ, γιατί περάγανε από σεμινάρια, περάγανε από ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα. Αλλά παρόλα αυτά τους έχασε ο σιδηρόδρομος, γιατί υπήρχαν οι πιέσεις να μειωθεί το προσωπικό. Παρόλα αυτά υπάρχουν στα τμήματα του σιδηροδρόμου, σε όλου του δικτύου, υπάρχουν διευθύνσεις εμπειρότατες με όποια προβλήματα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Πώς θα βγουν εργολαβίες συντηρήσεων όλων των πάντων συστημάτων. Οικονομικό και έλλειψη προσωπικού για να μπορούν να τα συντηρούν. Να σας ρωτήσω... Συγγνώμη, δεν συντηρούνται από τους... επιθεωρούνται από τους ίδιους τους τεχνικούς του ΟΣΕ. Δεν έχει δυνατότητα ΟΣΕ. Κάποτε το έκανε γι' αυτό. Κάποτε είχε... Κάποτε το έκανε. Τώρα δεν έχει ούτε για αστείο δυνατότητα να... Σύμφωνοι, γνωστό. Είπατε σε ερώτηση που σας κάναμε προηγούμενα ότι δεν μπορείτε να πείτε για στελέχη της Εργοσέ, άλλα στελέχη της Εργοσέ εκτός από τον κύριο Κατσούλη που το υπονοήσατε χωρίς να λέτε ότι μπορείτε να το βεβαιώσετε, που είχαν σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Μετά, συνέχεια όμως, να μου επιτρέψετε και εμένα με την ίδια αιμονή που περιγράφετε, αναφέρεστε συνεχώς για τη διοίκηση της Εργοσέ ότι είχε αιμονή με τον Άκτορα. Μπορεί είχαν τελικά ή δεν είχαν ανταγωνισμούς και αντιθέσεις που μπορεί να είχαν να κάνουν και με εξυπηρέτηση αντιφατικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Καταρχάς να διευκρινίσω τον κύριο Κατσούλη, δεν είπα ότι είχε εμπλοκή. Λόγω της προηγούμενης θητείας του με την Μπομπαρδιέ, την οικογενειακή, πέστε, ήθελε να δικαιώσει τις επιλογές που επιλέχθηκαν. Είχε μια αιμονή να μην αλλάξει τίποτα από τον Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε κάποια άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ήταν σαφές. Εντάξει. Δεύτερον, για αυτό που μου λέτε όσον αφορά τις αιμονές του Προέδρου, βασικά αυτού της Εργοσέ, από την περίοδο 15 ως την ημέρα παραιτήθηκε, με τον Άκτορα, με τον Κούτρα και με τη σχέση που είχε με πιθανόν κάποιες επερωτήσεις που γινόντουσαν με το 14 για τις παραχωρήσεις, που αρκετά στελέχη του Υπουργείου, του Υπουργείου Πεχοδέ που ήταν δούλευε τότε, είχαν μεγάλο πρόβλημα αυτές τις επερωτήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Πρόεδρος αυτός μέσα σε αυτήν την ιστορία. Δεν λειτουργήσε λοιπόν, το λέω καθαρά και ας μου κάνει οποιαδήποτε μήνυση, δεν λειτουργήσε για να ολοκληρωθούν τα έργα. Και μπει το συνάντησα πάρα πολλές φορές και είχαμε ωραίες συζητήσεις. Προσπάθησα και εγώ να πιέσω από τη μεριά μου, με τον λόγο μου, να προχωρήσει να βοηθήσει το έργο. Επέμεινε σε κάποιες επιλογές. Επέμεινε να ακούει κατά κόρον αυτά που του έλεγε ο Κατσούλης. Δεν επέμεινε. Και όποιοι δεν κάναν τη δουλειά τους, τους αλλάζανε, τους άλλαζε. Μια κουβέντα τελευταία. Δεν ήταν βέβαια η αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή τώρα, κοιτάξτε, τοποθετηθήκατε και επιμένετε να λέτε ότι δεν ευθύνεται η έλλειψη συστημάτων ασφαλείας για το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν θα το κρίνετε βέβαια εσείς, το κρίνουν άλλοι αυτό. Και φέρατε ένα πολύ ατυχές παράδειγμα για ένα φανάρι που δεν λειτουργούσε σήμερα το πρωί. Ξέρετε, μπορεί για ένα φανάρι που δεν λειτουργήσε λόγω της βροχής μια μέρα να μην έχει ευθύνη η περιφέρεια για να γίνει ένα ατύχημα, αλλά αν δοθούν εκατομμύρια ευρώ για να σηματοδοτηθεί όλη η Αθήνα και δεν λειτουργούν τα φανάρια, να πιστέψουμε ότι θα έχει ευθύνες για τα δυστυχήματα που θα γίνονται σε καθημερινή βάση. Συμφωνούμε απόλυτα. Το είπα σαν παράδειγμα, επειδή έτυχε να το αντιμετωπίσω σήμερα. Ο κ. Βλαχάκος, μία ερώτηση δύο που έχει να κάνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, δεν είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Πήρα ερέθισμα όμως από μία απάντηση που δώσατε στο τέλος στον συνάδελφο τον κύριο Φλόρο σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Είπατε κι εσείς αυτό που έχουν πει πάρα πολλοί μάρτυρες, ότι είναι το Ευαγγέλιο των σιδηροδρόμων. Είναι έτσι? Ακριβώς. Εσείς πιστεύετε ότι εκείνο το βράδυ ο Γενικός Κανονισμός, αναφέρομαι στο έγκλημα των Τεμπών, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας τηρήθηκε? Την άποψή σας από αυτά που γνωρίζετε. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα, αλλά όπως είπαν και όλοι οι ειδικοί,
έγινε πλήρης καταστρατήγηση. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Βλαχάκο. Να ευχαριστήσω και τον Μάρτυρα. Κύριε Μάρτη, θα σας καλέσει η γραμματεία της Επιτροπής για να υπογράψετε τη σημερινή σας κατάθεση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θεωρώ να αφήσω κάποια έγγραφα για. Να αφήσετε τα έγγραφα με τη λήξη. Νομίζω ότι μας διαφωτίσετε, κύριε Καραβάκη, για πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν κατατοπιστικός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπενθυμίσω την αυριανή μας συνεδρίαση στις 10 το πρωί με μάρτυρα τον κύριο Ανδρέα Αλικανιώτη, επιζήσατα του δυστυχήματος των Τεμπών. Σας έχει σταλεί πρόσκληση από το μεσημέρι. Η αίθουσα για ειδικούς λόγους σε ό,τι αφορά άλλες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου είναι η αίθουσα 150. Λύεται η συνεδρίαση.